αγάπη που τη ζήλευαν θεοί κι αγγέλη. Τώρα ξέρω πλέον ούτε θέλει, λέει ούτε να με πει. Είχα κάποτε μια αγάπη που έσταζε φωτιά, χαρά και μέλη. Τώρα ξέρω πλέον ούτε θέλει, λέει ούτε να με πει. Στο ποτήρι μου που πίνω ο γαμάν. Η ώρα είναι 6 και 10, είναι πρωινό Σαββάτου. Καλή σας μέρα, να είστε καλά όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε. Μια δύσκολη μέρα και μια δύσκολη νύχτα, φίλες και φίλοι. Είχαμε νυχτερινές εξελίξεις σε ό,τι αφορά και το προσφυγικό και τη σύνοδο κορυφής και τα οικονομικά. Έχουμε πολλά γεγονότα, πάρα πολλά γεγονότα. Ήδη μαζί μου είναι ο Γιώργης ο Ψήλιας, να τον καλημερίσω. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο. Έγινε τακτικός σαν μόνος τελικά. Καλά είσαι. Καλημέρα, λοιπόν, καλημέρα, καλά. Έχουμε γεγονότα, εξελίξεις, 1002. Ο καιρός, φίλες και φίλοι, φαίνεται ότι θα είναι καλός τις επόμενες ημέρες. Είχαμε χθες το βράδυ ένα γρήγορο πέρασμα. Ένα πολύ γρήγορο πέρασμα ενός χαμηλού βαρομετρικού, αλλά πέρασμα ήταν και τέλειωσε. Και βέβαια να σας πω ότι έως την Τρίτη θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, μάλιστα 22 βαθμοί την Τρίτη. Από Τετάρτη και μετά έως και Παρασκευή θα πάμε στους 16 βαθμούς, θα έχουμε ένα βοριαδάκι, όλα αυτά σε ό,τι αφορά τον καιρό. Έως τις 12 χθες το βράδυ είχαμε τη Σύνοδο Κορυφής. Και βέβαια είχαμε και τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού έως 6 Μαρτίου, Γιώργο. Τα σύνορά μας δεν θα έχουν κανένα θέμα. Δεν θα κλείσουν, βάση περιπτώσει, ναι. Δεν θα κλείσουν, βέβαια δίνεται αυτή η χρονική διάρκεια. Η Βρετανία πάει σε δημοψήφισμα από ό,τι φαίνεται. Η Ευρώπη κάνει τα πάντα για να κρατήσει. Είναι δεκτό το αίτημά της, Γιώργο, το αίτημά της να περικοπούν τα επιδόματα στους μετανάστες. Έτσι, έτσι. Ακόμα και στα παιδιά που παίρνουν για τα παιδιά τους που ακόμα είναι στις χώρες. Ακριβώς. Πάμε με ημερομηνία να δούμε ότι αν είναι εύκολο να τα δούμε σιγά σιγά, γιατί ενδιαφέρεστε, ο καιρός σας είπα καλοκαιρινός. Πάμε με ημερομηνία, 24 με 29 θα έχουμε πολύ μεγάλη άνοδο της θερμοκρασίας, 29 με 4 θα μας τα χαλάσει λίγο, Μάρτης Γδάρτης, φαίνεται ότι τα κρύα είναι πίσω στο Μάρτι, δηλαδή 7 με 11. Χαμηλό πόσο βαρομετρικό. Θα είναι όμως κανένα δύο τις μέρες, 13, θα είναι εβδομάδα, Μάρτης τώρα πια. 13 με 17 χαμηλό βαρομετρικό. Εδώ θα έχουμε την πρώτη μερική άνοδο θερμοκρασίας, 17 με 21, 21 με 25 θα βάλει κρύο, 25 με 29 πολύ καλός καιρός, πάρα πολύ καλός καιρός, 29 με 2 θα μας τα χαλάσει για να μπούμε σε τελική ευθεία στον Απρίλιο που τα πράγματα θα είναι πολύ πιο καλύτερα με σημαντικές ανόδους θερμοκρασίας. Αυτά φίλες και φίλοι και η πρώτη ζέστη 23 με 27 Μαΐου. Να το θυμηθείτε, 23 με 27 Μαΐου, η πρώτη μεγάλη ζέστη. Αυτά από τον Ανδρόνικο. Αυτά από τον Ανδρόνικο. Πάμε στα μπλόκα. Τι βλέπεις, Γιώργο, την τρίτη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, έτσι. Πριν πάμε στα μπλόκα, καταλαβαίνεις τι κόσμος και ντουνιάς έχει να έρθει το Μάρτι από την Τουρκία προς τα δω. Εάν το ΝΑΤΟ δεν κάνει τίποτα που κατά τη γνώμη μου δεν θα κάνει. Ακριβώς. Και ο Ερντογάν θα του στέλνει με το τσουβάλι γιατί αποκλείεται να πειθαρχήσει. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Θα γυρεύει συνεχώς λεφτά. Ότι έχουμε μπροστά μας σήμερα, ο Πρωθυπουργός ρωτήθηκε χθες για το θέμα της αξιολόγησης. Και φαίνεται ότι τι σημαίνει αξιολόγηση. Θα μας βάλουν κάτω να μας μετρήσουν. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Συνδυάζουν το χρέος με συντάξεις και μισθούς. Γιώργο, θα κόψουν συντάξεις. Το ξέρεις. Θα κόψουν συντάξεις, Γιώργο. Καταλαβαίνεις. Στη δύο είμαστε πάντα. Θα κόψουν συντάξεις και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Περικοπή συντάξεων και των κύριων συντάξεων και των επικουρικών συντάξεων και όλα αυτά τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Να σας πω ότι πάμε σε περικοπή εφάπαξ, πάμε σε περικοπή μερισμάτων, πάμε σε περικοπή επικουρικών, πάμε σε κεφαλικό φόρο. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Μερικοί είναι της άποψης, μην τα λες πρωί-πρωί στον κόσμο κλπ. Φίλες και φίλοι, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Πρέπει να το δούμε όπως είναι ο καιρός. Όπως λέμε, σήμερα θα βρέξει, σήμερα θα έρθει αυτό. Και επειδή το Σαββατοκύριακο πολλοίς κόσμος μας παρακολουθεί και το ξέρετε πολύ καλά αυτό, πρέπει να λέμε τα πράγματα έτσι ακριβώς όπως είναι. Πάμε στο αγροτικό, να δούμε τι φέρνει, να δούμε τι λένε οι αγρότες, τι λένε οι επαγγελματίες και αυτή τη βδομάδα χωρίς αγρότες. Και βέβαια έχω πάρα πολλά να σας πω στη συνέχεια για την Εθνική Σύνταξη. 240 ευρώ θέλουν να είναι η Εθνική Σύνταξη. Βίντεο με τους αγρότες.
Πάνω από 25 χιλιόμετρα οδικού δικτύου καλύπτουν τα παραταγμένα φορτηγά στο πλάι της Εθνικής Οδού μέχρι το τελωνείο του Προμαχώνα. Το 24ωρο μπλόκο των Βούλγαρων αυτοκινητιστών σε αντίπεινα για τη στάση μένουν να ενημερωθούν για τα προβλήματα των Ελλήνων παραγωγών και να τα εξηγήσουν στους συμπατριώτες τους, που για την ώρα όμως δείχνουν να μην θέλουν να τα κατανοήσουν. Δεν θέλουμε η πολιτική επάνω, η κυβέρνηση λέει, να κάνουν έτσι εμείς να αμαλώνουμε μεταξύ μας που είμαστε όλοι μαζί. Ναι, θέλουμε να τα βρούμε και να είμαστε σοβαροί και σωστοί. Αυτό δεν θα γίνει με τίποτα, λέει. Αυτοί, όπως είδατε, έχουν 10% φορολογία, όπου στο κράτος πληρώνουν μόνο 4% και το υπόλοιπο 6% είναι υποχρεωμένοι να αγοράζουν μηχανήματα. Εδώ είναι η μεγάλη διαφορά που εμάς θέλουν να μας πάνε στο 29% και 100% προκαταβολή και 27% ασφάλεια. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ανακοίνωσε σήμερα ότι ο Πρωθυπουργός θα δεχτεί τους αγρότες τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι. Ναι, στο διάλογο είπαν περίπου 37 μπλόκα ανάμεσά τους και αυτό των Τεμπών μετά από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στον Τρίλοφο της Θεσσαλονίκης. Έχοντας η κυβέρνηση το κείμενο διατύπωσης των ετοιμάτων μας που έχουν κατατεθεί από τις 10 Δευτέρου. Και αποδεχόμενοι το πλαίσιο του διαλόγου μέσα από αυτά τα αιτήματα, αποδεχόμαστε τη συνάντηση και το ραντεβού με τον Πρωθυπουργό. Παρά τη θετική ανταπόκριση στην πρόσκληση της κυβέρνησης, οι αγρότες παραμένουν στις επάλξεις. Αγρότες από τη Χαλκιδική και τη Θέρμη απέκλεισαν για μία ακόμη φορά τον κόμβο αεροδρομίου, προειδοποιώντας πως την επόμενη φορά θα φτάσουν μέχρι την πίστα του αεροδρομίου με τα τρακτέρ τους. Θα είμαστε παρόντες εκεί, θα βάλουμε τα θέματα μας κάτω, τρία θέματα τα οποία όλη η Ελλάδα είναι στο δρόμο, γιατί δεν τρελάθηκε ξαφνικά. Είναι τρία μεγάλα προβλήματα τα οποία απασχολούν τον αγροτικό τομέα. Κάθετα εξακολουθούν να είναι τα τρακτέρ και στα Τέμπη. Βεβαίως, και εμείς το περιμέναμε και όλη η Ελλάδα. Πιστεύω όλοι οι αγρότες που αγωνιούν και είναι στο δρόμο. Έχουμε στείλει τα αιτήματά μας, έχουμε στείλει συγκεκριμένες προτάσεις και στο ασφαλιστικό και στο φορολογικό αλλά και στο κόστος παραγωγής. Γιατρός δεν είσαι. Ναι. Πιάσε παρατήσω από βουλευτής και έλα μετά μας. Δηλαδή δεν μου λες πού μπορώ να είμαι πιο χρήσιμος. Με εμάς. Παρετήσω από βουλευτής και έλα μετά μας. Δηλαδή είστε προεξοφλήσεις ότι είναι χαμένος ο αγώνας. Δηλαδή. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Ο κύριος Μιχελογιαννάκης μπορεί να έδινε διαβεβαιώσεις στους κριτικούς αγρότες ότι δεν θα ψηφίσει μέτρα εναντίον τους. Ωστόσο, Μάκης Μπαλαούρας και Γιώργος Τσίπρας θυμίζουν ότι η κυβέρνηση εκλέχτηκε στις 20 Σεπτεμβρίου. Δεν κοροϊδέψαμε, δεν είπαμε ψέματα. Αναγκαστήκαμε να κάνουμε μια αλλαγή στην πολιτική μας, τη στρατηγική μας. Εμείς ιτηθήκαμε. Μέσα λοιπόν σε αυτή την ήττα τη βιώνουμε. Προσπαθούμε να έχουμε μια ματιά ζεστή, μια ματιά αποφασιστική για τους πιο αδύναμους της κοινωνίας. Το δεύτερο θεωρώ ότι κοροϊδέψαμε κανέναν. Είναι σημαντικό. Δεν είπα ότι κοροϊδέψατε. Είπα άλλα λέγαμε και άλλα μπορούμε και κάνουμε. Σας καλύπτει αυτή η φράση. Κάναμε την υποχώρηση. Ότι κάνουμε μια υποχώρηση. Και μπορεί το τραπέζι του διαλόγου να στρώθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου. Το μενού που θα σερβιριστεί όμως στους αγρότες θα οριστικοποιηθεί σε συσκέψεις που θα έχει ο κύριος Τσίπρας με τους αρμόδιους υπουργούς μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αν και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μίλησε για πλειοψηφία αγροτών που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση, ωστόσο οι αγρότες από Νίκαια, Προμαχώνα αλλά και τα υπόλοιπα 66 μπλόκα από όλη την Ελλάδα έχουν αντίθετη άποψη και για την ώρα δεν κατεβαίνουν σε διάλογο. Είναι μια ανοιχτή πρόσκληση χωρίς προσδιορισμό, χωρίς ένα πακέτο θα έλεγα συνομιλίας, χωρίς τίποτα. Άρα από εκεί και πέρα δεν έχει νόημα να παρευρεθούμε τουλάχιστον τη Δευτέρα. Μακάρι να αυτοί που θα πάνε τα λίγα μπλόκα, γιατί είναι πολύ λίγα και περισσότερα είναι σφραγίδες, ας βρουν τη λύση και εμείς την άλλη ώρα φεύγουμε. Άρα προδικάζεται δεν θα πάτε. Εννοείται ότι δεν θα πάμε. Την Κυριακή θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη του Πανελλαδικού Συντονιστικού των Μπλόκων στο Κιλελέρ και εκεί οι αγρότες θα καθορίσουν την περαιτέρω στάση τους. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το θέμα των αγροτών. Καταλαβαίνετε ότι το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Θα το δούμε και στην συνέχεια. Αλλά Γιώργο, φίλες και φίλοι, ο Γιώργος Οψίλιας είναι εδώ. Καταλαβαίνεις ότι το θέμα των συντάξεων και των φόρων είναι τεράστιο. Σήμερα όλες οι εφημερίδες μιλούν για ένα κεφαλικό φόρο, τον οποίο θα πληρώνουν όλοι. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει η εξέλιξη αυτή. Μιλάμε για σκληρό μαχαίρι στις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις, το ΕΚΑΣ και το ΕΦΑΠΑΞ μέχρι 20%. Έτσι φαίνεται. Είναι φοβερό, έτσι. Και αυτό που λες σε κεφαλικό φόρο είναι η προσάυξη της έκτατης εισφοράς και η αλλαγή των συντελεστών, έτσι. Ναι, λοιπόν, αλλά
την τελευταία χρονιά του Σαμαρά είχε μειωθεί 30% ναι, ο κεφαλικός φόρος. Ναι, τώρα καταργείται το 30% και έρχεται συν 30% ναι, 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 στον κεφαλικό φόρο και έρχεται και μείωση συντάξεων. Και αυτές οι μειώσεις των συντάξεων. Και οι φόροι, βέβαια. Είχε πει ο Ρωμανιάς, το είχε πει εδώ και ο Καλάκος το είχε πει. Και ο Μητρόπουλος το είχε ότι πει. Ότι πάμε ακριβώς. Και ο Κουτρουμάνης το είχε πει και εσύ το έλεγες. Και ο Κουτρουμάνης είχε μειώσει τις συντάξεις 11 φορές, έτσι. Εντάξει, αλλά μιλάμε. Σε πονάει τώρα. Για το τι έλεγε τώρα. Όχι. Ο Κουτρουμάνης μείωσε 11 φορές. Σένα, Γιώργο μου, τον Κουτρουμάνη. Τον Κουτρουμάνη, από σένα το γνώρισα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι σου λέω τι έλεγε σε σχέση με το νόμο. Λοιπόν, και εδώ είναι το φοροσόκ. Αυτό είναι. Είναι οι μειώσεις στους Έλληνες συνταξιούχους, λέει η Τρόικα. Ή 6% σε όλες τις συντάξεις, ή μείωση 15-20% άνω των 800 ευρώ, ή μείωση 30% για κύρια και επικουρική άνω των 1000. Καταλαβαίνετε ότι το θέμα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και έρχεται και λέει, θέλω να μειωθεί και το εφάπαξ, 20% το εφάπαξ. Δεν κάτσε ρε Γιώργο, μισό λεπτό. Πού το βρήκανε. Εντάξει, έχει δουλέψει ο κόσμος, έλειπα, αλλά σου λέω, όταν σου λέει δεν έχουμε να το δώσουμε, τι θα κάνει. Λεφτά του κόσμου είναι. Λεφτά του κόσμου είναι πράγματα αλλά... αυτά. Τα λεφτά του κόσμου είναι. Μιλάμε σοβαρά. Από πού βγαίνει, από τα λεφτά. Στο Μιχελογιαννάκη, ξέρεις τι του λέγανε, πέρναγες με το αυτοκίνητο. Άδικο χρέο. Βέβαια. Μόνο ο Ζατρός το έκανε, Γιώργο. Το ξέρεις ότι όλοι εγώ. Το κάνανε. Πέντε μέρες πριν αναλάβει πρωθυπουργός ο Τσίπρας, του πήρα τη συνέντευξη. Το θυμάσαι τη συνέντευξη. Ο κόσμος λέει έξω ότι θα έρθει ο Τσίπρας και δεν θα πληρώνουν δάνεια, δεν θα πληρώνουν φόρους. Και το πήρα με ροδιά από τη γειτονιά. Πήρα εγώ ένα κοινό μας φίλο τώρα. Ναι. Και μου λέει, γιατί πήγες και πήρωσες, μου λέει, τον Έμφυα. Σοβαρά, αφού θα τον καταργήσουν. Κατάλαβα, έχεις και στείλει και το λες. Μην πω το όνομά του, δεν ξέρω, και λοιπόν, τον αγαπάς εσύ και εγώ. Λέγανε λοιπόν, και μπαίνω μέσα πέντε μέρες πρώτων εκλογών και λέω του Τσίπρα, είναι στο βίντεο, η τελευταία συνάντηση. Και του λέω, ξέρεις τι λένε, Αλέξη, έξω. Μου λέει, τι λένε, ότι άμα έρθει ο Αλέξης, δεν θα πληρώσουμε δάνεια. Δεν θα πληρώσουμε ενένθεια και δεν θα πληρώσουμε και φόρους. Μου λέει αυτό λένε και τότε βγήκε και είπε το κράτος έχει συνέχεια. Ναι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα θέματα αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά. 6-21 ήταν μεγάλη λεπτά. Κουβέντα αυτή που είπε προχθές ο Σγουρίδης, Γιώργο. Έτσι. Ο Σγουρίδης τι είπε. Γιατί τον φάγανε τον Σγουρίδη. Γιατί εξετέθη ο Τσίπρας. Διότι τον Τσίπρα τον έκανε σαν τον Παπαδρέα του Σαμαρά. Μα ναι, ο Σγουρίδης όμως επειδή είναι παλιά καραβάνα, ρε Γιώργο, τίποτε. Όλοι οι πρωθυπουργοί υπόσχονταν πράγματα που δεν θα κάνανε. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και άμα δεν υποσχεθείς, λέει, δεν κερδίζεις εκλογές. Μάλιστα. Και έρχεται τώρα λοιπόν και ετοιμάζουν ένα κουστούμάκι για συνταξιούχους, για σπίτια. Είναι απίστευτο αυτό το οποίο συμβαίνει. Ο κεφαλικός φόρος που λένε μπαίνει πάνω από τα 12.000 ευρώ, κολοκύθια τούμπανα. Αυτά για Εσκιμώους. Να πάνε στο Βόρειο Πόλο να πουλάνε παγάκια. Τι γίνεται τώρα με την έκτακτη φορά. Θα σας πω σε λίγο πώς πιάνει όλο τον κόσμο. Βέβαια. Και αλλάζει και ο Έμφυα, αλλάζουν οι φόροι, αλλάζουν 1.200. Και με συγχωρείς πάρα πολύ. Αυτό που μου έλεγες νωρίτερα, ναι, ότι θα πιάνει τον κόσμο με εισοδήματα τώρα πολύ χαμηλά. Άστο τώρα, θα το πούμε αναλυτικά. Αυτό είναι φοβερό, δηλαδή. Έρχεται λοιπόν και λέει, έλα εδώ συνταξιούχοι, θα σου πάρουμε κι άλλα. Έλα εδώ, θα σου πάρουμε κι αυτό κι αυτό κι αυτό κι αυτό. Έχει σπίτι. Μπαίνει τριπλός φόρος στα σπίτια. Ναι, πάρτε τα κλειδιά. Πού είναι ρε παιδιά τα κλειδιά, πάρτε τα ρε παιδιά. Όλοι οι ιδιοκτήτες να πάνε να παραδώσουν τα κλειδιά. Άρχισε η ιστορία από το Βενιζέλο που έβαλε το φόρο, το ΕΤΙΔΕ. Και όταν μπήκε ο φόρος αυτός, εκείνη τη μέρα σας είχα πει, αυτός θα μονιμοποιηθεί. Όταν βγήκα εκεί, είπα, παιδιά, έρχεται ο Σαμαράς με τον Ένθια και του είπα, του Σαμαρά θα πέσει από αυτό το φόρο. Ναι. Μου λέει, σιγά τον Πολύελο, θα στείλω, μου λέει, ένα βουλευτή αύριο και θα δεις τι έχει να γίνει. Ναι. Στέλνει ένα βουλευτή την άλλη μέρα και δεν ήξερε από ποια πόρτα να βγει. Έτσι. Και του λέω, θα πέσετε από αυτό το φόρο. Τώρα λοιπόν. Είχαν βγει εντωμεταξύ και λέγανε δεν θα πληρώσετε κανένα φόρο, θα τον καταργήσουμε κλπ. Δεν τολμήσανε λέω... όπως θυμάσαι να βάλουν τίποτα στους αγρότες και στα χωράφια. Και ναι, μπράβο. Που φωνάζανε τότε οι βουλευτές της επαρχίας. Και τους λέω λοιπόν αυτός ο φόρος θα σας ρίξει. Τώρα λοιπόν τους λέω παιδιά, δέστε το αλλιώς το πράγμα. Υποσχεθεί. Και τι άρχισε τώρα το καινούριο βιολί. Α! Το Φεβρουάριο λέγαμε δεν άλλα, τα είπαμε άλλα. Ναι, αλλά το Σεπτέμβριο που πήραμε πλειοψηφία. Ναι, αλλά το Σεπτέμβριο εγώ που είδα τα βίντεο. Και έτσι υποσχέσεις. Λέγανε πάλι για Έμφυα, λέγανε πάλι για Τόνα και με συγχωρείς πάρα πολύ. Δεν θέλουν κανάλια τα οποία τους λένε την αλήθεια. Άκουσα έναν υπουργό να λέει, τώρα τα κανάλια είναι εναντίον μας. Δεν θέλετε κριτική. 6:23 πρώτα λεπτά. Γιώργο, πάμε σε γρήγορο διάλειμμα. Το βασικό επιχείρημα που λένε τώρα είναι τιμής, ξέρατε τι ψηφίζετε το Σεπτέμβρη. Λοιπόν, αλλά ο κόσμος θα άλλαζε έτσι. Δεν θα άλλαζε έτσι. Μάλιστα. Και λοιπόν, σου λέγανε παλέψτε μαζί μας για να αλλάξουμε τη συμφωνία. Ωραία. Λοιπόν, πάμε 6:24 πρώτα λεπτά. Σε γρήγορο διάλειμμα, πριν πάμε στο διάλειμμα, Samsung. Ένα τηλέφωνο. Όχι, τηλεόραση, παιδιά. Τηλεόραση. Η οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, τα κάνει όλα. Πάρτε το κινητό σας, τηλεφωνήστε τώρα στον αριθμό που θα δείτε. Είναι μια τηλεόραση η οποία. Τηλεόραση και διαφήμιση μαζί είναι το μεγάλο δώρο
της εκπομπής. Ο πιο γρήγορος λοιπόν μπορεί να την κάνει δική του την τηλεόραση αυτή. Ευκολία στη χρήση και στην διαχείριση. Και δείτε το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο λοιπόν είναι αυτό που θα δείτε τώρα. 901-800-8444. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε να σας πούμε στη συνέχεια για μισθούς, για συντάξεις, για φόρους, για ακίνητα, για χίλια δυο. Και έχει σήμερα μια σημαντική αποκάλυψη από ό,τι ξέρω. Και σήμερα έχουμε μια μεγάλη αποκάλυψη. Θα δείτε τι έχει μια να γίνει. Μια τοποθέτηση πολύ σημαντική από έναν κορυφαίο άνθρωπο. Πάμε. 6:25 πρώτα λεπτά. Γρήγορο διάλειμμα. Επιστρέφουμε. Και στη δική του αγκαλιά μπορεί να λιώνεις και με τα δικά του τα φιλιά. Μπορεί να νιώθεις όπως τότε ασφαλής μαζί του. Μα σε ρωτάω, αυτός μπορεί να δώσει τη ζωή του. Δεν ταιριάζεται σου λέω τόσο αντικειμενικά στο νέο. Για στις φίλες σου να λένε το αντίθετο. Ξέρεις μάτια μου που μένω κι όσο δίνεσαι θα περιμένω. Από αντιδράση το ξέρω το κάνες κι αυτό. Δεν ταιριάζεται σου λέω τόσο αντικειμενικά στο νέο. Για στις φίλες σου να λένε το αντίθετο. Ξέρεις μάτια μου που μένω κι όσο δίνεσαι θα περιμένω. Από αντιδράση το ξέρω το κάνες. Αυτό το τραγούδι τον έκανε γνωστό, φίλες και φίλοι. Το τραγουδούσε μόνος του, το ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα και από εκεί και πέρα τράβηξε το δρόμο του. Και αυτό το παλικάρι φεύγει σήμερα από αυτό το μάτιο κόσμο. Ο Παντελής, ο Παντελίδης. Και βέβαια να σας πω ότι στη γειτονιά του, στην Νέα Ιωνία, υπάρχει τι, υπάρχει πολύς θρήνος. Ένα παλικαράκι που ξεκίνησε μόνος του, ξεκίνησε στα ίδια του τα πόδια και που το νήμα της ζωής του κόπηκε ξαφνικά. Αυτό το τραγούδι το άρεσε πάρα πολύ, γιατί αυτό τον καθιέρωσε. Και βέβαια, φίλες και φίλοι, οι ειδήσεις και τα γεγονότα πολλά, πολλά και σημαντικά ξημερώνει σιγά σιγά. Ξημερώνει σιγά σιγά και είδατε το πλάνο που μας έδωσε ο Μάνος, ο σκηνοθέτης μας, σιγά σιγά πάνω από τον Ημιτό και η κίνηση στην Αθήνα πάρα πολύ μεγάλη. 6:33 πρώτα λεπτά, είμαστε με τον Γιώργο τον Ψήλια να δούμε τις ειδήσεις και τα γεγονότα. Είναι εβδομάδα συντάξεων, φίλες και φίλοι. Είναι εβδομάδα συντάξεων γιατί θα πληρωθούν οι συνταξιούχοι μας τις συντάξεις και να σας πω ότι έχουμε τι στο θέμα των συντάξεων. Το Δημόσιο και το ΙΚΑ Παρασκευή 26 Δευτέρου. Η πληρωμή των συντάξεων. ΝΑΤ τη Δευτέρα 29 Δευτέρου, ο ΓΑΚΙ ΟΕ 1η Τρίτου και οι νέοι συνταξιούχοι του Δημοσίου 5η 10 Τρίτου. Θα τα δούμε όλα αυτά σιγά σιγά, αλλά έχουμε τι, έχουμε περικοπές συντάξεων. Είναι εβδομάδα έχουμε περικοπών συντάξεων δηλαδή. Είναι εβδομάδα Σαββατοκύριακο, από διότι έμαθα, ο κύριος Πρωθυπουργός θα έχει τις τελικές συναντήσεις με τους υπουργούς του. Και σήμερα έχουμε τη συζήτηση στη Βουλή για το παράλληλο, το παράλληλο πρόγραμμα, ξέρετε τι είναι, έτσι. Έτσι, κάτσε να σε δείρω, αλλά σου έχω και ένα κιλό μέλι για να γίνεις καλά. Με το μέλι δεν γίνεσαι καλά. Το παράλληλο πρόβλημα είναι ένας φερετζές του τρίτου μνημονίου. Και πάμε και για τέταρτο. Θα δείτε σιγά σιγά, θα δείτε ότι ζητάνε 180 βουλευτές για να ψηφίσουν την υπόθεση. Θα πέσει ξύλο πάντως σήμερα, γιατί ο Τσίπρας θα μιλήσει στη Βουλή, φαντάζομαι, να εκμεταλλευτεί ακριβώς την απίκεια για τα χθεσινά εκεί. Ρωτήθηκε χθες το βράδυ, τη νύχτα, ρωτήθηκε για την αξιολόγηση. Ξέρετε τι σημαίνει αξιολόγηση. Θα μας βάλουν κάτω και θα πούνε 1, 2, 3, 4. Περικοπή μισθών, συντάξεων, εφάπαξ, επιδομάτων, ΕΚΑΣ, όλα μαζί έρχονται. Έρχονται όλα μαζί. Το ταμείο, το ξέρετε. Έτσι. Και έρχεται η αξιολόγηση. Εκεί λοιπόν, επειδή ξυνότανε στην κλίτσα του Τσοπάνη τόσο καιρό και λέγανε μείωση χρέους. Αυτό. Θες μείωση χρέους. Ωραία. Καλά. Θα το πληρώσεις τη μείωση του χρέους, του λένε τώρα. Και αν θα γίνει. Και αν θα γίνει η μείωση του χρέους. Γίνει και πώς. Αλλά θα πρέπει γίνει πρώτα να μειώσεις συντάξεις. Δείτε τι είπε ο Πρωθυπουργός στη δήλωσή του αυτή αναφορικά με την αξιολόγηση. Γιατί πολλοί λένε τι είναι αξιολόγηση. Τι είναι αξιολόγηση. Κάθομαι και συζυγίζω, σε μετράω. Έτσι, καταλαβαίνετε. Σωράβω το κουστούμι σου, βάζει περιπτώσει το ρωτήσω. Σωράβω ένα κουστούμι. Τι του είπε η Μέρκελ και ο Ολάντ. Για να δούμε. Για να δούμε λοιπόν εδώ τι ακριβώς συνέβη και τι απάντησε ο Πρωθυπουργός. Έχουμε. Οι συζητήσεις ήταν θετικές. Όλοι εξέφρασαν την εκτίμηση ότι πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό. Να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό, διότι ο Ντράγκη αρχίζει και δίνει λεφτά στην Ευρώπη. Η Ελλάδα δεν μπορεί να βγει απ' έξω από αυτή την ιστορία. Πρέπει να κινηθούν οι τράπεζες, να δώσουν δάνεια. Δεν υπάρχει τίποτα, δεν υπάρχει σάλιο. Διότι προεκλογικά
Θα δείτε έναν αγρότη τώρα στην Κρήτη που είπε του φίλου μου του γιατρού του Μιχελογιαννάκη, σας είπα και πριν από λίγη ώρα, όταν πήγα να πάρω τη συνέντευξη από τον Τσίπρα, ναι, τον Ιανουάριο του 2015, πέρυσι δηλαδή, ναι, ναι, του είπα, ξέρεις τι λένε έξω, ότι θα έρθει ο Τσίπρας και θα χαρίσει δάνεια, θα χαρίσει φόρους και μην πληρώνετε έφια. Το, το λιγότερο έργο ήταν αυτό που λέγανε. Μα δεν του το έπανε. Το έφια ήταν το λιγότερο. Λοιπόν, μου λέει αυτό λένε. Λέω το κράτος θα σταματήσει να υπάρχει. Και τότε βγήκε και λέει το κράτος έχει συνέχεια, διότι υπήρχε θέμα. Ένας αγρότης λοιπόν πιάνει το Μιχελογιαννάκη και του λέει λοιπόν, δείτε τι του είπε. Πέρναγες με το αυτοκίνητο πάνω κάτω και μας έλεγες να μην πληρώσουμε έφια. Δείτε τι λέει ο αγρότης. Γιατί ακούς, μα είναι δυνατόν τέτοια πράγματα. Γιατί παγιδεύονται οι πολιτικοί. Έτσι. Στο Ασίμι κουμπάρε Γιάννη, ήκανες με το αμάξι βόλτα πάνω κάτω και μας έλεγε ο Λονός να μην πληρώσουμε έφια για να τα κόψετε. Ναι, τον έφια. Τον ήκοψε τον έφια. Ναι, αλλά εσύ δεν μου το έπες. Πρόσεξε όμως. Εσύ δεν μας το έλεγες. Τον απλωράω, τον άγρασε τον τιμό, δεν μπορείς να το κόψετε. Μα κατάλαβες τώρα. Του σύλλεζε. Βγαίνει ο άνθρωπος, ο σύντεχνος από το χωριό. Του σύλλεζε, θα πληρώσω τον έφια. Και του λέει, και πόσοι άλλοι τα ακούσατε. Βέβαια. Όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα. Τηλέφωνα, ο Κώστας από Τσοθονός. Καλημέρα σας. Σου είπα ένα παράδειγμα προηγουμένως για έναν. Δεν λέμε το όνομά του, γιατί είναι φίλος μας. Το έλεγε σε μένα. Άκου τώρα. Άκουσα και τον Υπουργό Υγείας. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Γιατρός, είναι από το Ρέθυμνο. Μια χαρά παιδί, επιστήμονας κλπ. Τον εστριμώξανε λίγο στη Βουλή χθες και του είπε τι θα έχουμε, λέει, γιατρούς. Μόνο, του είπε ο Βρούτσης ότι να έχουμε γιατρούς για τους Έλληνες που πληρώνουν φόρους και λοιπά, και βέβαια και για τους άλλους, αλλά δεν εννοούσε ο Βρούτσης ότι κι εγώ, ξέρεις, τον Βρούτσης τον είχα κάνει με τα κρεμμυδάκια όταν ήταν υπουργός. Και βγήκε και του λέγε ότι έβρισκε ο γιατρός. Άκου, Υπουργέ Υγείας, άκου, παλικαρά μου, ο Κώστας από Τσοθονούς λέει, καλημέρα σας κύριε Αυτιά, δεν έχουμε ούτε αγροτικό γιατρό στους Τσοθονούς, ούτε ξέρουμε για τις ηλεκτρικές αποδείξεις. Λέει για τις ηλεκτρικές. Η Οθονή δεν είναι Αιγαίο. Είναι στη Βόρεια Ελλάδα. Εννοεί την καταγραφή μέσω ηλεκτρικών. Ναι, ναι, γιατί ναι, ναι, ο γιατρός, την ώρα που σου γράφει τα φάρμακα, μπαίνει στον υπολογιστή, χρουπ, χρουπ, χρουπ και γράφει τα φάρμακα. Έγινε στο χωριό μου. Έτσι. Στον όρμο Μαραδοκάμπου. Που πηγαίνανε σε ταβέρνα γιατί δεν είχε ίντερνετ ο γιατρός. Η Τούλα, καλημέρα σας. Το επίδομα το 15. Είχαν πει ότι θα το πάρουμε μέχρι 2 Φεβρουαρίου η Ξένια. Πήρα 70 ευρώ ενώ έπρεπε να πάρω 170. Θα τα πάρω τα υπόλοιπα. Ξένια μου. Θα κάνουμε παράκληση στον Αγίο Αγάθωνα σήμερα που γιορτάζει. Θα έχουμε την κυρία Ναυροζίδου σε λίγο να μας πει τα πώς και τα γιατί. Πείτε μας για τα μπλόκα της Χαλκιδόνας και της Πέλας, γιατί θέλουμε να ταξιδέψουμε. Μου λέει η Άννα, Άννα θα το ψάξουμε. Έτσι. Θα δούμε τώρα με τα μπλόκα τι ακριβώς συμβαίνει. Επίσης, η Πόπη από την Τρίπολη. Καλημέρα, Πόπη μου. Μου λέει, είναι δυνατόν να μας κόβουν συνεχώς. Ο Νίκος, έχω 7.000 βαρέα. Ξέρετε πότε θα βγω. Νίκο μου, πόσο χρόνο είσαι, παλικάρι μου, γιατί τώρα πια είναι η ηλικία. Και αν υπάρχουν και άλλες προϋποθέσεις, τώρα πια δεν έχω τόσα ένσημα από ό,τι θα βγω. Τώρα είναι η ηλικία, είναι το ένα, είναι το άλλο. Ο Γιώργος, ξέρετε αν οι δρόμοι προς Καλαμάτα θα είναι ανοιχτοί. Γιώργο μου, δεν το ξέρω. Το ψάχνουμε. Υπάρχουν παρακάμψεις. Θα έχουμε άνοδο θερμοκρασίας αυτή την εβδομάδα. Και το πιο φοβερό απ' όλα είναι ότι οι Τροϊκανοί θέλουν και αύξηση φόρων. Δηλαδή, αν έχεις σπίτι, δίνεις τα κλειδιά στον έφορο, είναι έμφυα. Είναι φόρος ενοικίων και είναι και έκτακτη φορά. Και είναι και ΤΑΠ. Σιγάρα, παιδιά. Και αλλαγή των και αύξηση της έκτασης. Πρόσεξε τώρα. Δουλεύεις. Το 51% στο παίρνει το κράτος με φόρους. Σωστά. Και με τις έκτακτες φορές πάει στο 60%. Τι σου μένει το 30%. Από το 30% δίνεις 23% ΦΠΑ για να φας, να πιεις, να κινηθείς κλπ. Σωστά. Ναι. Έμεινε ένα 7%. Με αυτό το 7% προσπαθείς να κάνεις κάτι. Από αυτό το 7% αν έκανες μια καρσονιέρα ή ένα πράγμα, ό,τι μπορούσε να κάνει, ή 10-15 όσο σου έμεινε, έρχεται και σου λέει: σου βάζω έμφυα. Δεν το βάζει μόνο ο Τσίπρας, το βάλανε και οι προηγούμενοι. Και είναι η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ για να είμαστε μαζί κουμπάρι. Για το κράτος μιλάω τώρα. Σου λέει: φόρο ενοικίων σε πάει μέχρι το 40%. Σου βάζει ΤΑΠ ο Δήμος, γιατί ο κύριος Δήμαρχος. Μπράβο. Αν το παίρνει το ενοίκιο. Γιατί υπάρχει και θέμα σήμερα, γιατί η Καθημερινή λέει για τα ανίσπρακτα ενοίκια. Και έρχεται και στο τέλος και σου λέει: όλο αυτό το εισόδημα στο συμπεριλαμβάνω σε μία δόση και σε πάει και σε έκτακτη φορά. Έτσι. Και σου λέει, πήρες 5 ευρώ από τόκους, μπαίνεις στο εισόδημα, ξεπερνάς το ποσό και μπαίνεις μέσα στην ιστορία. Σήμερα έχουμε πάρα πολλά να πούμε για την εξέλιξη αυτή. Τους φόρους τρικ και όλα αυτά τα οποία μας βασανίζουν. Η ώρα είναι 7 παρά 20. Σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε. Θα σας πω και τους πίνακες πόσο πρέπει να εξαγοράσετε από στρατό και πανεπιστήμιο, αν θέλετε να βγείτε και νωρίτερα. Και έχει καμιά τώρα, αξία τώρα που σου ανεβάζουν τα όρια. Και έχω πάρα πολλά να σας πω
αναφορικά με το τεράστιο θέμα, φίλες και φίλοι, της πολλαπλής μείωσης των συντάξεων, του ΕΚΑΣ, της πολλαπλής αύξησης των φόρων και τι θα πληρώσουμε. 6 και 41 πρώτα λεπτά. Έχω τη γνώμη ότι πρέπει να πάμε σε ένα βίντεο για το παλικαράκι. Το παλικαράκι που συγκλώνησε το παλικαράκι. Ξέρεις πόσος κόσμος, πόσες μανάδες, γιατί ξεκίνησε μόνος του μια κιθάρα. Ανέβαζε τραγούδια στο YouTube. Στρατό, είχε φωνή. Έφυγε από το στρατό. Έφυγε από το στρατό, παραιτήθηκε. Καταλαβαίνετε. Εγώ ότι... πήγα δύο φορές, Γιώργο, εδώ πιο πέρα που τραγούδαγε πέρυσι και πρόπερσι και τον είδα. Δεν τον ήξερα. Έτυχε και είχα πάει. Συγκλονίστηκα γιατί έβλεπε 2.000 άτομα, 3-5 πόσα και το μαγαζί μέσα. Και λες τώρα τι παραλυρούσανε. Αυτό το παιδί πήγαινε. Λοιπόν, πάμε φίλες και φίλοι. Πάμε να δούμε ένα αφιέρωμα του Δελτίου Ειδήσεων και αμέσως μετά πρωτοσέλιδα εφημερίδων και όλα αυτά τα οποία μας ενδιαφέρουν. Καλό ταξίδι στο Παλικάρι. Σήμερα θα γίνει μεγάλος τρίμος στην Νέα Ιωνία. Καλό ταξίδι και είναι η χαρακτηριστική περίπτωση αυτοδημιούργητου. Κάπου διάβασα στα νέα χθες, ήρθε σαν κομίτης και έφυγε σαν πέσα να του φάνε το παιδί. Πέσα να του φάνε όλοι. Α, σε Κύπρο. Μαθαίνα. Τι χαμός που έγινε εκεί πέρα. Πάμε, παιδιά. Γιατί τα όνειρα τα έκανα μαζί σου. Σιωπηλοί και με δάκρυα στα μάτια, συγγενείς, φίλοι και απλοί θαυμαστές κοιτούν το σημείο όπου κόπηκε τόσο ξαφνικά και άδικα το νήμα της ζωής του Παντελή Παντελίδη. Δεκάδες μηνύματα γραμμένα στις σπασμένες προστατευτικές μπάρες. Στην άσφαλτο, σε ένα κομμάτι χαρτί. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, Παντέλο. Σ' αγαπάμε. Αύριο είχες πρεμιέρα. Καλό ταξίδι. Πάρα πολύ συγκινημένη. Ήταν ένας άνθρωπος, ένα παιδί αξιολάτρευτο. Τώρα τι να πω, ό,τι και να πω είναι λίγο. Κρίμα στο παιδάκι. Έχω παιδιά στην ηλικία του. Κρίμα, κρίμα. Λυπηρώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ένας νέος 33 χρονών. Όνειρό σου, μη με ξυπνάτε. Αφήστε με να το ζήσω κι αυτό στη δική του αγκαλιά. Να κοιμάται κι εγώ στις μύτες να αποχωρώ. Ίδιο σκηνικό έχει στηθεί και στη γειτονιά του στη Νέα Ιωνία. Έξω από το πατρικό του αλλά και από το πρακτορείο ΟΠΑΠ του πατέρα του. Αφήνουν λουλούδια, ανάβουν κεριά και εκφράζουν τη θλίψη τους με ένα στίχο από κάποιο τραγούδι του. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που έχει συμβεί. Χαιρόμαστε με την άνοδό του και ξαφνικά τρελαθήκαμε με το χαμό του. Ένα παιδί μάλαμα, παιδιά. Δεν υπάρχουν λόγια. Ήταν τόσο αγαπητός, βοηθούσε ο κόσμο, χίλια δύο πράγματα έκανε. Συντετριμμένοι οι συγγενείς του με δάκρυα στα μάτια αφήνουν ένα λουλούδι έξω από το πρακτορείο. Δεν προκαλούσε, ήσυχο παιδί. Άδικα, παιδιά. Σήμερα θα πηγαίνει, ήταν η πρεμιέρα και ήμασταν όλοι έτοιμοι να πάμε. Δεν άξιζε τέτοιο. Δεν άξιζε. Συλληπιτήρια μηνύματα συνεχίζουν να κατακλείζουν το διαδίκτυο. Τι να σου πω, τρομάζω. Ο Αντώνης Ρέμος ανήρτησε στο λογαριασμό του στο Instagram το μήνυμά του για το θάνατο του αγαπημένου του φίλου με μια μαύρη φωτογραφία και τη λεζάντα «Δεν βγαίνουν λέξεις από το στόμα, μόνο σιωπή». Έφυγε σήμερα ένα νέο παιδί με έναν τρόπο άδικο, φρικτό και τραγικό. Ένα παιδί εντελώς αυτοδημιούργητο που στηρίχθηκε μόνο στις δικές του δυνάμεις και στον κόσμο. Συμπαραστέκομαι στην οδύνη των αγαπημένων του. Σοκαριστικός κάθε ευνίδιος θάνατος. Και άδικος. Υπάρχω λες και ύστερα δεν υπάρχεις. Πολλά συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Σήμερα η μέρα σκοτίνιασε. Είμαι συγκλονισμένος. Τον είχα γνωρίσει από κοντά στα ξεκινήματά του. Ένας νέος άνθρωπος που ξεκίνησε το ταξίδι του με πολλά όνειρα, μπαίνοντας ξαφνικά στη ζωή μας. Ένα φαινόμενο, ένας σεμνός άνθρωπος. Καλόψυχος που έβγαλε τα βιώματά του και ταξιδέψανε μαζί του όλοι οι Έλληνες. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια του καλλιτέχνη κατέθεσε στον εισαγγελέα αίτημα για δικό της πραγματογνώμονα, καθώς θεωρεί ότι είτε υπήρξε δολιοφθορά στο αυτοκίνητο, είτε ότι κάποιος έριξε κάτι στο ποτό του. Προς το παρόν, πάντως, η έρευνα διεξάγεται από την Τροχέα, όπως έχει οριστεί αυτεπάγγελτα, η οποία είναι η μόνη αρμόδια σε αυτό το στάδιο να ορίσει πραγματογνώμονα. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, το αυτοκίνητο είχε αναπτύξει ταχύτητα που άγγιζε τα 150 χιλιόμετρα. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι άντρες της πυροσβεστικής χρειάστηκαν σχεδόν μία ώρα μέχρι να απεγκλωβίσουν τον τραγουδιστή και τη συνοδηγό. Πάντως αίσθηση έχει προκαλέσει η δήλωση του ειδικού πραγματογνώμονα ατυχημάτων που απέκλεισε το ενδεχόμενο μεγάλης ταχύτητας. Μεγάλη ταχύτητα δεν υπήρξε. Αυτές οι βλάβες και ο θανάσιμος τραυματισμός του οδηγού θα μπορούσε να επέλθει ακόμη και με 70 χιλιόμετρα.
Εγώ δεν πιστεύω ότι η ταχύτητά του ήταν ανωτέρα των 90 χιλιόμετρων. Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ευαγγελισμού η 30χρονη κοπέλα, η οποία έχει υποβληθεί σε δύο χειρουργία, ένα στο θώρακα και ένα στο πόδι. Η 20χρονη έχει υποστεί κάταγμα βραχιονίου οστού που θα αντιμετωπιστεί χειρουργικά και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Η σωρός του Παντελή Παντελίδη θα εκτεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα στη Νέα Ιωνία αύριο από τις 10 το πρωί. Η νεκρός όμως ακολουθία θα ψαλεί στις 2 το μεσημέρι στο Ναό της Νέας Ιωνίας και η ταφή θα γίνει στο κημητήριο μεταμορφώσεως. Καλό ταξίδι λοιπόν στο Παλικάρι, φίλες και φίλοι. 7 παρατέταρτο η ώρα είναι πρωινό Σαββάτου. Ήρθε ο Αντώνης Ομπουζάκης. Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Εγώ ευχαριστώ. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, Αντώνη, διότι οι φόροι με το τσουβάλι, όταν λέμε τσουβάλι, τσουβάλι στην κυριολεκτική. Άκουγα έναν βουλευτή χθες. Καλά, από την τηλεόραση μου ήρθε και λέω τώρα αυτό, αν τον είχα μπροστά μου, θα δεν ξέρω τι θα γινόταν. Τι δεν γινόταν, ρε Νικολογό. Εσύ μου λέει ένα σπίτι. Εσύ του κάνατε φίλοι με σουβουλευτέ αυτού. Από εσά βγήκαν. Δεν εννοώ του ή του αβάταρε ή προσωπικά. Ένα σπίτι, επειδή είσαι δίπλα μου, κάτσε καλά. Γινόταν, να σου πω κάτι, είσαι λαϊκιστή. Πού γίνανε βουλευτέ, εγώ λαϊκιστή. Από τα κανάλια βγήκαν βουλευτέ. Είσαι λαϊκιστή. Εγώ προσωπικά έχω βγάλει χιλιάδες πίσω από το κοντό. Κάτσε ρε σε κλαμάρα πρωί-πρωί. Ο νόμος δεν λέει ότι πρέπει να βγουν αναλογικά. Εντάξει, δεν μιλάμε στην προεκλογική. Δεν εννοώ. Δεν υπενήσω. Δεν το λέω για σένα προσωπικά. Εσταμάτατε. Ορισμένοι βουλευτέ. Κόφτε πλάκα τώρα. Καλά, εντάξει. Εσεί λέει του βγάλατε. Δεν το λέω για σένα προσωπικά. Άμα δεν τον βγάλει, δεν βγάλει αυτό. Δεν μιλάμε για σένα. Μην έλα τώρα, Παστερίδη. Αλλά ορισμένοι βουλευτέ εκμεταλλεύτηκαν τα κανάλια όλα αυτά τα χρόνια λοιπόν, και τώρα δεν τα κλείσουν. Άμα δεν τον βγάλει, δεν είναι άλλη ιστορία αυτή. Του βλέπω και τα λένε. Μην πω ονόματα πρωί-πρωί. Λοιπόν, ηρεμία. Και υπουργού φτιάξαμε όλοι εμεί τη τηλεόραση όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ πίσω από τι κάμερε, εσεί ορισμένοι μπροστά. Φτιάξαμε υπουργού, βουλευτέ, πρωθυπουργού, καριέρε. Ωραία. Και τι θα κάνουμε τώρα. Όχι, τίποτα να μην κάνουμε, αλλά δεν τι μπορεί πια. Τρελαίνεσαι. Λοιπόν, τελεία. Τι είπα, σε χλαμάρα. Ζητώ συγγνώμη. Όχι, δεν υπάρχει θέμα. Πίσω. Όχι, πάμε γρήγορα. Λοιπόν, έλα Γιώργα. Και θα κρατανεύετε όλα αυτά πάμε. Τώρα. Κάτι Παναγιώτερο και κάτι άλλο. Πάμε. Τελεία. Τελεία. Κάποια στιγμή βάζουμε τελεία. Εφευρέθη η τελεία για να κάνει καλό. Πολύ, δάσκαλε. Ευχαριστώ πολύ. Την προσοχή, τη μεγάλη. 6 και 48 πρώτα λεπτά πάμε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Ελάτε, παιδιά, διότι καταλαβαίνετε ότι εδώ έχουμε θέματα. 11.000 πρόσφυγες σε τρεις μέρες. Αναβολή αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί σε 6 Μαρτίου ενώ εντείνονται οι ροές. Εδώ, χαμός. Παζάρι για επιστροφή της Τρόικας. Βλέπετε εδώ. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο Ρουπακιάς. Τα δικαιολογητικά για ανίσπρακτα ενίκια. Και εδώ είναι ο Τσίπρας με τη Μέρκελ. Εδώ. Η οποία πήγε για πατάτες χθες. Μετά. Από την άφησε εκεί να κάνει διαπραγματεύσεις. Εδώ τώρα υπάρχει μια αποκάλυψη. 180 το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για το Ελληνικό Χρέος. Οι δανειστές απαιτούν επικύρωση της συμφωνίας με 180 ψήφους από τη Βουλή. Καταλαβαίνετε ότι σου λέει, θέλεις μείωση του χρέους, ναι. Θα περάσετε τα μέτρα 180 βουλευτές. Για να δούμε τι θα γίνει. Είναι σημαντικό το θέμα. Προθεσμία τρόμου, σύνοδος κορυφής. Παράταση 15 ημερών για το αν θα κλείσουν ή όχι τα σύνορα. Πρώτο θέμα. Τα κλειδιά της Ευρώπης στο ΝΑΤΟ. Υπό τις διαταγές του και η Frontex. Εδώ. Αχ, Παντελή. Βλέπετε εδώ. Έθνος. Οι ανατροπές στην εισφορά αλληλεγγύης. Οι 7 συντελεστές και τα κλιμάκια. Αναλυτικοί πίνακες. Θα μας τα πει όλα ο Αντώνης Ομπουζάκης. Και οι δύο κόσμοι των παιδιών. Φοροπαγίδες για ιδιοκτήτες ακινήτων και όχι μόνο. Τα μυστικά της φετινής δήλωσης. Και από εκεί και πέρα λαϊκό προσκύνημα για τον Παντελίδη. Φόρος πυρετός 39,9. Ποιοι και πόσο θα πληρώσουν την έκτακτη εισφορά. Η έκτακτη εισφορά αυξάνεται 182,7% φίλες και φίλοι. Θα το δείτε σε λίγο. Πώς η κυβέρνηση Σαμαρά κάλυπτε φοροφυγάδες. Πρώτο θέμα στην εφημερίδα των συντακτών. Αλφα Press τρέχει να κλείσει μέτωπα και αριθμίες. Αλφα Free Press. Τελεσίγραφο Dijsselbloem. Μειώστε συντάξεις για να ρυθμιστεί το χρέος. Εθνική στάση Μητσοτάκης Βρυξέλλες. Το εγώ μεγαλύτερο από την πατρίδα του Νίκου Καραμάνογλου. Μαζέψτε αποδείξεις. Τεράστιο θέμα. Πολιτικό δελτίο θύελλας για Σφακιανάκη. Σοκ από το θάνατο Παντελίδη. Θύελλα για τα ρατσιστικά σχόλια Λαζόπουλου και επιδόματα οι νέες συντάξεις. Παρασκήνιο. Αύξηση σοκ 42,8 έως 185,7 στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Εννοεί όχι σε ποσοστό επί της 100, αλλά στο ποσό που πληρώνεις. Φτάνει μέχρι 187. Επί της ουσίας το ποσό είναι γίνοντας. Στις 50.000 ευρώ αυξάνεται 90%. Είναι τρέλα. Τρέλα. Όλο το σχέδιο για το νέο έμφυα. Κεφάλαιο. Πρώτη σελίδα.
Ημερησία. Όλο το σχέδιο για τα κόκκινα δάνεια. Από οδηγό σε οδηγό πάνε οι εφημερίδες. Η θυσία του Κατρούγκαλου. Οπα. Λέτε. Για να δούμε. Υπάρχει ένα σενάριο, έτσι. Η Αυγή, βέβαια. Μέρκελ Ολάντ σε Τσίπρα Μητσοτάκη. Τώρα ή ποτέ. Και ζητάνε και 180 βουλευτές να ψηφίσουν τη ρύθμιση του χρέους και των θεμάτων. Ο Άγιος Παΐσιος μου είπε, κανόνισαν να πάρουν οι Τούρκοι το Αιγαίο. Συγκλονιστικό το νέο μάθημα του θεόπνευστου γέροντα σε πνευματικό του παιδί ασκητή σε ακριτικό νησί του Αιγαίου. Ο Άγιος Παΐσιος. Ριζοσπάστης, φθηνός αντιπερισπασμός για να κρύψουν την αντιλαϊκή επίθεση. Καρφί, αλλάζει η σύμβαση για το ελληνικό. Πρώτο θέμα. Συναγερμός στα νησιά. Θεατής στο ΝΑΤΟ στη μαζική απόβαση χιλιάδων αλλοδαπών. Ανεξαρτησία. Τράγκας. Κραυγές αγωνίας από το Καστελόριζο. Στο Καστελόριζο είναι τρεις φορές περισσότεροι. Ναι, αφού πήγαινε 700 άτομα, λέει, είναι 100 οι κάτοικοι. Μπράβο. Και 10 λιμενικοί και αστυνομικοί. Αφύλακτο το Αιγαίο, λένε οι Δωδεκανήσιοι, και έχουν δίκιο. Πρώτη συμπαράταξη Τσίπρα Μητσοτάκη. Η εστία. Έτσι. Μητσοτάκης στάθηκε παρά τον Τσίπρα στην Ευρώπη. Βέβαια. Μπλόκο κόντρα στους Έλληνες αγρότες. Σε κρίση σχέση μας με τη γειτονική χώρα. Βούλγαροι νταλικέριδες απέκλεισαν τα σύνορα. Απόσυρη αλέξη. Είναι η Βουλγαρία, λέει, δεν έχετε κράτος. Κόντρα. Απόσυρη αλέξη το ασφαλιστικό. Μην το ψηφίσει και κάνε δημοψήφισμα. Τι είπαν οι Βουλγαροί. Ότι δεν έχει. Τι κράτος είναι αυτό, λέει, δεν μπορεί να ανοίξει τα σύνορα. 25 χιλιόμετρα αγορά τώρα. Μην τρελαθούμε. Εσπρέσο. Σήμερα στη Νέα Ιωνία το τελευταίο αντίο στον Παντελή. Φινάλε. Ο Παντελίδης πάντα θόρυβα δίπλα σε όσους είχαν ανάγκη. Και τεχνική. Ναι, είχε επισκεφτεί στη Γερμανία. Τις Mercedes, τροχιά και πραγματογνώμονε που ψάχνουν το μοιραίο αυτοκίνητο. Από καρκίνο, έτσι. Έφαγαν το παιδί μας, φοβούνται δολιοφθορά. Οι θανάσιμες υποψίες της οικογένειας Παντελίδη. Βλέπετε εδώ, φίλες και φίλοι. Αθλητικές. Κοροϊδία τέλος, λένε στην ΑΕΚ. Πρώτο θέμα. Η πράσινη. Δεν φοβάμαι τίποτα στο μπάσκετ, λέει ο Παναθηναϊκός. Είναι ψέμα, λέει η Sport Day, για το θάνατο του Παντελίδη. Γκολ με τοπική. ΑΕΚ και Υπουργείο όλοι του κατηγορούνται για τις ευθύνες και τις καθυστερήσεις. Ώρα, δάνεια, άδεια εδώ και τώρα για το γήπεδο. Τους πατάμε και περνάμε, λένε στον Ολυμπιακό, για τον ΠΑΟΚ. Α, για την Άντρελεχτ, για τον ΠΑΟΚ. Ναι, μπορεί να το εννοούν και αυτό. Μια γροθιά ομάδα και κόσμος για τη διπλή πρόκληση με Άντρελεχτ και ΠΑΟΚ. Μπράβο. Αναφέρονται και στην Άντρελεχτ και στον ΠΑΟΚ. Την Άντρελεχτ, έτσι. Δεν ξέρω, και εμείς ορίζουμε το ευρωπαϊκό μέλλον. Όχι Άντρελεχτ, λένε στον Ολυμπιακό. Η ώρα είναι 6:53 πρώτα λεπτά. Καλημερίζουμε την Έλενα Ιατρού από την Θεσσαλονίκη. Υπάρχει θέμα να αποκλειστεί σήμερα το αεροδρόμιο Μακεδονία από τους αγρότες. Θα είμαστε σε συνεχή ενημέρωση. Καλή σου μέρα, Έλενα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα τη Θεσσαλονίκη. Με μια γλυκιά καλημέρα, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει προς τα πάνω. Εγώ θα σας πω πως ο Φλεβάρης και αν φλεβήσει, τέλος καλοκαίρι θα μυρίσει. Έτσι. Πρέπει να σας πω επίσης ότι για τα αγροτικά μπλόκα ανεβαίνει το θερμόμετρο εν ώψη και της συνάντησης της Δευτέρας με τον Πρωθυπουργό, και από ό,τι μας έλεγαν χθες το βράδυ οι σκληροί των μπλόκων, δηλαδή εκπρόσωποι από τον Προμαχών, από τα Μάλγαρα, από την Νίκαια, τα κυβερνητικά στελέχη αναλαμβάνουν δράση. Και ο ίδιος ο Υπουργός, ο κύριος Αποστόλου, κάνει τηλεφωνήματα στους επικεφαλείς. Τηλεφώνησε ο ίδιος ο Υπουργός. Μάλιστα. Δεν μπορούσε να τα κάνει ένα μήνα πριν. Ακριβώς αυτό μας λένε. Για να μην γίνει ο χαλασμός κυρίου. Αυτό ένα μήνα πριν. Είπανε. Να αυτό είπαν και οι αγρότες, Γιώργο. Πολύ καλή κίνηση, θετική, αλλά χάθηκε πολύτιμος χρόνος. 20 μέρες νωρίτερα, αν γινότανε, όλα θα ήταν διαφορετικά. Χωρίς να σημαίνει ότι απάντησαν θετικά. Είπανε πως όλα θα εξαρτηθούν από τη συνάντηση της Κυριακής στη Νίκαια και εκεί θα λυθούν οι μεγάλες και σοβαρές αποφάσεις. Δεν πάνε, λέει μου, αυτή τη Νίκαια στη συνάντηση με τον Τσίπρα. Ο ίδιος ο Μπούτας τους έχει καταγγείλει από προχθές όλους διορισμένους, όλους συμβιβασμένους. Σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται να πάνε αυτή, σε αυτού τουλάχιστον στο πρόσταπο. Μπορεί να μην πάνε τη Δευτέρα. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Θα δούνε όμως τι μέλη γενέστε. Μπορεί να πάνε κάποια άλλα μέρη. Και μέσα σε όλα. Θα το δούμε αυτό. Πάντως 37 μπλόκα από τη Θεσσαλονίκη χθες στον Τρίλοφο. Από όλη τη χώρα συναντήθηκαν στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης και είπαν ναι, θα καθίσουμε στο τραπέζι του διάλογου λοιπόν, και συνεχίζονται οι επαφές. Και ενώ λοιπόν έχουμε όλα αυτά, αντιλαμβάνεσαι ότι έρχεται ένα τεράστιο βάρος. Τα ξέρει ο Αντώνης ο Μουζάκης πάρα πολύ καλά. Έχουμε λοιπόν και μείωση συντάξεων. Τώρα πια η κυβέρνηση δεν λέει δεν μειώνω, κυρίες και επικουρικές. Τώρα σκέφτονται πώς θα πλασάρουν τη μείωση. Έτσι. Και μαθαίνω ότι θα έχουμε μείωση πάνω από τα 120 ευρώ στις επικουρικές κλιμακωτά. Το ΕΚΑΣ πάει, καταλαβαίνετε που πάει. Το ΕΦΑΠΑΞ κι άλλη μείωση.
Αλλά το θέμα είναι ότι έρχεται μια χιονοστιβάδα φόρων, Αντώνη Μουζάκη. Φόροι στο εισόδημα, φόροι στα ενίκια, φόροι παντού. Και η μεγάλη φόρη είναι στα προϊόντα τα οποία αγοράζει ο Έλληνας. Γιατί η ακρίβεια δεν έπεσε. Αντώνη, τι μας περιμένει? Γιώργο, κοίταξε να δεις. Αναφορικά με την επιβολή φόρων, αυτά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, οι αυξήσεις στην εισφορά αλληλεγγύης, ναι, ή σε άλλες φορολογίες όπως το εισόδημα, νομίζω ότι δεν έχουν καμία τύχη, υπό την έννοια ότι ήδη είναι επιβαρημένες οι φορολογίες στη χώρα μας, σε φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα. Το καταδεικνύει αυτό τα ληξιπρόθεσμα χρέη. Πέρσι, το 2015, κλείσαμε και αυξήθηκαν τα ληξιπρόθεσμα χρέη κατά 13,5 δισεκατομμύρια. Πώς θα πληρώσει ο κόσμος? Και 72 που είχαμε παλιά, 85,5. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αυτό δείχνει την πραγματική αδυναμία που έχουν επιχειρήσει και νοικοκυρία να αντιμετωπιστούν. Και γιατί πάλι το σπίτι που έχει κάποιος, διότι τώρα πια ο Έλληνας, άμα ρωτήσει την Ελένη, θα σου πει. Σε κάθε οικογένεια, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, στις μεγάλες πόλεις, παντού, σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχει ένα σπίτι που ένωσε στην Αθήνα. Στην ρύθμιση των 100 δεν έχει μείνει κανένα. Υπάρχει το πατρικό, υπάρχει και ένα εξοχικό που φτιάξαν οι άνθρωποι, λογικά πράγματα δηλαδή. Λέει ο κύριος Ψήλης για τη ρύθμιση των 100 δόσεων. Δεν έχει μείνει κανένα. Οι περισσότεροι θα βγουν έξω τώρα. Γιατί... Άσε τη ρύθμιση των 100 δόσεων. Εδώ... Γιατί τα κάναν τόσο σαλάτα, μπορείς? Κοίταξε, να πεις. Η εξίσωση είναι δύσκολη. Πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό όλοι και πρώτα η πολιτική. Από εκεί και πέρα πρέπει να κατανοήσουμε επίσης ότι αν βλέπεις μόνο τα έσοδα, δεν γίνεται τίποτα. Πιθανά να μην πας και στα έξοδα. Άρα λοιπόν, περικοπή εξόδων, καταλαβαίνεις, μείωση συντάξεων. Είναι μονόδρομος πλέον. Κόβονται και φοροελαφρύνσεις, κόβονται χιλιάδες. Είχαν κοπεί που είχαν κοπεί και όσες έχουν απομείνει θα καταργηθούν. Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις ότι είναι ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση. Και αν τη συνδέσουμε και με το ασφαλιστικό, γιατί και εκεί οι συντελεστές για τις ασφαλιστικές φορές, όπως έχουμε καταδείξει, είναι οι πολύ υψηλές σε σχέση με ό,τι πληρώνουμε σήμερα. Ακριβώς. Καταλαβαίνεις ότι πάντως, το μείγμα είναι εκρηκτικό. Από ό,τι φαίνεται πάντως, ναι, Γιώργο και Αντώνη, ο Κατρούγαλος, αυτό το 1% που έχει βάλει στην εργοδοτική εισφορά για τις επικουρικές θα την πάει στο μισό. Το ξέρεις και εσύ, Γιώργο, το έχει πει και εσένα. Θα το δεχθεί η Τρόικα όμως. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό ζητάει η Τρόικα, βρε. Τι ζητάει η Τρόικα? Από το ένα που έχει βάλει, αλλά, να το πάει στο μισό. Έτσι πιστεύω εγώ. Για να δούμε. Για να επίσης, δούμε, φίλες και φίλοι. Είναι πολλά τα θέματα, διότι σήμερα όλες οι εφημερίδες έχουν τι? Έχουν την περικοπή των συντάξεων. Έρχεται ο κύριος Μπούρλος για να μας πει τα πώς και τα γιατί. Εδώ είναι ο κύριος Μουζάκης για τους φόρους. Διότι εδώ τώρα πια σε πιάνει ο ένφια, σε πιάνει ο ΤΑΠ, σε πιάνει ο φόρος, ο κεφαλικός φόρος. Σε πιάνει και ο φόρος εισοδήματος. Σου αυξάνει και τον συντελεστή των ενοικίων. Σου βάζει ενδιάμεσα και έναν άλλο συντελεστή για να σταμαζέψει όσο μπορεί. Δηλαδή, μιλάμε για ένα δρεπανηφόρο άρμα φόρων. Μια πλευρά αυτή. Πάμε στο σύνταξη τώρα. Σου κόβει την κυρία. Σου κόβει την υποκριτική. Σου κόβει το ΕΚΑΣ. Διότι ο συνταξιούχος σου λέει τι? Σου λέει, παίρνω 486 ευρώ και έχω και ένα ΕΚΑΣ άλλα 150, άλλα 200. Για αυτόν είναι ένα πακέτο, μια 600 περίπου, κύρια σύνταξη. Όταν του κόβει το ΕΚΑΣ. Μη βγαίνεις, κύριε πολιτευτή, και του λες εγώ δεν σου πειράζω την κύρια σύνταξη, γιατί αυτό είναι η κύρια σύνταξη. Του λέει όμως ότι σου εξασφαλίζω προπαγάνδα του κερατά που κάνουν. Στον κόσμο. Ναι, βέβαια. Τα ίδια φωνάζαμε και με το και Σαμαρά. Κόψουνε, Γιώργο, τα ίδια και με τους προηγούμενους. Θα δυσκολέψουν και τα κριτήρια για να πάρεις τη βασική σύνταξη. Πολύ πιθανό το πάνε στα 20 χρόνια. Όχι πολύ πιθανό, είναι βέβαιο είναι θα πάει. Βέβαια. Στα 20. Και βέβαια μειώνεται και η κατώτατη εθνική που και λένε θα σας δίνουμε 384. Κολοκύδια τούμπανα. 360 ήταν το 10. Τώρα που έχει πέσει το ΑΕΠ, θα πάει παρακάτω. Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Υπάρχει ένα τηλέφωνο, μια τηλεόραση Super Samsung, την οποία μπορείτε να αποκτήσετε με ένα τηλεφώνημα. Με ένα τηλεφώνημα, φίλες και φίλοι, ετοιμαστείτε. Θα δείτε τον αριθμό του τηλεφώνου. Αυτή είναι η τηλεόραση η οποία μπορεί να σας να βρεθεί πολύ πολύ κοντά σας. Τηλεόραση και διαφήμιση μαζί. Samsung, λοιπόν, τηλεόραση. Εδώ είμαστε. Έχει εγκατεστημένα της Παναγιάς στα μάτια πάνω, καταλαβαίνετε. Ευκολία χρήση στη διαχείριση. Μπορείτε να δείτε τα πάντα. Το Μουζάκι να λέει φορολογικά. Το Μπούρλο να σας λέει ασφαλιστικά. 901, 800, 84, 44. Και το Ψήλια να κάνει τα σχόλιά του Facebook, τα πολιτικά. Η ώρα είναι 7. Πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα. Σε μισό λεπτό είμαστε μαζί. Εδώ θα τα μάθετε όλα. Πάμε. Τρομάζω και φοβάμαι. Οι νύχτες κακές δεν θέλω να θυμάμαι. Μένω εδώ
γιατί τα όνειρα τα έκανα μαζί σου. Ισορροπώντα τη ζωή μου με στα κύματα, μένω εδώ όλο το βράδυ να χαϊδεύω το κορμί σου, δίνοντας λύσεις στα μεγάλα μας προβλήματα. Μα για φαντάζω. Καλό ταξίδι, παλικάρι μου. Καλό ταξίδι, γιατί ξεκίνησες από το μηδέν, έφτασες στην κορυφή, δεν πείραξες κανέναν, έδινες χαρά στον κόσμο. Και όταν στενοχωριόταν ο κόσμος, σε άκουγε για να του φύγει τη στενοχώρια. Καλό παράδεισο, Παντελή. Έτσι έχουν τα πράγματα, φίλες και φίλοι, και ακούγοντας το θάνατο του παιδιού αυτού, αντιλαμβάνεστε ότι όλοι οι γονείς σκέφτονται τη μάνα και τον πατέρα αυτού του παιδιού και κάθε παιδιού που, εν πάση περιπτώσει, σε κάθε παιδί που μπορεί να συμβεί αυτό το κακό. 7 και 8 πρώτα λεπτά, σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε. Ευχόμαστε ό,τι το καλύτερο και πάμε. Πάμε, φίλες και φίλοι, στους δικούς μας ανθρώπους. Πάμε να δούμε στους καλεσμένους μας τα πώς και τα γιατί. Η νύχτα ήταν δύσκολη και η μέρα θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Σήμερα στη Βουλή θα συζητηθεί το παράλληλο πρόγραμμα, ο Φερετζές του Τρίτου Μνημονίου δηλαδή ουσιαστικά. Καταλαβαίνετε τώρα. Μιλάμε δηλαδή για απίστευτα πράγματα. Η ώρα είναι 7 και 9 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε. Καλημερίζω τις κυρίες. Καλημέρα στην κυρία Νούκα. Καλημέρα σας, κυρία Νούκα. Καλημέρα. Διότι έχουμε θέμα δανείων σοβαρό. Καλημέρα, κυρία Ναυροζίδου. Καλή σας ημέρα, κυρία Αυτιά. Καλημέρα στο πάνελ και καλημέρα στους τηλεθεατές σας. Ξεχάστε τα επιδόματα, κυρία Ναυροζίδου. Ξεχάστε τα. Πάει. Τελείωσε η ιστορία. Κατώτατο εγγυημένο και γεια σας. Καλημερίζω τον κύριο Μπούρλο. Καλημέρα, κύριε Μπούρλο. Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα στον Γιώργο τον Ρωμανιά. Καλημέρα, Γιώργο. Καλά είστε. Προσπαθούμε. Από νωρίς ο Αντώνης ο Μουζάκης εδώ και ο Γιώργος ο Ψήλιας. Για να δούμε λοιπόν καρέ-καρέ που πάει αυτή η ιστορία. Καταρχήν είναι εβδομάδα συντάξεων. Είναι η εβδομάδα της πληρωμής των συντάξεων. Έχει ιδιαίτερη σημασία η εξέλιξη αυτή. Και έχουμε τις πληρωμές την Παρασκευή 26 Δευτέρου, δημόσιο και ΙΚΑ. Έχουμε το ΝΑΤ τη Δευτέρα 29 Δευτέρου. Και ο ΟΑΕ 3η-1η Τρίτου. Και νέοι συνταξιούχοι του Δημοσίου 10 Τρίτου. Έρχεται όμως ένα σκληρό ραβασάκι για τις συντάξεις. Κύριε Μπουρλό, φαίνεται ότι πάμε σε μειώσεις πια. Έχουμε τη μείωση του ΕΚΑΣ. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν τίθεται ζήτημα. Μπράβο. Η δεύτερη μείωση είναι. Κάποια κατηγορία περίπου. Μπράβο. 70.000 θα χάσουν το ΕΚΑΣ. Ακριβώς. Η δεύτερη μείωση είναι του ΕΦΑΠΑΞ. Προσέξτε. Αυτός είναι ο απόρριτος πίνακας που έχουν στα χέρια τους. Που έχει στα χέρια της κυβέρνηση και έχουν και οι δανειστές. Και μιλάει για μείωση 20%. Είναι λεφτά δικά σας. Και είχαν υποσχεθεί ότι δεν θα μειωθεί ούτε το ΕΦΑΠΑΞ. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Άρα, κύριε Μπούρλο, για να πάω αμέσως μετά στον κύριο Ρωμανιά, έχουμε τι. Είναι δεδομένη η μείωση συντάξεων. Και αρχίζει η Αθήνα σιγά-σιγά να μιλάει και για μείωση επικουρικών άνω των 120 ευρώ. Πού πάει, κύριε Μπούρλο, η ιστορία αυτή? Κοιτάξτε, καταρχήν, ξεκινώντας από το ΕΦΑΠΑΞ, θα πρέπει να πούμε ότι με τη μείωση αυτή, αν τελικώς είναι το 20%, φοβάμαι ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο που οι ασφαλισμένοι δεν θα παίρνουν τις εισφορές που έχουν καταβάλει πίσω. Έτσι, με τις διαδοχικές μειώσεις που έχουν γίνει στο ΕΦΑΠΑΞ μέχρι τώρα, φοβάμαι ότι θα φτάσουμε σε αυτό το όριο που και από το Συμβούλιο Επικρατείας είναι ένα όριο το οποίο δεν μπορούμε να υπερβούμε προς τα κάτω. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε μια τέτοια εξέλιξη. Κύριε Ρωμανιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Γίνανε 12 μειώσεις συντάξεων. Μέχρι τώρα ακούγαμε ότι δεν θα γίνει καμία μείωση. Και έρχεται Ντάισεμπλουμ. Γιώργο, το ξέρεις πολύ καλά. Ντάισεμπλουμ. Η κυρία Λαγκάρτ. Έρχεται ο κύριος, πώς τον λένε τον άλλονε. Ο Τόμσεν. Ο Τόμσεν, αυτός κι αν είναι. Έτσι. Και λένε λοιπόν, θέλετε να ρυθμίσουμε το χρέος. Θα το ρυθμίσουμε. Μην ανησυχείτε, παλικάρια. Θα κόψετε όμως τι. Θα κόψετε συντάξεις. Πάμε λοιπόν σε πόσες μειώσεις, κύριε Ρωμανιά. Σύμφωνα με αυτό που έρχεται δειλά-δειλά προς την κατεύθυνση αυτή. Η καινούργια, θα έλεγα, πληροφόρηση που υπάρχει μας λέει ότι πάμε σε μία ρύθμιση. Ναι. Θα έχουμε άθροισμα κύριας και επικουρικής και εφόσον το άθροισμα ξεπερνάει τα 1.000 ευρώ, μάλιστα, θα έχουμε μείωση. Λένε ότι αυτό είναι ένα από τα συζητούμενα σενάρια. Θα δούμε αν είναι αυτό.
Ειδικά όμως θέλω να πω το εξής. Δηλαδή το χιλιάρικο θα είναι το πλατήσκαλο, κύριε Ρωμανιά. Θα είναι, πρόσεξε, μέχρι τώρα λέγαμε χιλιάρικο για τις κύριες. Τώρα μιλάμε άθροισμα. Σύνολο κύριες και επικουρικής. Σύνολο άθροισμα. Όπα όμως, θα έρθει κάποιος που παίρνει 486 ευρώ και θα πει, εμένα γιατί μου κόβουνε το ΕΚΑΣ. Και υπάρχει και το άλλο. Λένε, κατώτατο εγγυημένο εισόδημα. Μην ανησυχείτε, θα πάρετε το κατώτατο εγγυημένο. 200 ευρώ είναι. Και ποιοι θα παίρνουν το κατώτατο εγγυημένο, θα μπαίνει πάνω στη σύνταξη. Αφού η σύνταξη, αν ξεπερνάει τα 300-400 ευρώ, θα είναι πάνω από το κατώτατο εγγυημένο. Άρα τι θα βάζουνε πάνω στη σύνταξη το κατώτατο εγγυημένο. Αυτά θα πρέπει να τα προσέξουν και να τα εξηγήσουν στον κόσμο. 1, 2, 3, 4. Να σου πω τι θα συμβεί. Αυτοί που δεν παίρνουν τίποτα απολύτως, Γιώργο Ψήλια, θα παίρνουν ένα κατώτατο εγγυημένο 200 ευρώ, αν βρεθούν τα λεφτά, διότι ο Κατρούγκαλος μου είπε, Γιώργο, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει μία. Τρέχει Θεανό να βρει λεφτά για το θέμα αυτό. Λένε λοιπόν, δεν θα μειώσουμε καμία σύνταξη πάνω από τα 1000 ευρώ. Εδώ, κύριε Ρωμανιά, θα μειώσουν συντάξεις οι οποίες είναι κάτω από τα 600 ευρώ. Διότι θα κοπεί το ΕΚΑΣ, είναι έτσι δεν είναι? Γιώργο, έχουμε πει και παλιά εδώ ότι όσα λεγόταν από την πλευρά του Υπουργείου Εργασίας και γενικά της κυβέρνησης ήταν παραμύθια της καλυμάς. Η ουσία είναι ότι μειώσεις συντάξεων θα επέλθουν. Τώρα, εάν θα είναι αυτό που σου είπα τώρα, που είναι η τελευταία πληροφορία που κυκλοφορεί, φοβερό, ναι, έτσι, ότι θα έχουμε, ότι θα έχουμε άθρηση κύριας και επικουρικής, ναι, και επί του αθροίσματος θα έχουμε τη μείωση, θα το δούμε. Είτε έτσι όμως, είτε αλλιώς, οι μειώσεις θα επέλθουν σε όλους. Άρα, συζητάμε για τις καταβαλλόμενες συντάξεις. Μπράβο, έτσι, άρα, ναι, τα στάνταρ, φίλες και φίλοι, για τα οποία δεν υπάρχει καμία αντίρρηση, δηλαδή ΕΚΑΣ και ΕΦΑΠΑΞ, αυτά είναι στη μια μεριά. Στις επικουρικές αρχίζει το ξύλωμα. Και σήμερα διαβάζω σε εφημερίδες, κυρία Ναυροζίδου, ότι τα επιδόματα των οικογενειών περνάνε από το κατώτατο εγγυημένο εισόδημα, που σημαίνει τι? Πρέπει να υπάρχει ένα όριο, γιατί έρχεται μετά και οι αρχοντικοί φόροι, έτσι. Φωτιά, φόροι σε σπίτια, σε χιλιαδιό. Και αυτό καταδεικνύεται. Υπάρχει αυτή η ανησυχία, κύριε Αυτιά. Ναι. Νομίζω ότι το έχουμε πει κατ' επανάληψη, διότι δεν ήταν τυχαία η διαμαρτυρία μας το Δεκέμβριο μήνα του 2015. Υπάρχει αυτή η ανησυχία. Βέβαια, κρατώ τις επιφυλάξεις μου, διότι μας διαβεβαίωσαν ναι, από το Υπουργείο Εργασίας η κυρία Φωτίου, ναι, ότι για το 2016 δεν υπάρχει πρόβλημα με τα επιδόματα. Άρα λοιπόν η διαβεβαίωση είναι μόνο για ένα χρόνο. Για το 2016, για το 2017 λέει. Από εκεί και πέρα. Κρατάτε ποδαράκια. Έχει ο Θεός. Δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. 7 και 14 πρώτα λεπτά, έκτακτη επικαιρότητα. Σας έχω πει ότι ο Sky είναι παντού. Πριν πάμε στον Αλέξη τον Μητρόπουλο, πριν πάμε στα δάνεια με την κυρία Νούκο που πάνε 5 Μαΐου, κυρία Νούκο, έτσι δεν είναι? 4 Μαΐου. Και πριν πάμε στους φόρους με τον Αντώνη τον Μουζάκη, έχουμε πολλά να πούμε, Αντώνη. Πάρα πολλά. Πάμε κύριε γρήγορα. Αυτιά, και για τα δάνεια των σεισμόπληκτων στο Δήμο Αθηνών. Περίμενε, Δημαρχίνα, περίμενε. Περίμενε, κάνει υπομονή. Πάω σε ένα καλό φίλο. Σε ένα καλό φίλο που τον διαβάζετε και στον Ελεύθερο Τύπο, στο Μανώλη τον Κωστίδη. Έχει πλούσια δισογραφία αυτό το Σαββατοκύριακο. Μανώλη, είσαι στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Καλημέρα, Μανώλη. Καλημέρα σας από την πόλη Κύρης. Είναι ακριβώς στο σημείο 0, στα σύνορα Συρίας με την Τουρκία. Είμαστε εδώ, λίγα μέτρα από τα σύνορα, καθώς το βράδυ τα σύνορα παραμένουν κλειστά και δεν μας επιτρέψουν να έχουμε καμία πρόσβαση. Ναι. Περιμένουμε να ανοίξει ο δρόμος. Από την άλλη, εδώ χθες το βράδυ και πάλι ακούγαμε τους ήχους των πυρών του πυροβολικού προς τη Βόρεια Συρία. Ναι. Ο Ερντογάν θέλει να εισβάλλει εκεί, αλλά χθες το βράδυ είχε μια τηλεφωνική συνομιλία με τον Μπαράκ Ομπάμα. Για μία ώρα και 20 λεπτά ο Αμερικανός πρόεδρος εξηγούσε στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον Τούρκο πρόεδρο, γιατί δεν πρέπει να εισβάλλει η Τουρκία στην Βόρεια Συρία, καθώς τα ρωσικά μαχητικά πετούν στην περιοχή. Ρωσική παρουσία υπάρχει στη Βόρεια Συρία. Σαφώς υπάρχουν και Κούρδοι. Τα όνειρα του Ερντογάν δεν μπορούν να γίνουν πραγματικότητα, τουλάχιστον άμεσα. Όμως η δημοκρατία υπάρχει. Να σας πω ένα περιστατικό μόνο, ότι χθες το βράδυ περπατούσα με αυτή την τάντα που έχω στον ώμο μου και μπροστά από αστυνομικό τμήμα και σταμάτησα να γράψω ένα μήνυμα. Οι αστυνομικοί έπεσαν σχεδόν πάνω μου και να μου πούν να περπατήσω ή να φύγω, καθώς φοβήθηκαν ότι μπορεί να έχω εκρηκτικά στην τσάντα μου. Κατάλαβα. Είναι ένα κλίμα στην Τουρκία και όπως καταλαβαίνετε είναι δύσκολα τα πράγματα. Μανώλη, να προσέχεις. Μανώλης Κωστίδης, ο καλός φίλος, συνάδελφος. Τον βλέπετε, τον διαβάζετε. Έχεις μεγάλη ανάλυση Σαββατοκύριακο στον Ελεύθερο Τύπο. Είδα και σήμερα. Να είσαι καλά, Μανώλη, να προσέχεις. Εδώ είμαστε. Εμάς. 7 και 17 πρώτα λεπτά. Έρχονται φόροι με το τσουβάλι. Φόροι δεν μπορείτε να φανταστείτε. Κυρία Ναυροζίδου, επιστρέφουμε αμέσως μαζί σας. Μπαίνει στην κουβέντα μας ο Αλέξης ο Μητρόπουλος και βέβαια
Έχουμε τι? Έχουμε, κυρία Νούκα, μέχρι 5 Μαΐου τι? Μέχρι και 4 Μαΐου. Μέχρι και 4, ναι. Την επικαιροποίηση των στοιχείων στο νόμο Κατσέλη. Εδώ να κάνουμε δύο διευκρινήσεις για να μην μπερδεύεται ο κόσμος. Αφορά καταρχήν τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση, ναι, μέχρι τις 19 Αυγούστου του 2015. Μάλιστα. Αυτοί λοιπόν που έχουν υποβάλει την αίτηση πρέπει να πάνε τα έγγραφά τους μέχρι και τις 4 Μαΐου. Ένα είναι αυτό. Για τους υπόλοιπους να πούμε ότι δεν χρειάζεται αυτό, διότι από 19-8 και μετά ούτως ή άλλως αν έκανες αίτηση έπρεπε αυτά τα στοιχεία να τα, λοιπόν, τα καταβάλεις. Και ένα δεύτερο, ότι εννοείται ότι αυτοί οι οποίοι εκδικάζονται υποθέσεις τους πριν τις 4 Μαΐου, τα έγγραφα αυτά σαφώς πρέπει να τα προσκομίσουν στο δικαστήριο. Σαφής. Καλημέρα, κύριε Μητρόπουλε. Καλημέρα, κύριε Αυτιά, και στην εκλεκτή παρέα σας. Να είστε καλά. Εάν δεν μάθετε για φόρους, ο πλέον ειδικός είναι ο Αντώνης Ομουζάκης. Πες μου, Αντώνη, ποια δραστηριότητα του πολίτη παραμένει αυτή την ώρα αλόβητη κάτω από 4 φόρους? Διότι αν έχει σπίτι, σου λέει, πλήρωσε τον έμφυα, πλήρωσε το ΤΑΠ, πλήρωσε το φόρο ενοικίων, ο οποίος αυξάνεται. Αύριο την άλλη που θα μπουν τα εισοδηματικά κριτήρια, γράφει ο Ρωμανιάς εδώ ο Γιώργος, συνέχεια από εκείνη την ώρα, θα σου πει σου κόβω μέρος της σύνταξης, και έρχεται τώρα και σου λέει σε βάζω και στην έκτακτη εισφορά κοινωνικής αλληλεγγύης, πρόκειται για κεφαλικό φόρο. Στο Βυζάντιο, φίλες και φίλοι, το χειμώνα έβγαινε ο έφορος βόλτα. Και όπου υπήρχε καπνός σε καμινάδα, ρωμαϊκό δίκαιο, για να το περάσουμε με το ψήλια, έτσι. Το δώσαμε 2 και 3 φορές. Λοιπόν, χαμογελάει ο κύριος Ρωμανιάς. Πέρναγε ο έφορος λοιπόν το χειμώνα και έβλεπε αυτό το σπίτι ότι έβγαινε καπνός. Το σημείωνε. Και εκείνη την εποχή λοιπόν ξέρανε ποια κατοικούνται και ποια δεν κατοικούνται. Και βάζανε φόρο σε αυτά τα οποία έβγαζε η καμινάδα καπνό. Δηλαδή εδώ μένουν άνθρωποι. Τώρα ούτε καπνός ούτε τίποτα, κύριε Μουζάκη. Γιώργο, δυστυχώς με την φορολέλαπα που υπάρχει, ναι, και θα εξακολουθεί να υπάρχει και θα είναι αυξημένη σε σχέση με το παρελθόν. Μάλιστα. Δεν μπορεί να σταθεί κανένα νοικοκυριό, καμία επιχείρηση. Άρα λοιπόν εμείς, αντί να φροντίσουμε να βοηθήσουμε εκείνες τις επιχειρήσεις, τις υφιστάμενες, να σταθούν στα πόδια τους, ούτως ώστε να μην αυξήσουμε την ανεργία, και φυσικά να φροντίσουμε να δώσουμε κίνητρα σε ξένους επενδυτές να έρθουν στη χώρα μας, εμείς κάνουμε το ακριβώς αντίθετο. Δυστυχώς, υπό αυτή την έννοια, νομίζω ότι τα λουκέτα θα έρχονται βροχή. Δηλαδή, ένας που έχει σπίτι σήμερα, μισό λεπτό. Αυτό είναι το σχόλιο σου, το γενικό. Πάμε στο διατάφτα. Πολύ λάδι, αλλά τυρόπιτα τίποτα. Πάμε στο διατάφτα. Έχεις ένα σπίτι. Πληρώνεις έμφυα, σωστό? Σωστό. Γιατί το έκανες μαζί με τον πολιτικό, δεν κατάλαβα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, έχεις σπίτι. Πληρώνεις ΤΑΠ. Εκτός από τον έμφυα, έχεις και το ΤΑΠ. Σε ταπώνει και ο Δήμαρχος. Σωστό. Και αυτό. Πάμε παρακάτω. Έχεις, δεν έχεις εισόδημα, σου αποφέρει, δεν σου αποφέρει εισόδημα. Σωστό. Τα περισσότερα σπίτια, ξέρεις, τώρα είναι κλειστά. Και ενώ λοιπόν πληρώνεις έμφυα και ΤΑΠ και μπορεί να σε έχει φεσώσει ο άλλος, έρχεται και σου λέει. Σε φεσώσει. Φόρος ενοικίων. Πιο πολύ φεσωμένη. Μάλιστα. Είναι, Γιώργο. Σου λέει λοιπόν φόρος ενοικίων. Και όταν έρχεται, τελειώνει αυτή η ιστορία και λες τέλειωσα. Δεν τέλειωσες. Έρχεται και σου λέει θα μπει στο φόρο ποιον, τον κεφαλικό φόρο. Την έκτακτη φορά που έχει γίνει μόνιμη. Η οποία έκτακτη φορά ξεκίνησε δειλά-δειλά ως μόνη εισφορά και έχει επεκταθεί. Θέλετε να δείτε την κάρτα 765. Ο φόρος αυτός αυξάνεται όχι 10% που λένε, αυτό είναι στα ποσοστά. Αυτό που μετράει, ξέρετε ποιο είναι? Όταν κρατάς τα λεφτά και ξέρεις πόσο παραπάνω θα πληρώσεις. Ελάτε να δείτε. Ελάτε να δείτε πόσο αυξάνεται. Δώστε το στο video wall. Ελάτε να δείτε τι ακριβώς δίνει. Από 30.000 ευρώ και πάνω, 30.000 ευρώ και πάνω, κύριε Μπούρλο, κύριε Ρωμανιά, κύριε Μουζάκη, φίλες και φίλοι, είναι πόσο? Είναι ένα ποσό, 1.300, κύριε Μουζάκη, καθαρά, άντρας και γυναίκα. Περίπου. Εκεί, περίπου. Στα 30.000 ευρώ, η εισφορά ήταν 420 και πάει 600, δηλαδή είναι σύν 180 ευρώ, αύξηση 42%. Προσέξετε, 42% είναι το πρώτο σκαλοπάτι, αύξηση της έκτακτης εισφοράς. Στις 40.000, από 560 πάει 800, είναι συν 240 ευρώ, αυξάνεται 43%. Και αν κάποιος δουλεύει, παράγει και δημιουργεί, κύριε Ψήλια, που κοιτάζει τα χαρτιά σου, από 50.000 ευρώ, στις 50.000 ευρώ, από 1.050 πάει στα 2.000, δηλαδή αυξάνεται 950 ευρώ, Γιώργο Ψήλια, δηλαδή γιατί χτυπάει 90% τα εισοδήματα εκείνα. Καταλάβατε τώρα. Τα 30, 40, 50 χιλιάδες. Εκεί είναι μιλάμε.
αύξηση. Τι λέει η σφαγή, μεγάλη αύξηση έκτακτη εισφορά 90%. Εδώ, Γιώργο, από του ανθρώπου δημιουργία. Πάμε γιατί με το κόσμο. Αν είναι άλλο πάνω από 50.000 ευρώ, είναι πλούσιο. Μιλάμε για τρέλα δηλαδή. Ελογεύει ο εξή κίνδυνο. Ξέρετε, όσο αυξάνουμε του φορολογικού συντελεστέ, αλλά και του συντελεστέ που βλέπουμε ότι υπάρχουν στην πρόταση για το ασφαλιστικό. Ακριβώ. Δίνουμε ένα πολύ μεγάλο κίνητρο στι επιχειρήσει, στου πολίτε που είναι ασφαλισμένοι, που πληρώνουν φόρου. Να αποκρύψουν φορολογητέ ούτω ώστε ακριβώς να αποφύγουν αυτέ τι καταγορίες. Μπορούν να τα αποκρύπτουν εκεί, δεν είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Άρα, πιθανά θα οδηγηθούμε στο αντίθετο αποτέλεσμα από το προσδοκόμενο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η εξέλιξη. Και το δεύτερο είναι η μείωση του ΕΦΑΠΑΞ, κύριε Ρωμανιά, κύριε Μπούρλο, κύριε Μητρόπουλε. Πάμε γρήγορα στο θέμα αυτό, διότι εδώ υπάρχουν τεράστια θέματα. Και να πω και κάτι άλλο. Τα δικαστήρια δεν έχουν πει ότι είναι αντισταματικό να παίρνει από τον άνθρωπο λεφτά όπου το κράτος δεν έχει συμμετοχή καμία. Είναι έτσι, δεν είναι. Έτσι. Δηλαδή το ΕΦΑΠΑΞ, να το εξηγήσουμε στον κόσμο, το ξέρει πολύ καλά η κυρία Νόκα. Γι' αυτό βγήκαν στον δρόμο οι δικηγόροι. Γι' αυτό βγήκαν οι μηχανικοί. Γι' αυτό βγήκαν οι γιατροί. Γι' αυτό βγήκαν οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Τι είναι το ΕΦΑΠΑΞ? Από την πρώτη μέρα που πας στη δουλειά, μαζεύεις λεφτά σε ένα κουμπαρά και όταν έρθει η ώρα, τα παίρνεις και φεύγεις. Και έρχεται λοιπόν τώρα, αυτό είναι ο πίνακας. Προσέξτε, τα 65.000 ευρώ θα πέσουν 31.000 ευρώ. Είναι πάνω από το 50%. Η μείωση. Ρωτάω λοιπόν, κύριε Μητρόπουλε, για να πάρει το λόγο και ο κύριος Ρωμανιάς και ο κύριος Μπούρλος στα ασφαλιστικά μας. Υπό ποια έννοια έρχεται τώρα το κράτος και λέει: θέλω τα κλειδιά του σπιτιού σου, θέλω το μισό ΕΦΑΠΑΞ, σου πήρα τη μισή σύνταξη, σου βάλα 10 έκτακτες φορές, σου αύξα τους φόρους 72 φορές. Κύριε Αυτιά, έλεος δηλαδή. Επειδή έχουμε δανειστεί με ρήτρα λαού. Ναι. Η σύνταξη από εδώ και πέρα, τα φάρμακα, οι συντάξεις θα εξυπηρετούν ανάγκες του χρέους. Μάλιστα. Δεν θα εξυπηρετούν ανάγκες αξιοπρεπούς διαβίωσης. Και θα ξέρετε, πρέπει να ξέρουν τηλεθεατές, θα έχουν πει και υπενιχθεί μέχρι τώρα και ο κ. Ρωμανιάς, κ. Μπούρλος, ότι στο τέλος του προγράμματος, το 2019, σύμφωνα με μελέτη που έχουμε κάνει στην ΕΝΙΠΕΚ, οι μεν κύριες συντάξεις θα έχουν γίνει μισές. Οι δε επικουρικές, μερισματικές και τα ΕΦΑΠΑΞ, κατά τη δική μας εκτίμηση, ευχόμαστε να μην ισχύσουν, δεν θα υπάρχουν στο τέλος του προγράμματος. Άρα λοιπόν πάμε σε μεγάλες μειώσεις και τούτη τη χρονιά των κυρίων συντάξεων. Ήδη οι κατώτατες έχουν μειωθεί. Η μεγαλύτερη μείωση, θα έλεγα και η πιο βάρβαρη, είναι η μείωση κατά 100 ευρώ των χαμηλών συντάξεων, όταν από 4,86 γύρανε 3,92. Και θα σας πω εγώ τώρα ότι χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός, όταν το ρώτησαν για την αξιολόγηση, που σημαίνει Γιώργο αξιολόγηση τι, σε βάζω κάτω και σε μετράω. Έτσι δεν είναι. Ήταν θετικό το κλίμα. Σε βάζω κάτω και σε μετράω. Το ρωτήσαν και είπε ναι ταχύτατα. Δείτε τι λέει ο Πρωθυπουργός. Ο Τσίπρας γιατί βιάζεται. Θέλει να γίνει γρήγορα αξιολόγηση. Γιατί θα αρχίσει η Ευρώπη να τυπώνει χρήμα ο Ντράγκη και σου λέει μην μείνω εγώ απ' έξω. Δείτε τι είπε ο Πρωθυπουργός, γιατί και αυτός έχει τα ζόρια του, έτσι. Αλλά θα δείτε και τι έλεγε ο γιατρός ο Μιχαηλογιαννάκης στα χωριά πριν τις εκλογές τις περσινές για τον Έμφυα. Δείτε τον Πρωθυπουργό, ελάτε. Έχουμε, οι συζητήσεις ήταν θετικές. Όλοι εξέφρασαν την εκτίμηση ότι πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό. Στο ασύμι κουμπάρε Γιάννη, ήκανε με το αμάξι βόλτα πάνω κάτω και μας έλεγε ολονός να μην πληρώσουμε έμφυα και θα τα κόψετε. Ναι, τον έμφυα. Τον νίκοψε τον έμφυα. Ναι, αλλά εσύ δεν μου το έπεσε. Πρόσεξε όμως. Εσύ δεν μας το έλεγε. Δηλαδή τι λέει τώρα. Λέει λοιπόν, λέει ο αγρότης στο γιατρό, γιατί αυτό είχε γίνει χοντρό σκηνή. Όπου πήγαινε, σε όποια γειτονιά, σε όποιο σπίτι, σε όποιο καφενείο, δεν θα πληρώσετε δάνειο, δεν θα πληρώσετε έμφυα, δεν θα πληρώσετε φόρους, μην ανησυχείτε, όλα αυτά καταγούνται. Δεν τα έλεγε μόνο ο Ζατρός, Γιώργο μου. Λοιπόν, τα έλεγα και τα έλεγα στελέχη του. Ότι και πάω στον Τσίπρα να του πάρω τη συνέδριση, του λέω κύριε Πρόεδρε, ξέρετε τι ακούω έξω. Ότι θα έρθει ο Τσίπρας και θα χαρίσει δάνεια, φόρους και δεν θα πληρώνει κανένα έμφυα. Μου λέει σοβαρά, μιλάς. Λέω ναι. Και εκεί έκανε τη δήλωση ο Τσίπρας ότι το κράτος έχει συνέχεια. Επόμενο ήταν λοιπόν να υπάρξει αυτή η καθίζηση στα έσοδα και να ζητάνε τώρα όλα αυτά τα πράγματα. Κύριε Μπούρλο, κινδυνεύουν και τα επιδόματα των οικογενειών, όπως μας έλεγε
η κυρία Ναυροζίδου, βέβαια, η κυβέρνηση λέει ότι εγώ για το 16 δεν πειράζω τίποτα. Χαίρομαι πολύ. Δεν πειράζει τίποτα για το 16, αλλά μόνο για το 16 εγγυάσαι. Πού πάει τώρα η ιστορία? Ο καθηγητής είπε για μείωση και των κατώτατων, γιατί κόβεται το ΕΚΑΣ. Με τις άλλες τι θα γίνει? Τίθεται ένα αμφιβόλο η συνολική προστασία του κοινωνικού κράτους. Περιορίζεται σημαντικά. Φαίνεται, τουλάχιστον από κάποια πράγματα τα οποία βλέπουμε, αυτό φαίνεται. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, πρέπει να πούμε ότι οι κατώτατες συντάξεις δεν μειώνονται μόνο κατά 100 ευρώ. Με την κατάργηση των κατωτάτων ορίων, μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις πέφτουν στο μισό. Δηλαδή από 500 ευρώ που έπαιρνε για παράδειγμα μία μητέρα ανηλίκου, μπορεί το ποσό της σύνταξης που προκύπτει τώρα να βγαίνει στα 230-240 ευρώ. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε και αυξάνονται οι φόροι και κόβονται οι συντάξεις, επιδόματα, εφάπαξ και ΕΚΑΣ. Είναι αυτό που λέτε, κύριε Ρωμανιά, η βάση του κοινωνικού κράτους. Διότι ένας συνταξιούχος σήμερα, ένας που βγήκε στη σύνταξή του, περιμένει το εφάπαξ να αποπληρώσει ένα δάνειο. Κίνηση αγοράς είναι. Να πατρέψει το κορίτσι. Να κινηθεί κάπως. Το ξέρετε, κύριε Μουζάκη. Αυτά χρήματα που τα. Σε όλη τη ζωή βρήκα το κατάλληλο. Να κινηθεί αγορά. Και εμείς οι δημοσιογράφοι που είπε προηγουμένως για κάτι κλίμακες και του εφάπαξ, υπολογίσαμε κάποια πολλά και είμαστε αυτούς που θα πάρουμε τα μισά. Και θα σου λέει όμως άλλο και πάλι πολλά θα πάρει. Καταλάβατε. Λοιπόν, αλλά είναι λεφτά πληρωμένα. Άρα, κύριε Ρωμανιά, το κοινωνικό κράτος κινδυνεύει. Εσείς βλέπετε γρήγορα αυτά να εφαρμόζονται? Δηλαδή, τι χρονική διάρκεια έχουν όλα αυτά μετά την αξιολόγηση? Γιώργο, η αξιολόγηση αυτή τη στιγμή είναι για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δεν μιλούμε για ένα νέο βιώσιμο, μακροχρόνιο, αποτελεσματικό και ό,τι άλλο θέλεις δίκαιο και ό,τι άλλο θέλεις νέο κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα. Μιλούμε για να εξοικονομήσουμε από διάφορες πηγές και ψάχνουμε να βρούμε από πού και από ποια πηγή. Μάλιστα. Πόσα θα εξοικονομήσουμε, ναι, για να μπορέσει να μειωθεί η δαπάνη του κράτους για συντάξεις κατά 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Αυτό θα γίνεται κάθε χρόνο ή μόνο για φέτος είναι? Αυτό το 1,8 είναι για φέτος. Ήδη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μάλιστα, έχει λεχθεί ότι για τα δύο επόμενα χρόνια, το 2017 και το 2018, ναι, υπάρχει ένα δημοσιονομικό κενό 3,5 δις ευρώ. Επομένως θα πρέπει να βρεθεί και από εκεί ένα αντίστοιχο ποσό. Δεν θα είναι βέβαια όλα τα 3,5 ευρώ από τις συντάξεις, ναι, αλλά είναι και από τις συντάξεις. Εδώ βγήκανε προημερών, όταν ο Τόμψεν έκανε το άρθρο του και είπε ότι χρειάζονται 9 δις για να καλυφθεί το δημοσιονομικό, ναι, κενό. Βγήκανε διάφοροι κυβερνητικοί εδώ και μας είπανε, διαφωνεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τους λέω λοιπόν καλημέρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπε ότι χρειάζονται 3,5 δις. Έτσι, άρα λοιπόν ουσιαστικά έχουμε δημοσιονομικά κενά σοβαρά. Τα οποία σημαίνει ότι του χρόνου τέτοιο καιρό θα καθόμαστε εδώ και θα ξαναμιλάμε για το τι μειώσεις θα γίνουν στις συντάξεις το 17 και το 18. Και πώς θα πληρωθούν οι φόροι, κύριε Μουζάκη? Πώς θα πληρωθούν τα δάνεια που περιμένουν? Δεν μπορούν να πληρωθούν, Γιώργο. Αυτοί οι φόροι δεν μπορούν να πληρωθούν σε καμία περίπτωση. Μάλιστα. Και ξαναείπα ότι γιατί το καταδεικνύουν τα στοιχεία. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές το 2015 αυξήθηκαν κατά 13,5 δισεκατομμύρια. Αν συνεχίσουμε αυτό το ρυθμό, θα προσαυξηθούν το 16, όχι 13,5, αλλά 23,5. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν μπορεί να βγει ο λογαριασμός σε καμία περίπτωση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι τα θέματα είναι αυτά πάρα πολύ σοβαρά. Και προχτές, η ώρα είναι 7.30, πάω σε διάλειμμα. Τι είπε ο Τόμψεν? Είπε ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα για την Ελλάδα για το επόμενο διάστημα. Ναι, αυτό τα έκανε δύσκολα όμως. Δηλαδή, εάν αυτός ο άνθρωπος ξέρει οικονομικά, εγώ το έχω πει. Θέλεις, κυριέ μου, να κουβεντιάσουμε? Εγώ θα κρατώ ένα χαρτί και θα είμαι στο στούντιο σε μια γωνιά. Και εσύ, κύριε Τόμψεν, θα έχεις 45 ειδικούς με τα κομπιούτερ και ό,τι άλλο θέλουν και θα κάτσουμε απέναντι. Και εγώ θα σε ρωτήσω, γιατί αυξήθηκαν 82% τα συσίτια στην Ελλάδα? Γιατί κλείσανε 250.000 επιχειρήσεις? Πάντως, γιατί μειωθήκαν όλα αυτά? Κύριε καθηγητά, πάω σε γρήγορο διάλειμμα. Σας θέλω μαζί μας, όπως και την κυρία Ναυροζίδου, διότι εδώ έγινε ένα κόλπο με την επισητιστική βοήθεια. Βάζουν τα τεκμήρια, κύριε Μουζάκη, μέσα και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Βάζουν τα τεκμήρια και κόβουν και συντάξεις και βοήθεια και όλα τα υπόλοιπα. Τα τεκμήρια τα βάζουν και αλλού. Μπράβο, πού αλλού? Πού αλλού? Ναι, θα έλεγα που τα βάζουν τα τεκμήρια. Όχι, όχι, όχι. Α, ελάτε. Σοβαρολογώ. Μετά το διάλειμμα. Μετά το διάλειμμα θα μας πει πού βάζουν τα τεκμήρια. 7 και 31 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Μείνετε μαζί μας, γιατί σε λίγο συνταγματική βόμβα από τον καλύτερο, τον έναν και μοναδικό. Τον είχαμε καθηγητή στο Πανεπιστήμιο. Θα αποδείξει ποιος νόμος πρέπει να ξυλωθεί αμέσως και ότι είναι αντισυνταγματικός. Γρήγορο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε μισό λεπτό. Υπάρχουν άνθρωποι απλήρωτοι 7 και 10 μήνες και είναι στο δημόσιο και περιμένουν να πληρωθούν. Έχουν ανάγκες. Γρήγορο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
μια αγάπη που τη ζήλευαν θεοί κι αγγέλοι. Τώρα ξέρω πλέον ούτε θέλει, λέει ούτε να με πει. Είχα κάποτε μια αγάπη που έσταζε φωτιά, χαρά και μέλη. Τώρα ξέρω πλέον ούτε θέλει, λέει ούτε να με πει. Στο ποτήρι μου που πίνω ο γαμάν, στο μυαλό μου δύο λέξεις γύρναν. Κι αν στο σπίτι σου απ' έξω με πάνε, μη σκεφτείς να με μαζέψεις. Καλό ταξίδι στο παλικάρι, φίλες και φίλοι. Και βέβαια, ο ξαφνικός θάνατος αυτού του παιδιού, αυτοδημιούργητος και γρήγορα στην κορυφή, είδα τη ζωή. Τι τραγικά. Ακριβώς. Και εσείς ξέρετε και την περιοχή και τη γειτονιά του. Ήταν συγκλονιστικό. Ήταν συγκλονιστικό, παιδιά, έτσι. Και αγαπητοί φίλοι, ακριβώς. Να τον ζήσει εδώ πιο πέρα που τραγουδούσε. Να παραλυρούν 2-3 χιλιάδες παιδιά με αυτό το τραγούδι. Ακριβώς. Και το Παντελίδη να είναι μηχανή. Και ταυτόχρονα να είναι στη γειτονιά του ανθρώπινος. Είναι έτσι, πολύ μπράβο. Σημαντικό αυτό. Να παραλυρούν του πατέρα του στη Νέα Ιωνία. Ακριβώς. Και να ξέρετε ότι όταν πληρωνότανε, έλεγε, παιδιά, κρατάω το 1/5 και τα υπόλοιπα στη μάνα μου. Και όταν δεν είχε τραγούδι, πήγαινε στο προπό του πατέρα του. Έτσι. Και στο μαγαζί, παιδιά, κάνανε κάθε χρόνο ένα πρόγραμμα, γιατί πέραν τα χρήματα ως μπόνους οι εργαζόμενοι. Λοιπόν, έτσι είναι η ζωή, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 7:42 πρώτα λεπτά. Σε λίγο θα δούμε και τα παιδιά, τα οποία είναι απλήρωτα. Για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι τα παιδιά τα οποία, φίλες και φίλοι, προσφέρουν κοινωνική εργασία. Καλημέρα, κορίτσια. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε εδώ. Σε 2 λεπτά θα είμαστε μαζί να ολοκληρώσουμε αυτό το κύκλο, το πρώτο κύκλο των θεμάτων που αφορούν φόρους, αφορούν συντάξεις, αφορούν όλα αυτά. Έχουν ιδιαίτερη σημασία. Κυρία Ναυροζίδου, θέλω να μιλήσετε με τον κύριο Μπουζάκη, διότι εδώ τώρα πάμε σε περικοπές επιδομάτων. Θα έχουμε και τον καθηγητή και έχουμε και το θέμα των δανείων. Φαίνεται ότι το κατώτατο εγγυημένο θα φάει τα επιδόματα, τα επιδόματα των οικογενειών. Τι μαθαίνετε? Καταρχάς θέλω να πω, γιατί προηγουμένως αναφερθήκατε για το επισητιστικό πρόγραμμα, το οποίο το φωνάζουμε εμείς από πέρυσι, άσχετα αν το έχουν βγάλει τώρα στην επιφάνεια. Ακριβώς. Από πέρυσι φωνάζαμε λοιπόν και λέγαμε ότι τα 7.200 δεν είναι το ετήσιο εισόδημα που έχει ο οικογενειάρχης με τα παιδιά του. Βάζουν μέσα, κύριε Αυτιά, ακούστε, και τα οικογενειακά επιδόματα. Με αποτέλεσμα να βγάζουν εκτός του προγράμματος, το λέγαμε από πέρυσι, πάνω από 30% οικογένειες τριτέκνων, πολυτέκνων, στη δική σας την εκπομπή. Ναι, το έχω πει κατ' επανάληψη. Ένα αυτό. Τώρα, όσον αφορά και τα επιδόματα. Δηλαδή, ένα λεπτό. Τα 3 κιλά μήλα, το λίγο τυρί. Και το λίγο ρύζι. Και τι συνωστισμός γίνεται προκειμένου να πάρουν οι άνθρωποι, δηλαδή αξιοπρεπείς οικογενειάρχες. Να το εξηγήσουμε. Να το εξηγήσουμε απλά. Το ξέρει καλά ο κύριος Μπούρλος, το ξέρει ο κύριος Ρωμανιάς. Και εμείς μια χαρά το ξέρουμε, γιατί το βιώνουμε, κύριε Αυτιά. Λοιπόν, εμείς μια χαρά το ξέρουμε. Τι λένε? Είσαι παντρεμένος, 5.000 ευρώ. Μα δεν έχω εισόδημα. Έχεις και ένα αυτοκίνητο από τον καιρό εκείνο, άλλες 3.000 ευρώ. 8.000 ευρώ. Μα δεν έχω εισόδημα. Όχι, έχεις. Έχεις και ένα σπίτι, άλλες 4.000 κύριε ευρώ. Κύριε Αυτιά, και σε πάει στα 12. Ακούστε. Για ένα άτομο έχει 3.000 δυνατότητα να μπει μέσα στο πρόγραμμα. Δηλαδή, ένας ο οποίος έχει, ας πούμε, 3-4 παιδιά, δεν θα έπρεπε να προσαυξάνεται σε κάθε μέλος της οικογένειας με 3.000. Αυτό που λέει η κυρία Ναυροζίδου, δείτε το σε όλη την Ελλάδα. Για να καταλάβετε, δείξτε μου την κάρτα 7024. Η κάρτα 7024, κυρία Νούκα, κύριε Μπούρλο, που είστε και η νομική της παρέας, και ο Αλέξο Μητρόπουλος που είναι μαζί μας, αυτό προσβάλλεται και νομικά. Εισόδημα 4.500 με 3 παιδιά. Έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει 4.500 εισόδημα το χρόνο. Σωστό? Τι είναι 4.500, Αντώνη Μουζάκη? Τίποτα. Τίποτα. Ούτε 300 ευρώ, έτσι. Τίποτα. Και λοιπόν. Με 3 παιδιά. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν παίρνει, επειδή έχει 3 παιδιά, επίδομα 245 ευρώ το μήνα. Του λένε λοιπόν, επειδή έχει 4.500 και παίρνει και 245 ευρώ το μήνα, συν 2.940, σε πάμε σε 7.440. Το χάνει εκτός. Το επίδομα. Γιατί μπήκε όριο
7.200. Και λέει, ρε παιδιά, γιατί αυτό το πράγμα? Δηλαδή, γιατί το κάνετε αυτό? Κυρία Αναβροζίδου, πού θα πάει η ιστορία? Μου δίνετε την ευκαιρία, κύριε Αυτιά, ναι, γιατί εμείς δεν πήγαμε να διακομωδήσουμε όταν Σωστό. Πήγαμε στο Υπουργείο Εργασίας. Η Θεανό τι λέει γι' αυτό? Ακούστε με να σας πω, εμείς πήγαμε για να δώσουμε, ναι, απλά ενδεικτικά ήταν η κίνηση αυτή που κάναμε. Μάλιστα. Εμείς είπαμε ότι θα πρέπει να δει καλύτερα, δεν ξέρω από πού θα δει τα χρήματα. Σωστό. Ή δίνεις βοήθεια στις οικογένειες ή μην τις κοροϊδεύεις. Ακριβώς. Δηλαδή αυτό το θέμα είναι από τις 27 του Μάη του 2015. Μάλιστα. Που έχει υπογραφεί. Φωνάζουμε από πέρυσι εμείς. Είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αλλά τώρα βγήκαν τα αποτελέσματα των ενστάσεων, ναι, τα οποία ήταν από τον Αύγουστο και έπειτα. Είχαν 10.000 ενστάσεις οι οποίες τώρα ολοκληρώθηκαν. Ακριβώς. Γι' αυτό και βγήκαν στην επιφάνεια σήμερα. Και τα οικογενειακά επιδόματα πάνε πού? Πάνε μετά το Πάσχα. Τα οικογενειακά επιδόματα πολύ φοβάμαι από το 2017 και έπειτα, αν πάνε βάσει εισοδηματικού κριτηρίου, ναι, όπως πάνε και το επισητιστικό πρόγραμμα, θα μας βγάλουν. Είναι πάρα πολλούς εκτός. Εδώ λοιπόν έχω απίστευτα ερωτήματα. Καταρχήν θα ενημερώσω τον κύριο Υπουργό Υγείας, έτσι, ότι στα Κύθυρα δεν, αντικύθυρα δεν υπάρχει γιατρός. Σε πολλά νοσοκομεία δεν υπάρχουν ενέσεις. Τον ενημερώνω επισήμως τον αξιότιμο Υπουργό Υγείας. Δηλαδή τα νοσοκομεία έχουν φτάσει σε μια απίστευτη κατάσταση. Προσπαθούσε ο Κακόμοιρος ο Κουρουμπλής να μαζέψει τα πράγματα τόσο χρονικό διάστημα. Προσπαθούσε εγώ τα Χριστούγεννα ανήμερα να βρω εντατική και παρακάλαγα και δεν βρήκανε και πήγανε σε ιδιωτικό. Έχουμε λοιπόν, ρωτάει ο κόσμος κύριε Μπούρλο, υπάρχει κίνδυνος και για τα επιδόματα πρόνοιας με το κατώτατο εγγυημένο? Διότι το κατώτατο εγγυημένο είναι 200 ευρώ το μήνα. Ναι, καταρχήν θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί από εδώ και πέρα το κατώτατο εγγυημένο και ποιοι θα το πάρουν. Γιατί ξεκίνησε μια πιλωτική Σωστό. Εφαρμογή. Σωστό. Με προφανή σκοπό να επεκταθεί το επίδομα. Σε 13 αυτό. Περιφέρειες, αλλά, καταρχήν. Ναι, είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται σε όλη την Ευρώπη. Μάλιστα. Είναι κάτι το οποίο προβλεπόταν και από τα πρώτα μνημόνια και θα πρέπει στη χώρα μας να λειτουργήσει με το σωστό προστατευτικό κοινωνικό. Θα διευρυνθεί σε αρκετές πόλεις, όπως μας είπε η Θεανό την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά δεν υπάρχουν λεφτά. Εμένα ο Κατρούγκαλος στη συνέντευξη πριν από ένα μήνα, μου λέει, δεν έχουμε μία για το κατώτατο εγγύημενο. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ένα ευρώ. Ένα ευρώ δεν υπάρχει. Γι' αυτό κόβουν συνέχεια. Μου το είπε ο αρμόδιος υπουργός. Και εγώ αυτόν θα πιστέψω, τον αρμόδιο υπουργό. Και μου το είπε ο άνθρωπος, και μάλιστα έχω και τη φέτα αργότερα μπορούμε να το δούμε, κατώτατο εγγυημένο χωρίς πόρους. Δεν υπάρχει μία. Πώς λοιπόν θα δοθεί αυτό το κατώτατο εγγυημένο? Γιώργο, να μην ξεχνάμε, ελάτε, ότι το θέμα του κατώτατου, του ελάχιστου, ναι, ναι, εγγυημένου εισοδήματος, είχε τεθεί και πριν από μερικά χρόνια. Μπράβο. Και τότε και εγώ είχα συμφωνήσει, η ΓΕΣΕ είχε διαφωνήσει. Είχε διαφωνήσει διότι έκρινε ότι τι θα γίνει με τον κατώτατο μισθό. Σωστό. Δεν μπορεί να υπάρχει και κατώτατος μισθός και ελάχιστο εγγυημένο. Εκτός αν είναι στο ίδιο ύψος. Έτσι. Εκτός αν είναι στο ίδιο ύψος, που δεν θα οπότε το ένα απορροφά το άλλο. Τώρα είναι 200 ευρώ. Αλλά όταν ο κατώτατος μισθός είναι διπλάσιος ή τριπλάσιος από το εγγυημένο, Σωστό. Για ποιο λόγο να δεχτούμε την εισαγωγή του ελάχιστο εγγυημένου? Και ένα δεύτερο σημείο. Το ελάχιστο εγγυημένο, όποιος θέλει να δει πώς εφαρμόζεται στην Ευρώπη, δεν έχει παρά να πάει να δει χώρα-χώρα. Εδώ Αυτό. Λοιπόν θα δείτε ότι δεν καλύπτει σε όλες τις χώρες όλο τον πληθυσμό. Σωστό. Καλύπτει ομάδες του πληθυσμού. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Επομένως εδώ δεν είναι απλή υπόθεση το ελάχιστο εγγυημένο. Έτσι ακριβώς. Άρα έτσι, κύριε Μπούρλο. Όλο, με συγχωρείς, ναι, όλο το κόλπο είναι, να το πούμε έτσι ομά. Να κοπούν όλα τα άλλα. Έτσι, μπράβο. Και να μπουν κάτω από το εγγυημένο. Και μπράβο. Να μπουν 200 ευρώ ως ελάχιστο εγγυημένο. Να λειτουργήσει δηλαδή ως δρεπανηφόρο άρμα. Ακριβώς. Δεν το λέμε αυτό, αλλά θέλω να δείτε γιατί τα στοιχεία τα έχουμε. Σας είπα ότι μου είπε ο Κατρούγκαλος. Ήσουν στα χρόνια του Κατρούγκαλο, εσύ, η φοιτητή. Ήταν, ναι, ναι, ήταν. Πάλι είπα, αρχικός ήταν τώρα... στην ΚΝΕ, δεν ήταν ο Κατρούγκαλο τότε. Τώρα ήταν. Αλλά τα είπαμε. Ο Κατρούγκαλο δεν ήταν στο Κουκουέ, δεν το λέει. Ο λοιπόν, πάμε να δούμε. Ήταν στην ΚΝΕ, μάλιστα, αλλά ήταν άνθρωπο από λοιπόν, άλλη κοινωνική. Κολονάκι, πε τώρα, παιδάκι. Όχι, τώρα, δεν είπα Κολονάκι, ήταν πάντα. Πάμε. Άξιο, ήταν κουμπί ανθρώπου. Κολονάκι, δεν είναι έτσι. Ο Κατρούγκαλο ήταν κνήτη στα νιάτα μα τα φοιτητικά. Έγινε μεγάλο δικηγόρο, έκανε μεταπτυχιακά στη Γαλλία, έγινε καθηγητή. Όλοι γιατί μόνο ο Κατρούγκαλο μπορεί να κάνει και το Κολονάκι. Όχι, ο Κολονάκι δεν είναι. Και η συναδελφή μα και η μεγάλο δικηγόρη σαν τον Δημήτρη. Η περιοχή, συγγνώμη, σύμπησε ο Ψήλια άμα δεν ξέρει. Σύμπησε ο Ψήλια, είναι έτσι. Βάλε μια πεπονόφλουδα. Όλοι οι Έλληνε. Πάμε στον Κατρούγκαλο να δείτε τι μου είπε για το βαρό του κειμένου. Όχι, να έρθει να σου πει ο Γιώργο. Για να πούμε. Ο Ρωμανιά παρεπιτόντω μέσα στο καλάθι έμενε τουλάχιστον μέχρι πριν από
λίγο καιρό. Έχει μέρο. Και εκεί θα μένω φω ζωή. Ο Κατρούγκαλο είναι από το Κερατσίνη. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση με το Κολωνάκι. Ο άνθρωπο, μην υπερδεύουμε τα πράγματα. Τώρα ως παιδιά, υπουργός, για πολιτικές μιλάμε τώρα, υπουργός, δεν καταλαβαίνετε. Έκανε τώρα κάποια λάθη. Ως μιλάμε υπουργός, για πολιτικές, αλλά το θέμα είναι ένας καταξιωμένος. Ένα λεπτό να λέμε την πραγματικότητα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καταξιωμένο. Είναι ένας καταξιωμένος δικηγόρος, ο οποίος έκανε πολύ καλά τη δουλειά του και είναι άριστο δομικός. Ειδικά στο Υπουργείο. Ειδικά στο Υπουργείο θα μπορούσε να μην εμπλακεί. Είπε κανείς τίποτα άλλο. Και εν πάση περιπτώσει σέβεται στη θέση του, γιατί δεν πήγε να αποδειχθεί τον Ολάν. Είπε κανείς τίποτα άλλο. Όχι. Πάμε λοιπόν στον Κατρούγκαλο να δείτε. Ο άνθρωπος λοιπόν, πολύ πολύ απλά, ότι δεν υπάρχουν λεφτά για το κατώτατο εγγυημένο. Και πιέζει τρόικα και του λέει εφάρμοσέ το και του λέει με τι λεφτά. Έλατε. Κατώτατο εγγυημένο εισόδημα, Υπουργέ. Τι είναι αυτό το πράγμα, ποιοι θα το παίρνουν αυτό το κατώτατο εγγυημένο εισόδημα. Οι συνταξιούχοι λένε χάνουμε το ΕΚΑΣ, ποιο θα μα καλύψει από εδώ και μπρο. Τι σχεδιάζετε γι' αυτό. Καταρχάς, η πρώτη απάντηση για την αντικατάσταση του ΕΚΑΣ είναι η Εθνική Σύνταξη. Αυτή. Από εκεί μετά το Εθνικό Εισόδημα, το Εγγυημένο Εισόδημα το δουλεύουμε. Αλλά μας ζητούν πρακτικά κάτι που πλησιάζει τα όρια του αδύνατου. Χωρίς να μας προβλέπουν πόρους, καινούριους πόρους. Να το δίνετε. Να το δίνουμε. Άρα πρέπει να βάλετε φόρο. Πρέπει να βρούμε ένα τρόπο. Ναι, γι' αυτό σας λέω, ή θα πρέπει να κάνουμε το θαύμα με τα ψωμάκια και τα ψάρια που κάνει ο Χριστός. Αυτό μια φορά δεν μπορούμε, έγινε. Γιατί δεν είμαστε και? Θαυματοποιοί. Ή να διαπραγματευτούμε ξανά τρόπους για να βρούμε πόρους. Αυτό είναι ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα. Η Θεανό Φωτίου το έχει στο βάρος σαν σταυρό. Ναι. Προχωρούμε σε μέτρα που θα είναι μέτρα καταρχήν και εκεί συμμαζέματος. Ξέρετε ότι έχουμε προνοιακά ιδρύματα που έχουν περιουσία. Μάλιστα. Θέλουμε να την αξιοποιήσουμε. Μάλιστα. Όπως θα κάνουμε και με τα ακίνητα των ασφαλιστικών φορέων. Προσπαθούμε λοιπόν να τα μαζέψουμε. Να ξέρουμε όμως ότι χωρίς να έχουμε ουσιαστικούς νέους πόρους, ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε ένα εγγυημένο εισόδημα ανάλογο και ίσο με αυτό που των ευρωπαϊκών. Άρα να περιμένουμε μια ανάπτυξη η οποία θα δώσει τη δυνατότητα του περισσεύματος για να δοθεί. Άρα εδώ κύριε Μπούρλο, συμβαίνει το εξής. Δεν υπάρχουν πόροι και η Τρόικα λέει βρες λεφτά για το κατώτατο εγγυημένο. Και κόβει και συντάξεις ο Τόμψεν. Και κάνει το ένα και κάνει και το άλλο. Και προτείνει απίστευτα πράγματα. Άρα πού πάμε κύριε Μπούρλο. Κοιτάξτε, είναι πάρα, είναι πάρα πολλά θέματα, τα λέγαμε και πριν, τα οποία είναι ανοιχτά σε σχέση με το τι πρόκειται να γίνει με τις κύριες συντάξεις, με τις ενδεχόμενες περικοπές. Σίγουρα οι νέες συντάξεις αυτές που θα υπολογιστούν με τον νέο τρόπο θα οδηγούν σε χαμηλότερα ποσά από τα σημερινά, αυτό είναι βέβαιο, και τους συντελεστές να μην αλλάζαμε. Μόνο το γεγονός ότι θα υπολογίζεται η σύνταξη με το σύνολο του ασφαλιστικού βίου οδηγεί σε μειώσεις. Εκεί υπάρχει μείωση. Μάλιστα οι ειδικοί λένε γύρω στο 34%. Κύριε καθηγητά, αυτό το ραβασάκι του Τόμψεν βάζει ένα πλαφόν στις κύριες, μείωση των επικουρικών άνω των 180 ευρώ. Εφάπαξ μείωση 10 έως 20%, ακούει ο καθηγητής. Μάλιστα, ακούω. Και εθνική σύνταξη 250 ευρώ με εισοδηματικά κριτήρια, ξύλωμα ΕΚΑΣ μερισμάτων, αύξηση φορών και λιγότερες παροχές. Είναι η κάρτα 70-20. Άρα, σε αυτά οδηγούμαστε. Να ξαναπούμε ότι οι κύριες συντάξεις, ναι, και οι καταβαλλόμενες θα μειωθούν πολύ και αμέσως. Μάλιστα. Άρα, η Τρόικα απορρίπτει την προσωπική διαφορά και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια αυτός ο θεσμός δεν γίνεται αποδεκτός. Το δεύτερο είναι, όπως είπαμε, ότι επικουρικές μερίσματα και εφάπαξ με το τέλος του προγράμματος δεν θα υπάρχουν. Ναι. Για τα επιδόματα που είπε η κυρία Ναυροζίδου, με την οποία κάναμε τα πρώτα τριτεχνικά σωματεία πριν 12 χρόνια, φαίνεται ότι η εθνική σύνταξη που θα χορηγείται από τον προϋπολογισμό θα αποτελέσει την καταβόθρα όλων των επιδομάτων. Μάλιστα. Το μνημόνιο αναφέρει ότι θα ανασχεδιαστούν όλα τα επιδόματα και θα καταργηθούν τα περισσότερα. Ναι. Άρα τριτεχνικά, πολυτεχνικά, αναπηρικά θα ξαναμπούν και θα επαναυπολογιστούν, δηλαδή, αρκετά θα καταργηθούν. Μάλιστα. Και η Τρόικα, το σύστημα, το έχει πει και ο Γιώργος Ρωμανιάς, ο κ. Μπούρλος, το σύστημα δεν καταργεί ευθέως συντάξεις και επιδόματα. Το σύστημα σου κάνει μηδενική την κρατική επιχορήγηση για κάποια επιδόματα. Αν δείτε το μνημόνιο για τα επιδόματα της κυρίας Ναυροζίδου, αναέτος μειώνεται από μισό δις η χορήγηση των επιδομάτων και στο τέλος του προγράμματος δεν θα υπάρχουν. Αυτό είναι το σύστημα. Τώρα ο κύριος Τόμψερ Γιώργο, επειδή το μνημόνιο, και θέλω και την άποψη των δύο πολύ πολύ κορυφαίων συναδέλφων μου, οι συντάξεις θα μειώνονται από εδώ, κυρίως οι κυρίες, όταν μιλάει ο Τόμψερ για μείωση κυρίων συντάξεων, μιλάει για κύριες, ναι, οι άλλες δεν υπάρχουν για τον Τόμψερ. Ναι.
θα μειώνονται για τρεις λόγους. Το λέει ευθέως το μνημόνιο. Θα μειώνονται λόγω των ελλημάτων. Εκεί θα ισχύσει ρήτρα και για τις κύριες συντάξεις, ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Επιμένει και το έχει επιβάλει η Τρόικα. Δεύτερο, θα υπάρχουν μειώσεις των κυρίων συντάξεων λόγω επίτευξης πλεονάσματος. Από το 18 και μετά, ναι, θα μειώνονται συνέχεια οι κύριες συντάξεις για να επιτυγχάνει η οικονομία των πλεονάσματων. Λέει το εξής. Αυτό το λέει ρητά το μνημόνιο. Τώρα. Και τρίτο, ναι, 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 έρχεται ένα τρίτο πακέτο. Φοβάμαι ότι θα είναι δολοφονικό για το λαό, για ασφαλισμένους και συνταξιούχους. Μάλιστα. Θα συνδέεται με την ρύθμιση για το χρέος, όπως λένε κάποιες εφημερίδες. Άρα εδώ έχουμε κάποια πράγματα. Καταρχήν πλαφόν, κύριε Μπούρλο και κύριε Ρωμανιά. Αυτό το πλαφόν, κύριε Μπούρλο, θα μπει στα 2.000 ευρώ με τη σύνταξη του 9. Ναι, εξαρτάται. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες, όντως. Άρα, καθαρά, πόσο είναι σήμερα η σύνταξη του 9.000 ευρώ, 1.100? Τόσο είναι, κύριε Ρωμανιά. Το ποσό 2.000 είναι. 1.220, λέει ο καθηγητής. Γύρω στα 1.250. Γύρω στα 1.000. Άρα, εκεί πάει το πρώτο σκαλοπάτι. Έτσι. Το δεύτερο, επικουρικές. Θα υπάρξει, λέει, κλιμακωτή μείωση, διότι δεν τις θέλουν, κύριε Ρωμανιά, τις επικουρικές. Είναι δυνατόν ποτέ? Μα οι επικουρικές, ναι, Γιώργο, σήμερα κατά μέσον όρο είναι 168 ευρώ. Ο μέσος όρος των επικουρικών έχει πέσει στα 168 ευρώ. Άρα θα σήμερα αρχίσει το πλαφόν από τα 120 και άρα πάνω. Άρα θα ξεκινήσει από εκεί και πάνω. Μάλιστα. Θα ξεκινήσει. Πάμε τώρα. Έχουμε. Αλλά βέβαια, πρόσεξε, ειδικά στις επικουρικές, να μην μας διαφύγει τούτο. Ποιο? Η εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος, η οποία αυτή τη στιγμή ξανατίθεται με άλλο όνομα, κανόνας βιωσιμότητος, μάλιστα, είναι το ίδιο πράγμα. Αθριζόμενη με το 6% που κόπηκε για να πάει δήθεν στον κλάδο, ναι, υγείας, και που δεν πήγε τίποτα στον κλάδο υγείας, έτσι, σημαίνει ότι σε ένα χρονικό διάστημα, όποιος μαθηματικός τραβήξει την καμπύλη, θα βγάλει το συμπέρασμα. Είστε απόλυτα σαφείς. Σε ένα χρονικό διάστημα, 2,5 ετών, δεν, μάλιστα, θα υπάρχει ούτε για δείγμα όλα επικουρική. Μάλιστα. Και όχι για τους καινούριους, αλλά και για τους παλιούς. Και για τους παλιούς. Και για αυτούς που παίρνουν επικουρική με τα 2,5 χρόνια, μην μου δεν θα υπάρχει λεπτό, τίποτα. Να μην μου κρατάς επικουρική. Να μην μου κρατάς εφάπαξ. Δηλαδή, με το που θα περάσει το ασφαλιστικό αυτό, ναι, η μεγαλύτερη σύνταξη καθαρά μαζί με το, είναι το επικουρικό και την κυρία, κύριε Μητρόπουλε και κύριο Μανιά, πώς θα είναι, κύριε Μπούρλο? Κοίταξε, σήμερα η μέση, θα έλεγα η μάλιστα, μέση, η, όχι, μέση, καθαρά, ναι, ναι, η μέση κύρια σύνταξη, ναι, είναι 666 ευρώ. Και η μέση επικουρική είναι 168 ευρώ. Μάλιστα. Δεν σημαίνει ότι όλοι που παίρνουν κύρια παίρνουν, μάλιστα, και επικουρική. Υπάρχουν μεγάλες ομάδες που δεν παίρνουν επικουρική, ναι, παίρνουν μόνο την κύρια. Άρα πού πάει η ιστορία? Και η μεγαλύτερη, άρα, λοιπόν, εδώ τώρα, 1500-1300. Σήμερα, κοίταξε, αυτά τα μέσα ύψη. Ναι. Εάν πάμε τώρα στα πλαφόν, στα ανώτατα, ναι, ύψη, σήμερα για μένα τη μία σύνταξη είναι 2.700 τόσο. Λέει το πακέτο αυτό ότι θα πέσει στα 2.300. Πληροφορίες λένε ότι θα πέσει στα 2.000. Και κάποιες πληροφορίες λένε ότι μπορεί να πάει ακόμα και χαμηλότερα. Μάλιστα. Για το σύνολο είναι σήμερα 3.600. Λένε ότι θα, μάλιστα, πάει στα 3 και πληροφορίες λένε ότι θα πέσει και από εκεί στα 2. Θα δούμε πού θα πάει τελικά το πλαφόν των κύριων. Πάμε. Έτσι, πάμε τώρα στους φόρους και στα δάνεια. Και βέβαια το θέμα του ασφαλιστικού είναι τεράστιο. Θα επανέλθουμε με τον καθηγητή. Τις κοπέλες που θα δούμε σε λίγο, σε 2 λεπτά, είναι απλήρωτες, προσφέρουν κοινωνική εργασία στους Δήμους και έχουν προβλήματα. Πώς θα πληρωθούν οι φόροι, κύριε Μουζάκη? Διότι κάτσαμε και τους μετρήσαμε και οι φόροι, φίλες και φίλοι, είναι 20. Είναι 20 για το 2016. Είναι οι κάρτες 70-25 και 70-27. Πάμε σε φόρους και δάνεια. Διότι έρχεται τώρα και λέει: έχεις σπίτι, ναι, θα πληρώσεις έμφυα, θα πληρώσεις φόρο ενοικίου, θα πληρώσεις ΤΑΠ, θα πληρώσεις κεφαλικό φόρο, δηλαδή έκτακτη εισφορά κοινωνικής αλληλεγγύης. Μα τι είδους κοινωνική αλληλεγγύη είναι όταν πιάνει και αυτόν που έχει εισοδήματα 5.000 ευρώ? Έχουμε λοιπόν οι 20 φόροι, το βγάλατε λάθος. Από το 9 ξεκινάτε. Από το 1 ξεκινάμε. Δεν ξεκινάμε από το 9. Λοιπόν, ξαναδώστε την κάρτα. Είναι λάθος η κάρτα. Λοιπόν, ή δώστε την κάρτα την άλλη. Με τους 13 φόρους που θα πληρώσουμε αυξημένους. Είναι η κάρτα 70-71. Η προηγούμενη κάρτα άρχισε από το 9, ενώ αρχίζει από το 1. Αυτά συμβαίνουν, είναι ο δαίμον της φωτοσύνθεσης. Έχουμε λοιπόν φόρους και δάνεια. Εγώ ρωτάω, κυρία Νούκα, πώς θα πληρωθεί ένα δάνειο από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μείωση και στη σύνταξή του, του ζητάει και φόρο παραπάνω και το δάνειο? Δεν τι μπορεί θα κάνει ο άνθρωπος αυτός? Δεν μπορεί να πληρωθεί. Είναι δεδομένο αυτό. Γι' αυτό και βλέπουμε να συμβαίνουν όλα αυτά, να έχουμε φτάσει σε τέτοιο ύψος κόκκινων δανείων. Ξέρω ότι έχουμε 108 δις κόκκινα, μάλιστα, δάνεια αυτή τη στιγμή.
Βέβαια, εδώ θα μπορούσα να μου πούμε, κύριε Αυτιά, ότι ένα δάνειο το οποίο έχει εξελιχθεί κατά αυτόν τον τρόπο και δεν μπορεί να πληρωθεί ακριβώς λόγω της έλλειψης εισοδημάτων, θα μπορούσε αυτό το πράγμα να ρυθμιστεί πέρα από το νόμο Κατσέλη. Σωστό. Για όσους έχουν τα κριτήρια και μπορούν να ενταχθούν, μπορεί να κριθεί και στο πρωτοδικείο με μια ρύθμιση αυτού του δανείου, αναπροσαρμογή του δανείου. Υπάρχουν σχετικές διατάξεις στον αστικό κώδικα 288 του αστικού κώδικα που θα μπορούσε κάποιος να αναπροσαρμόσει το δάνειό του και για τη δικαστική οδού. Βέβαια, το καλύτερο από όλα θα είναι ο δανειολήπτης να έρθει σε συμφωνία με την τράπεζα, να γίνει μια ρεαλιστική ρύθμιση, να είναι συνεργάσιμες και οι δύο πλευρές. Όχι μόνο να ζητάμε από τον δανειολήπτη να είναι συνεργάσιμος, θα πρέπει να είναι συνεργάσιμη και η τράπεζα. Γιατί, κατά τη δική μου άποψη, πολλές φορές έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να αποκινήσουν δάνεια ακριβώς επειδή δεν υπήρχε αυτή η συνεργασιμότητα. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα το πρόβλημα είναι μεγάλο, το ξέρετε. Είδατε και τι πρωτοσέλιδα υπάρχουν σήμερα. Για ρυθμίσεις κλπ. Και μέσα σε όλα έρχεται η φόρη. Ελάτε να δείτε, κυρία Νούκα, τώρα, γιατί και πολλοί σας ρωτάνε, η κάρτα 70-17, οι 13 φόροι οι οποίοι κάνουν ένα άλμα, θα είναι αυξημένοι. Ο φορός εισοδήματος φέτος θα είναι μεγαλύτερος. Δείτε τώρα, οι 13 φόροι που θα πληρώσουμε. Αντώνη Μουζάκη, κρατάς αναπνοή Μητσοτάκη. Ο πατέρας του Κυριάκου του Μητσοτάκη, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, όταν έκανε μακροβούτι, μετράγαμε τα δευτερόλεπτα. Και είχαμε φτάσει μέχρι τα 17 δεύτερα και δεν είχε βγει το κεφάλι του πάνω από το νερό. Αυτό θα κάνουμε τώρα, φίλες και φίλοι. Προσέξτε να δείτε. Είναι 13 φόροι οι οποίοι αυξάνονται. Ακούω κάτι παραμύθια από κάτι βουλευτές που λένε: πέστε μου ένας φόρος που αυξήθηκε. Ναι, μπήκε φόρος, καινούριος φόρος. Μπήκε ο φόρος 6% στους ταξιούχους. Αυξήθηκε ο φόρος στα ασφάλιστρα. Αλλά βρίσκουν πάνελ και τα λένε. Ελάτε από εδώ να δείτε τη στρίμωγμα. Οι 13 φόροι που θα πληρώσουμε. Φόρος εισοδήματος θα είναι αυξημένος. Ένφια και ΤΑΠ. Στο Θεό. Φόρος τεκμηρίων, φόρος τόκων. Φόρος αλληλεγγύης. Τέλη κυκλοφορίας. Έκτακτης φορά αυτοκινήτου. Φόρος ανεργίας. Μην το ξεχνάτε αυτό. Γίνεται παρακράτηση. Φόρος ηλικίας. Πρώτη φορά στον κόσμο έχει συμβεί αυτό. Κάτω των 60 χάνεις το δώρο. Άνω των 60 μπαίνει τόσο. Άνω των 12.000 και αν είσαι 57 παίρνεις τόσο κλπ. Κλπ. Φόρος ασφαλίστρων. Προκαταβολή φόρου, η οποία είναι μια τρέλα. Και τέλος επιτιδεύματος. Αυτό το ξεχάσαμε. Το οποίο τέλος επιτιδεύματος αλλάζει από περιοχή σε περιοχή. Πάμε Γιώργο, στο Μουζάκι. Όλα αυτά. Πώς θα πληρωθούν όλα αυτά, Αντώνη, με συγχωρείς πολύ δηλαδή. Ποσοστιαία όλα αυτά, ναι. Αναθρήσεις λοιπόν όλες τις φόρες που καταβάλεις. Και αν αναθρήσεις και τις ασφαλιστικές φορές που και αυτές έχουν πάει, ναι, στο Θεό με το σχέδιο που είχε κατατεθεί. Σωστό. Στις περισσότερες των περιπτώσεων είσαι πάνω από το 55% και για κάποιους και το 70% και το 80%. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, αν κάποιος έχει να διαλέξει από το να πληρώσει κάποιους φόρους ή εισφορές ή να βιοποριστεί και να ζει στην οικογένειά του, μάλλον θα διαλέξει το δεύτερο. Υπό αυτή την έννοια, δεν πρόκειται να συλλέξουμε αυτά που επιδιώκουμε. Το ξανάπα και πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό. Δεν υπάρχει περίπτωση να πληρωθούν όλα αυτά. Και θα να το δημιουργήσουμε αυτό, αντίθετο Αντώνη. Αποτέλεσμα. Θα δημιουργήσουμε μια τεράστια παραοικονομία. Είναι υπάρχουν πάρα πολλοί χρήματα. Γιώργο, υπάρχουν τεράστια ποσά χρημάτων που είναι εκτός του τραπεζικού συστήματος. Αυτό θα δώσει μια ευκαιρία να κινηθεί μια αγορά που θα είναι παράλληλα από την χρήση του χρήματος που νομοθετήσει η κυβέρνηση. Σωστό. Και αυτό θα δημιουργήσει τεράστια ζητήματα. Αντί να μαζέψουμε φόρους, θα λείπουν φορά. Εδώ λοιπόν είναι τεράστιο το θέμα. Γι' αυτό βγήκαν οι άνθρωποι στους δρόμους και είπαν και τόνα και τάλο κλπ. Είναι απλά τα πράγματα, κύριε Ρωμανιά. Λοιπόν, αυξάνονται οι φορές, αυξάνονται οι φόροι, μειώνονται οι μισθοί, μειώνονται οι συντάξεις. Ναι. Χαίρομαι πολύ. Τέλος και τα επιδόματα. Τι να κάνουμε τώρα. Άκουσε. Και απλήρωτα τα κορίτσια. Ναι. Άκουσε για να καταλάβουμε πόση ασχετοσύνη και αγραμματοσύνη υπάρχει στην ελληνική κυβέρνηση. Ελάτε. Πρόσεξε. Υπάρχει ένας Αμερικανός οικονομολόγος, ο Λάθερ, ναι, ο οποίος είχε δώσει μία καμπύλη. Έτσι ακριβώς. Σε αυτή την καμπύλη δείχνει ότι όσο ανεβαίνουν οι φορολογικοί συντελεστές, τόσο μειώνονται τα έσοδα. Ακριβώς. Και είχε φτάσει στους υπολογισμούς που είχε κάνει ο άνθρωπος ότι πάνω από το 28%. Όταν αυξάνεις τον συντελεστή, με αυτόν τον τώρα τρόπο πάμε στο 50. Μειώνεις τα έσοδα. Τώρα πάμε στο 50. 50, 55 πάμε μαζί τώρα. Μαζί με τις έκτακτες φορές 55. Για δηλαδή πλήρωτα τα κορίτσια. Έχουν... Πάμε στις κοπέλες. Άκου τώρα εδώ. Θα σε χρειαστούν. Και εσάς, κύριε Μπούρο, θα χρειαστούν. Και όλους που είμαστε εδώ. Να σας καλημερίσω. Καλημέρα, κύριε Αυτιά. Πόσο καιρό είστε απλήρωτες? Από 1η Οκτωβρίου του 2015. 1η Οκτωβρίου του 2015. Mm-hmm. Πέστε μου, τι υπηρεσία προσφέρετε στον κόσμο? Και μάλιστα υπήρχαν και κάποια συνθήματα, έτσι δεν είναι? Την προηγούμενη εβδομάδα όταν πήγατε
Στο Υπουργείο. Έτσι είναι, όπως ναι. Λέτε. Παρέχουμε όλες τις εξειδικευμένες υπηρεσίες για τις οποίες έχουμε προσληφθεί, παρά το γεγονός ότι δεν πληρωνόμαστε. Μάλιστα. Βέβαια, το γεγονός στην προηγούμενη εβδομάδα που κάναμε τη συνάντηση με την κυρία Φωτίου, ήταν ξεκάθαρο ότι μέσα σε ένα 20ήμερο το πολύ θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για την πληρωμή μας. Από μήνα σε μήνα. Κοιτάξτε, μας είπε η Υπουργός, ανέλαβε την ευθύνη για όλη αυτή την καθυστέρηση και είπε ότι οι διαδικασίες είναι πλέον στην τελική ευθεία. Ήταν μαζί βέβαια και οι διευθυντές των αντίστοιχων διευθύνσεων που ασχολούνται και εκείνοι επιβεβαίωσαν τα λόγια της Υπουργού. Πάμε και στην αδερφό σου. Mm. Από μήνα σε μήνα σας πάνε. Όμως έχετε ανάγκες, έτσι δεν είναι? Έχουμε ανάγκες. Πιστεύουμε ότι θα καλυφθούν όπως μας διαβεβαίωσε και ο Υπουργός. Ναι. Το σημαντικό για μας είναι τι θα γίνει μετά τον Ιούνιο. Σωστό. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τις θέσεις εργασίας μας με βάση τον καινούριο σχεδιασμό της κυβέρνησης. Εμείς κάναμε και κάποιες προτάσεις στην Υπουργό και μάλιστα εσύ. Ένα λεπτό, παιδιά. Εσείς, όταν λέμε ότι είστε συμβασιούχοι στην τοπική αυτοδιοίκηση με προσφορά στην κοινωνική ασφάλιση. Εννοούμε ότι χτυπάτε την πόρτα του Μπαρμπαγιάννη, της Κυραντίνας. Απλά ακριβώς, το λέω. Ακριβώς. Καλημέρα. Ακριβώς. Είσαι καλά, είμαι. Χρειάζεσαι κάτι. Χρειάζεσαι ένα γιατρό. Χρειάζεσαι αυτό κλπ. Αυτό δεν κάνετε? Ναι, ακριβώς. Είναι ανθρώπινες διαπροσωπικές σχέσεις. Σωστό. Με αγάπη. Μας υποδέχονται και με αγάπη. Έτσι, άνθρωποι. Μπράβο. Είμαστε έμπειρο, εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για να δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους και ακριβώς τα τρόφιμά τους και τα φαρμακά τους. Αυτοί οι άνθρωποι θα σας στερηθούν, έτσι δεν είναι? Αυτοί οι άνθρωποι θα μας στερηθούν. Δεν θα έχουν ούτε φάρμακα, ούτε φαγητό, ούτε τρόφιμα για να μαγειρέψουν, ναι, ούτε ψυχοκοινωνική υποστήριξη να πούνε τον πόνο τους και να ακούσουν αυτό που χρειάζονται. Δηλαδή, ο καθένας από εσάς είχε 6-7-8 ανθρώπους. Υπό την επίβλεψή του, εν πάση περιπτώσει. Αυτό μιλάμε για καθημερινή βάση τουλάχιστον. Τουλάχιστον. Εμείς που είμαστε στο συσίτιο έχουμε 130 άτομα κάθε μέρα που συτίζουμε. Και αυτοί οι άνθρωποι τώρα πώς, τι, τα γεμιστά θα πηγαίνουν με αεροπλάνο? Θα σας πω, ο σχεδιασμός της κυρίας Φωτίου ουσιαστικά αναφέρεται στο ότι θα παραμείνει το συσίτιο, το παντοπολείο και το φαρμακείο. Χωρίς βέβαια να υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί, χωρίς να υπάρχει ο λαχανόκηπος που οι άνθρωποι πηγαίναν στο αγροτεμάχιο που τους είχε δοθεί και φυτεύαν μόνοι τους τα φρούτα τους και τα λαχανικά τους. Είναι αυτό που σου είπε ο Δημήτρης ο Μπούλος προηγουμένως. Είναι πολύ σοβαρά ότι θέματα. Εξαϊλώνεται κάθε στοιχείο κοινωνικού κράτους. Είστε απόλυτα σαφείς. Κορίτσια, μείνετε μαζί μας αργότερα, μιλήστε με τους πολιτικούς. Κύριε Νούκα, είναι σοβαρό το θέμα. Μα εδώ υπάρχει. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα και πάω κατευθείαν στο Μουζάκη. Κύριε Μουζάκη, ρωτάνε οι γονείς. Πολλοί γονείς που έχουν σπίτι και σου λέει να το δώσω στο παιδί μου, να το κάνω γονική παροχή. Τι φόρους έχει τώρα, διότι όταν τώρα μας έλεγε ο Παραδιάς δώσε σπίτι στο παιδί ή του πεις να γίνει ιδιοκτήτη, σου λέει ας το πατέρα δεν θέλω. Τι γίνεται, σωστά, τι κάνουν οι μανάδες και οι πατεράδες? Πολύ ωραία, Γιώργο. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία τούτη εδώ την περίοδο, επειδή ελοχεύει κίνδυνος να αυξηθούν οι φορολογικοί συντελεστές στις μεταβιβάσεις. Να έχουμε αυξήσεις ή κατάργηση του αφορολογίου που έχουμε στις γονικές παροχές, κληρονομιές και ούτω καθεξής. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, νομίζω, τούτη εδώ. Και επειδή έχουν μειωθεί και αντικειμενικές αξίες, ναι, να γίνουν όποιες μεταβιβάσεις, ούτως ώστε να προλάβουν τυχόν αλλαγές στους φορολογικούς συντελεστές που είναι σίγουρο ότι θα συμβούν στο προσεχές διάστημα. Δηλαδή από τώρα έχουμε το εξής που μου λέγατε. Μένουν όλοι οι μνημονιακοί φόροι, όλοι, και πολλοί από αυτούς είναι αυξημένοι. Ακριβώς. Και όπου υπάρχουν αφορολόγητα όρια, βλέπω να μειώνονται ή να καταργούνται. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ ο κόσμος λέει, ρε παιδιά, τι θα κάνω? Πολλοί μου λένε, πόσο θα αυξηθεί ο κεφαλικός φόρος? Δείτε τώρα, έστω ότι ο Γιώργος ο Ψήλιας έχει εισόδημα 5.000 ευρώ. Έτσι. Και λέει, παιδιά, εγώ έχω 5. Του λένε, επειδή είσαι παντρεμένος, έχεις και 5 τεκμήριο. Σωστό. Σωστά. Επειδή έχει και ένα αυτοκίνητο το καιρό εκείνο, 3.000 τεκμήριο. 5 και 5, 10 και 3, 13. Περίμενε, ρε Ψήλια, να αυτόσουμε. 13. Σωστό. Άρα πληρώνει κεφαλικό φόρο, αν και έχει 5.000 εισόδημα. Έτσι ακριβώς. Ο φόρος, Γιώργο, κατά τον νομοθέτη, πληρώνεται. Λέει, ο νόμος λέει στο φορολογικό εισόδημα. Αν λοιπόν το τεκμαρτό, το πλασματικό, το θεωρητικό, μάλιστα, αυτό εισόδημα, μάλιστα, είναι μεγαλύτερο από το πραγματικό, δυστυχώς, όπως πολύ σωστά είπες, άδικο είναι. Αλλά αυτό λέει ο νόμος. Θα πληρωθεί λοιπόν στο μεγάλο εισόδημα που είναι πλασματικό, ξανά, επίσης, είναι θεωρητικό. Βάζουμε τα επιδόματα, να δούμε την κυρία Ναυροζίδου, η οποία είναι στο στούντιο. Της λένε, θα βάλεις το επίδομα πάνω στο συνολικό εισόδημα ή αν έχεις κάποιο τόκο, ώστε να ξεπεράσει το εισόδημα και ουσιαστικά να επιστρέψεις στο κράτος αυτά τα οποία σου δίνει επειδή έχεις παιδιά.
Είναι φοβερό, δεν είναι? Και μετά σου τα παίρνει πίσω. Στα παίρνει πίσω μετά. Ακριβώς. Εφόσον στο προσθέτει το συνολικό ποσό, σου τα παίρνει πίσω πάλι. Με συγχωρείτε δηλαδή. Τότε να πούνε το εξής. Δεν δίνουμε τίποτα. Δεν κάνουμε τίποτα. Αν είναι. Το πρώτο εξάμεινο τα παίρνει και το δεύτερο εξάμεινο τα γυρίζει πίσω. Με συγχωρείτε πάρα και πολύ. Και δεν είναι και σταθερά κιόλας. Όταν είναι να, ναι, να μας τα δώσουν, δεν είναι και σταθερά. Μας ταλαιπωρούν και βλέπετε χρονικά πώς πάνε προς τα πίσω οι δόσοι. Μάλιστα. Αλλά όταν πληρώσουμε εμείς τους φόρους, πρέπει να είμαστε στην ημερομηνία. Ακριβώς. Αν σας λέω λοιπόν. Αυξηθεί και. Γιατί είδαμε κάποια σενάρια για την εισφορά αλληλεγγύης από το 8% να πάει στο 10% που είναι το μεγαλύτερο κλιμάκιο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πιθανά θα αυξηθούν και οι παρακάτω συντελεστές. Σωστό. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι έχετε απόλυτο δίκιο. Επειδή με ρωτάτε για την κάρτα. Να ρωτήσω λιγάκι σχετικά με τα δάνεια που λέτε. Επιτρέψτε μου λίγο. Μισό. Επειδή με ρωτάτε για την κάρτα, Τετάρτη η κάρτα σύντησης και Τετάρτη η επιδότηση ενοικίου για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και έχουν πολλοί άνθρωποι μεγάλη ανάγκη. Και επίσης θα καθυστερήσουν τα οικογενειακά επιδόματα. Αφορά πόσες χιλιάδες κόσμο, κυρία Ναυροζήτου? 650.000 είναι το ενιαίο επίδομα για όλους, έτσι. Δεν είναι μόνο για τους τρίτικους, μιλάμε για το ενιαίο επίδομα. Είτε πρόκειται για ένα παιδί. 650.000 κόσμο. Κάτι λέγατε για τα δάνεια, γιατί φίλες και φίλοι. Να ρωτήσω λίγο, λιγάκι, θα πάμε στον καθηγητή μας, κύριε Μπούρλο. Σχετικά με τα δάνεια των σεισμοπλήκτων, διότι είμαι από τον Δήμο Αχαρνών και στον Δήμο εκεί είχαν πάρει οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν υποστεί κάποια ζημιά στο σπίτι τους, κάποια δάνεια. Σωστό. Τι γίνεται με αυτές τις περιπτώσεις? Δηλαδή σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πληρώσει καθόλου. Ενδιαφέρον δεν έχουν μπει στο πρόγραμμα. Σωστό. Δεν έχουν. Το γνωρίζετε να μου πείτε? Ναι. Βεβαίως. Ναι, κυρία Νούκα. Τα δάνεια αυτά των σεισμοπλήκτων, στην ουσία, εάν δεν πληρώνονται, βεβαιώνονται και πηγαίνουν στην εφορία. Μάλιστα. Γιατί αυτά δίνονται με την εγγύηση στην ουσία του ελληνικού δημοσίου. Μάλιστα. Το δημόσιο πληρώνει την τράπεζα. Η τράπεζα στέλνει τον κατάλογο στη ΔΟΗ που βεβαιώνει. Κύριε Μπούρλο, πόσο είχατε πάρει συνταγματικό? 10. 9. 9 πήρατε? Πήρε εσύ 7. Εσύ πόσο πήρε συνταγματικό? Εγώ. Ναι. Εγώ πήρα 7. Τώρα προφανώς θα μας πας στον καθηγητή. Εγώ πήγα και μου βάλε 6. Πάω στο πιο γλυκό καθηγητή, γέμιζε το αμφιθέατρο, φίλες και φίλοι, Γεώργιος Κασιμάτης, καθηγητής συνταγματικού δικαίου. Από την πρώτη στιγμή, ο καλός μας καθηγητής. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα, κύριε Κασιμάτη. Καλημέρα σας. Τι μου κάνετε, καλά είστε? Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και χαίρομαι ιδιαίτερα. Κύριε καθηγητά, σας θυμάμαι σαν τώρα. Ορίστε. Και επίσης θυμάμαι ότι από το πρώτο θυμάμαι από το πρώτο μνημόνιο που είπατε ότι όλες οι περικοπές στις συντάξεις και τους μισθούς είναι αντισυνταγματικοί. Ασφαλώς, το λέω και τώρα, εξακολουθώ να το λέω και γι' αυτό ακριβώς ήθελα να πω ότι αυτή η συζήτηση την οποία κάνετε πολύ καλά τώρα γίνεται από την εποχή, από το 2010. Αυτή η διαρκής συζήτηση για το πόσο πρέπει να περικοπούν ή όχι, αν θα πρέπει, ξέρω εγώ, είναι αυτό που θέλουν οι δανειστές, για να μην εξετάσουμε τους λόγους για τους οποίους μπαίνουν αυτές τις περικοπές. Μάλιστα. Περικοπές και τα μνημόνια όλα είναι αντίθετα και με το Σύνταγμα της Ελλάδας και με τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με το Διεθνές Δίκαιο. Μάλιστα. Επομένως είναι άκυρα. Ακριβώς. Αλλά δεν θέλουν να το ξέρει ο κόσμος. Το Μάλιστα. ζήτημα είναι τούτο, ότι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το κακό αυτό θα συνεχίζεται όσο δεν αντιμετωπίζεται το χρέος και το κύρος. Είστε σαφείς. Όσο δεν αντιμετωπίζεται από τις κυβερνήσεις αυτό και από τους δανειστές μας, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να έχουμε μια καλυτέρευση της ζωής μας. Έχετε δίκιο, μάλιστα. Όλες οι άλλες συζητήσεις βοηθάνε τους δανειστές, γιατί σου λέει ή έχουμε δημοκρατία. Δεν έχουμε δημοκρατία. Έχουμε κατοχή αυτή τη στιγμή. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Τώρα, κύριε καθηγητά. Και αυτό θα ήθελα να πω και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και εσείς που είστε ένα διακεκριμένος δημοσιογράφος και είμαι περήφανος για αυτό το πράγμα ως δασκαλός σας. Θα ήθελα να πω ότι δεν βλέπω στα κανάλια συζήτηση πάνω στο βασικό θέμα. Είστε απόλυτα σαφείς. Και αυτό είναι το μεγάλο έλλειμμα ενημέρωσης του ελληνικού λαού,
μπαίνει σε μια συζήτηση αν θα πάρω λίγο παραπάνω, λίγο παρακάτω. Το αποτέλεσμα είναι ότι φτάνουμε στην πλήρη εξαθλίωση και στην πλήρη απομίζηση του ελληνικού της οικονομίας. Απόλυτα σαφής. Δεν θέλουν να αναφέρουμε τα όπλα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα. Κύριε καθηγητά, και μιας μιλάμε για χρέος, λένε ότι θέλουν 180 ψήφους αποκαλύπτει η αγορά σήμερα για να περάσουν τη ρύθμιση του χρέους. 180 θέλουν δηλαδή αυξημένη πλειοψηφία στη Βουλή. Το 180, ελάτε να σας φτιάξουμε το χρέος, αλλά πρέπει να περάσετε με 180 ψήφους τα μέτρα, τα σκληρά μέτρα. Πώς το βλέπετε αυτό συνταγματικά για να πάμε στο μεγάλο θέμα των τηλεοράσεων. Ελάτε. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό το οποίο είπε και ο κύριος Σόιμπλε από την εποχή που υπογραφόταν το τρίτο μνημόνιο. Και αυτό το οποίο επιμένουν από την αρχή είναι εφαρμόστε πρώτα το πρόγραμμα και μετά συζητάμε το χρέος. Αυτό είναι το ανάποδο. Θα πρέπει πρώτα να συζητήσουμε το χρέος για να δούμε τι δυνατότητες έχει το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι οπωσδήποτε αντισυνταγματικό και αντίθετο με το διεθνές δίκαιο, διότι δεν αφήνει τίποτα στην ελληνική κυβέρνηση, στην Ελλάδα, να αποφασίσει για την οικονομία της. Μάλιστα. Και η τελευταία λεπτομέρεια είναι προσδιορισμένη. Αυτό απαγορεύεται ρητός. Είναι κατοχή αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Κύριε καθηγητά. Απαγορεύεται ρητός από όλο το υπερκείμενο δίκαιο και από το διεθνές και από τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από όλα. Είστε σαφείς. Επομένως, πρώτα θα δούμε ποιο δάνειο πρέπει να πληρώσουμε και με ποιους όρους. Μάλιστα. Και μετά θα πρέπει να δούμε αν μπορεί να εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα. Αλλά δεν μπορεί. Αυτοί θέλουν πρώτα να αφαιρέσουν όλο το φαγητό από το γάιδαρο που λέμε και ας ψοφήσει και μετά να δούμε το δάνειο. Κύριε καθηγητά, σας θυμάμαι στο μεγάλο αμφιθέατρο Σαρυπόλων. Ξέρετε, τώρα μας βλέπουν δικηγόροι, δικαστές, εισαγγελείς, πολιτικοί. Πόσοι περάσανε από το αμφιθέατρο Σαρυπόλων, όπου γέμιζε, κύριε καθηγητά, γέμιζε από φοιτητές. Αρκετοί, ένας έγινε πρωθυπουργός, αρκετοί αρχηγοί κομμάτων, αρκετοί υπουργοί, αρκετοί συνταγματολόγοι. Κύριε καθηγητά, ο νόμος για τις τηλεοράσεις, για τις άδειες και όλο αυτό το πράγμα το οποίο ήρθε, θέλω τη γνώμη σας, εγώ εδώ σταματώ να ομιλώ και πείτε μου, αυτός ο νόμος που ψήφισε η Ελληνική Βουλή είναι συνταγματικός, αγαπητέ κύριε καθηγητά? Κύριε Αυτιά, δυστυχώς δεν υπάρχει καμία λέξη μέσα στο νόμο αυτό που να είναι σύμφωνος με το Σύνταγμα και με τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με το Διεθνές Δίκαιο. Είναι όλος ανυπόστατος. Είναι εντελώς απολύτως άκυρος. Και επομένως οι άδειες οι οποίες θα βγουν θα είναι άκυρες, να το ξέρουν όσοι θα συμμετάσχουν, όπως θα είναι άκυρη και η διαδικασία του διαγωνισμού. Γι' αυτό σας λέω, γιατί είναι άκυρες. Ακριβώς. Διότι το Σύνταγμα λέει ρητός μάλιστα, εδώ δεν χρειάζεται ερμηνεία. Λέει ότι ο ολόκληρος ο έλεγχος του κράτους ανήκει στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Ναι. Και στον έλεγχο αυτό, στην παράγραφο 2 του 15, ορίζει ρητός ότι στον έλεγχο υπάγεται και η αδειοδότηση. Επομένως, και το πόσες άδειες θα δοθούν και πόσα κανάλια δηλαδή θα έχουμε και πόσα και όλη η διαδικασία, ακόμη και το ανώτατο όριο του διαγωνισμού, τα χρήματα δηλαδή, θα πρέπει να τα ορίσει το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Και σας λέω γιατί. Γιατί εάν, παραδείγματος χάρη, η κυβέρνηση ορίσει μεγαλύτερο από ό,τι πρέπει κατώτατο όριο, αυτό σημαίνει ότι αποκλεί ορισμένους σταθμούς, ορισμένους υποψηφίους, οι οποίοι μπορούσαν να δώσουν ποιότητα καλύτερη. Άρα όλα αυτά ανήκουν στο Συμβούλιο. Και αν ακόμη δεν υπήρχε, το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, θα έπρεπε πρώτα να ιδρυθεί και μετά να γίνει η διαδικασία. Αυτό είναι το ένα. Για να καταλάβουν δε οι ακροατές, λέω το εξής. Είναι σαν να είναι η Βουλή σε διακοπές
και να πει ο Υπουργός και να λείπει και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο εξωτερικό και να πει ο Υπουργός, μιας που δεν μπορούν αυτή τη στιγμή, κάνω εγώ μερικούς νόμους που βιάζομαι. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί ούτε στον άλλο κόσμο. Δεν έχει ξαναγίνει πουθενά. Και δυστυχώς βρέθηκε ακόμη και γνωμοδότης και είπε ότι είναι εντάξει. Δυστυχώς. Αλλά αυτή η γνωμοδότηση βέβαια δεν είναι νομική. Καθόλου νομική. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι θα πρέπει να το ξέρουν και οι υποψήφοι και εκείνοι οι οποίοι δεν θα εγκριθούν από τη διαδικασία ότι δεν μπορεί αυτό το πράγμα ούτε το Συμβούλιο να το παρακάμψει. Εγώ θα ανέμενα και δεν ξέρω αν έχει υπογραφή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ναι. Αλλά εδώ είναι μια κλασική περίπτωση που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας οφείλει να αναπέμψει τον νόμο. Κύριε Καθηγητά, ο Προκόπης ο Παυλόπουλος ξέρει καλά το Σύνταγμα της χώρας. Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο. Βεβαίως. Εγώ τον πρόλαβα, τότε ήταν... Και είναι και αυτός λογίζεται από τους μαθητές μου. Ναι, ναι. Ακριβώς. Ρωτώ το εξής λοιπόν. Ναι. Θα πάει το χέρι του Προκόπη του Παυλόπουλου να υπογράψει ένα τέτοιο νόμο? Κοιτάξτε, αυτό το οποίο πρέπει να κάνει ουσιαστικά είναι να τον αναπέμψει, να αποφασίσει να έχει τον τελικό λόγο ξανά η Βουλή. Αχα. Μπορεί να το κάνει αυτό, έτσι. Με τη διαδικασία που προβλέπει το Σύνταγμα. Εσείς ως καθηγητής του Προκόπη... Δεν μπορεί οριστικά να τον σταματήσει. Μάλιστα. Η Βουλή έχει τον τελικό λόγο, αλλά έχει το δικαίωμα να το αναπέμψει. Εσείς λοιπόν, ως καθηγητής του Προέδρου της Δημοκρατίας, ως μαθητής σας ο Προκόπης ο Παυλόπουλος, και πρέπει να του βάλατε και καλό βαθμό, έτσι δεν είναι? Γιατί μετά έγινε καθηγητής. Ναι, ναι. Λοιπόν, εκτιμάτε ότι ο αξιότιμος Πρόεδρος της Δημοκρατίας, που ύψωσε το ανάστημά του στον Ένθια και είπε ότι είναι αντισταματικός, που ύψωσε το ανάστημά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε όλους τους αντισταματικούς νόμους από το 9 και μετά, που κόβανε μισθούς και συντάξεις και έλεγε ότι είναι αντισταματική, θα πάει το χέρι του μαθητή σας, του Προέδρου της Δημοκρατίας, σε καλή του ώρα να υπογράψει ένα νόμο ο οποίος είναι από την αρχή έως το τέλος εκτός συντάγματος, αγαπητέ κύριε καθηγητά? Εγώ πιστεύω, δεν ξέρω τι έχει κάνει μέχρι στιγμής, δεν έχω ακούσει αυτή τη στιγμή τίποτα, ναι. Αλλά πιστεύω ότι δεν θα το κάνει. Δηλαδή το καθήκον είναι αυτό το οποίο λέει το Σύνταγμα, ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ορκίζεται όπως ορκίζεται να τηρείται το Σύνταγμα σε όλες τις αρμοδιότητες και είναι το μόνο αδίκημα για το οποίο διώκεται ο αρχηγός του κράτους είναι μόνο για παραβίαση του Συντάγματος. Ξέρετε, αυτή την εκπομπή την παρακολουθεί ο πιο απλός άνθρωπος της χώρας, αλλά και ο πιο υψηλά ειστάμενος. Ενδέχεται αυτή την ώρα ο αξιότιμος κύριος Παυλόπουλος, ο Πρόεδρος Δημοκρατίας, να μας παρακολουθεί. Δεν ξέρω πόσο καιρό έχετε να μιλήσετε μαζί του, αλλά θα του λέγατε κάτι μέσω τηλεοράσεως του αγαπητού Προέδρου. Είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος, ξέρει καλά το Σύνταγμα όσο κανένας άλλος. Μπορώ να σας πω ότι άξιος και ο βαθμός που του βάλατε, αλλά είναι βόμβα αυτό που λέτε σήμερα. Ο μαθητής σας, σημερινός Πρόεδρος της Δημοκρατίας, να πάει το χέρι του να υπογράψει κάτι για το οποίο το Σύνταγμα δεν έχει απολύτως καμία σχέση. Ελάτε κύριε καθηγητά. Ναι, ναι, κοιτάξτε, πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Παυλόπουλος έχει ανέβει επαξίωση στο ανώτατο λειτουργήμα του κράτους. Έτσι. Και πράγματι επαξίωση και χαίρομαι και είμαι υπερήφανος και το ξέρει, το έχω πει πολλές φορές. Έχει πλήρη γνώση του πράγματος. Στον αρχηγό του κράτους δεν μπορεί να παρέμβει απευθείας κανένας πολίτης. Είναι θεσμός υψηλός. Έτσι. Και ξέρει να κρίνει την πραγματικότητα. Ακριβώς. Εγώ αυτή τη στιγμή διατυπώνω προς πάσα κατεύθυνση και προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τη γνώμη μου ως νομικός και ως πανεπιστημιακός δάσκαλος. Με όλη την συνείδηση του λόγου μου που έχω και την ευθύνη ότι ο νόμος αυτός είναι αντισυνταγματικός και αποτελεί κλασικό
κλασικό οικικό παράδειγμα για αναπομπή. Αλλά δεν κάνω παρέμβαση στο λειτουργήμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Γιατί αν αρχίσουμε παρεμβάσεις, τότε πάει ο θεσμός, ο ύπατος θεσμός. Είστε σαφείς. Του κράτους. Είστε σαφείς και... Επομένως, είμαι βέβαιος ότι ο κύριος Παυλόπουλος ως άξιος πρόεδρος της Δημοκρατίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, αυτό το πράγμα θα το σκεφτεί και θα πράξει το σωστό ό,τι και αν είναι. Είστε απόλυτα σαφείς και να ξέρετε κάτι, έφτασε σε αυτό το υψηλότατο αξίωμα ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, γιατί είναι και έντιμος άνθρωπος, ξέρει καλά το Σύνταγμα της χώρας και ξέρει και τις παγίδες και ξέρει και τις κακοτοπιές. Πέστε μου τώρα, γιατί έγινε όλο αυτό το πράγμα, κύριε καθηγητά? Γιατί αυτό το πράγμα ξαφνικά? 4 και όχι 8, 8 και όχι 16, 16 και όχι 32 κλπ. Κλπ. Δηλαδή, μπορεί να μπει ένα πλαίσιο σε ό,τι αφορά την παροχή ενός αγαθού που είναι η πληροφόρηση? Μπαίνει η πληροφόρηση σε χρηματικά κανάλια? Μπαίνει η πληροφόρηση σε διαδρομές να μπει μια τάξη? Να διορθωθούν λάθη? Να, χίλια δυο, ναι. Αλλά είναι δυνατόν ποτέ να έρχεται η εκτελεστική εξουσία, δεν προσωποποιώ εγώ ποιος υπουργός κλπ, γιατί ο υπουργός δεν είναι νομικός. Είναι δυνατόν ποτέ η εκτελεστική εξουσία να λέει ορίζω αυτό και αυτό που θέλω εγώ είναι αυτό και καταλύει και το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο? Που πολύ σωστά είπατε ότι αν είναι σε διακοπές ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ή σε διακοπές η υπουργοί, η Βουλή, πρέπει ο υπουργός να νομοθετεί. Δηλαδή, η εκτελεστική εξουσία να νομοθετεί. Υπάρχει άλλο θέμα εδώ σήμερα που αποκαλύπτεται. Άρα, πού πάμε, κύριε καθηγητά, διότι εδώ θα τρελαθεί κόσμος. Ναι. Πρέπει να σας πω ότι... Ναι. Ότι έγινε ένας κατάφορος σφετερισμός συνταγματικής αρμοδιότητας από υπουργό. Αχα. Και από την κυβέρνηση, από την εκτελεστική εξουσία. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, παρά μόνο αν έχουμε μια δικτατορία, τίποτα άλλο. Τότε γίνεται ο σφετερισμός της λαϊκής κυριαρχίας. Επομένως, αυτό το πράγμα μας δίνει το δικαίωμα, ναι, να σκεφτούμε την επιθυμία όλων των κυβερνήσεων να έχουν τα μαζικά μέσα μαζικής ενημέρωσης υπέρ τους. Επομένως, προσπαθούν με διάφορους τρόπους να τα χειραγωγήσουν. Οι τρόποι που προσπαθούν, οι νόμιμοι τρόποι που πρέπει για να έχει μια κυβέρνηση τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μαζί της, θα πρέπει να ικανοποιεί τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Όλα τα άλλα είναι παράνομα. Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ κανέναν άλλον λόγο να γίνεται σφετερισμός συνταγματικής αρμοδιότητας, να παραβιάζεται τόσο κατάφορα το Σύνταγμα και να ορίζεται ο αριθμός των καναλιών από την κυβέρνηση, κανένας λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να μην σκεφτεί ότι αυτό οφείλεται σε κάποια σκέψη που έχει στο μυαλό της να μπορέσει να προωθήσει κανάλια τα οποία θα είναι περισσότερο προσιτά σε αυτήν από τους άλλους. Αυτό παραβιάζει βέβαια, αλλά δεν είναι το μόνο. Έχει παραβιαστεί σήμερα από όλα τα κέντρα μεγάλης εξουσίας η αρχή της ελευθερίας του τύπου. Της ελευθερίας διάδοσης των ιδεών και των στην Ευρώπη θα σταθεί. Αυτό στέκεται στην Ευρώπη. Άσκηση των πολιτικών δικαιωμάτων και έκφραση τη γνώμη. Κύριε καθηγητά, επομένως, αυτός ο νόμος, έστω ότι υπογράφεται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αν πάει στην Ευρώπη, ναι, πέφτει, καταρρύπτεται αμέσως από τα διεθνή δικαστήρια. Αμέσως. Και αν ακόμη δεν, εδώ πρώτα στην Ελλάδα δεν νομίζω, παρά το ότι το έχει κάνει και με την απόφαση του 668 παλιά το Συμβούλιο Επικρατείας και θεώρησε το πρώτο μνημόνιο όλα εντάξει και τις περικοπές τότε που ήταν μια κατάφορη παραβίαση του Συντάγματος, αλλά αυτό δεν μπορεί να το παρακάμψει. Αλλά και αν ακόμη υποθέσουμε, ναι, ότι τυφλώνεται εντελώς το Συμβούλιο Επικρατείας και τα ελληνικά δικαστήρια,
δεν μπορεί να παρακαμφθεί από την Ευρώπη, ούτε από το Δικαστήριο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε από το Στρασβούργο. Είναι κατάφορη παραβίαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του χάρτη των ελευθεριών, αλλά και κατάφορη παραβίαση των κανόνων ελέγχου των, ραδιοτηλεοπτικών μέσων μαζικής ενημέρωσης που μπορεί να έχει το κράτος. Κύριε καθηγητά, να σας πω κάτι. Θα ξανακαθόμουν πάλι στα θρανία στη νομική, όπως το 1975, να ξαναμπείτε μέσα, να αφήσετε την τσάντα δίπλα από το σημείο όπου μιλούσατε και χωρίς να πείτε ησυχία, όπως ενδεχομένως έλεγαν άλλοι, να σταματάει το βουητό του αμφιθεάτρου και να αρχίσουμε να σας ακούμε και πάλι. Και τι δε θα δίνα. Και θα σας πω και κάτι άλλο, κύριε καθηγητά. Δίπλα μου, εκείνη την εποχή, ήταν πολλοί φοιτητές που σήμερα είναι βουλευτές, υπουργοί. Το ξέρετε πολύ καλά. Διετέλεσαν πρωθυπουργοί, αρχηγοί κομμάτων, ευρωβουλευτές, δικαστές στα ανώτατα σημεία της δικαστικής εξουσίας. Ο Επίτροπος, ο Αβραμόπουλος, ο Λοβέρδος, με το 10ο Συνταγματικού, βέβαια ήταν και Θεσσαλονίκη τότε, ο Βενιζέλος, άνθρωποι πάρα πολλοί. Και όλοι αυτοί τώρα σκέφτονται ενδεχομένως και αυτό που σκέφτομαι κι εγώ, ότι ο Γεώργιος Κασιμάτης, ο καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, είναι κρυστάλλινος, είναι όπως τότε, δεν καταλαβαίνει είτε δεξιά κυβέρνηση υπάρχει, είτε αριστερή κυβέρνηση, αλλά το Σύνταγμα για αυτόν είναι ιερό κείμενο. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ ευχαριστώ. Αυτά που είπατε είναι υπερβολικά για μένα. Είναι η σκέψη ενός απλού ανθρώπου, ενός πολίτη, την οποία θέλω την ιδιότητα του πολίτη η επιθυμία μου είναι να μπορεί να ανεβεί ξανά από όλους τους Έλληνες πολίτες στο ύψος που της ανήκει. Και ευχαριστώ εγώ γιατί δώσατε την ευκαιρία να συζητήσουμε με βάση αυτό το λειτουργήμα αυτά που συζητήσαμε. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή νομολογία, ερμηνεία του νόμου, έτσι, το είπα καλά. Ή θα, από το 7 θα πέσω στο 6. Ναι. Α. Καταλαβαίνετε τώρα με τα πολλά οικονομικά, τα βασικά του συνταγματικού, τα θυμόμαστε. Ναι. Καλή σας μέρα, κύριε Κασιμάτη. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Είναι πολύ. Πολλές φορές που οι μαθητές καμαρώνουν για τον καθηγητή τους. Να είστε καλά. Είναι, ο άνθρωπος είναι, δεν παίζεται. Είναι πόρσε στο συνταγματικό. Μισό λεπτό θα σου δώσω καθαρό νερό. Περίμενε. Καθαρό νερό θα σου δώσω τώρα. Περίμενε. Πάμε με περίμενε αμέσως μετά. Καθαρό νερό. Πάμε με Camelot, φίλες και φίλοι. Πεντακάθαρο νερό. Όσο οι δηλώσεις Κασιμάτη σήμερα, και καταλαβαίνετε ότι οι σημερινές δηλώσεις Κασιμάτη είναι τι. Είναι είναι μια βόμβα, ένας ογκόλυθος συνταγματικός μέσα αυτό το τέλμα της πολιτικής. Γι' αυτό δεν πάω στην πολιτική. Καθαρό νερό. Ποιος το εγγυάται? Ο πρόεδρος της Camelot. Καλημέρα, πρόεδρε. Καλή σας μέρα, τι κάνετε? Είστε καλά? Είμαι καλά, και αν όλοι πίνουμε ένα ποτήρι νερό καθαρό, υγιεινό, το πρωί μόλις ξυπνάμε, ναι, τότε τα πράγματα θα είναι πολύ πολύ καλύτερα. Ας το συνηθίσουμε αυτό εδώ. Αλλά τι νερό καθαρό πρέπει να είναι? Φιλτραρισμένο νερό. Διότι όλοι γνωρίζουμε το τι έχει μέσα αυτό το νερό, ναι. Λίγο βαμβάκι να βάλουμε στη βρύση, καταλαβαίνετε, γίνεται κατά μαύρο από άσπρο. Άρα πρέπει να το φιλτράρουμε οπωσδήποτε. Και βέβαια δεν είναι μόνο απλώς για να πίνουμε. Πρέπει και να μαγειρεύουμε, πρέπει να φτιάχνουμε τα ροφήματά μας, πρέπει να πλένουμε τα τρόφιμά μας. Διότι και τα τρόφιμα, εάν εις περίπτωση πάμε και τα πλένουμε με νερό της βρύσης, θα δούμε κατευθείαν ότι όλα αυτά τα υποπροϊόντα του χλωρίου θα τα απορροφήσει το τρόφιμο σας φουγγάρι. Άρα καταλαβαίνετε τι συσσωρεύεται μέσα μας. Πρέπει οπωσδήποτε το νερό να είναι φιλτραρισμένο και για τα τρόφιμα τα οποία τα πλένουμε. Και πού τα βρίσκουμε αυτά τα φίλτρα, κύριε πρόεδρε?
Με ένα τηλέφωνο, ή αν κάνουν στην Camelot, σε αυτά ακριβώς που βλέπουμε στην οθόνη μας αυτή τη στιγμή τα τηλέφωνα, συνεργάτες της Camelot θα τους επισκεφθούν, θα τους κλείσουν ένα ραντεβού και όλα τα πειράματα αυτά τα οποία κάνουμε στην τηλεόραση θα τα δουν μπροστά τους. Θα τους γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό για να συγκρίνουν με οποιονδήποτε εμφιαλωμένο νερό και με οποιονδήποτε άλλο νερό και θα καταλάβουν ότι το συμφέρον τους είναι να έχουν ένα καλό σύστημα όπως είναι το Imperial Plus, το επαναλαμβάνω το Imperial Plus, το οποίο για ένα ολόκληρο χρόνο, για ένα ολόκληρο χρόνο θα έχουν καθαρό υγιεινό νερό να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύουν, να φτιάχνουν τα ροφήματα, να πλένουν τα τρόφιμά τους και βεβαίως αν θέλει κάποιος να πλένει και το πρόσωπο. Διότι εάν γυρίσουμε να δούμε και βάλουμε το χέρι μας σε ένα νερό της βρύσης, θα δούμε ότι απορροφάει όλο το χλώριο ταχύτατα. Σας φουγκάρει. Άρα πρέπει να κάνουμε αποχλωρίωση και σε αυτό που πίνουμε, αλλά και σε αυτό το οποίο μαγειρεύουμε και συνάμα και κάνουμε μπάνιο. Άρα λέτε εσείς ότι τα φίλτρα τα οποία έχετε, οποιοδήποτε νερό το καθαρίζουν αμέσως. Είτε είναι φίλτρο πάνω στη βρύση, είτε είναι το παλιό παγούρι που ξέραμε έτσι εκείνα τα χρόνια, το οποίο έχει μέσα και φίλτρο, έτσι. Ακριβώς θα δούμε ότι όπου και αν βρεθούμε, ναι, έχουμε τη λύση. Ή εκτός σπιτιού έχουμε ακριβώς αυτό το παγούρι του ανοξείδωτο, το οποίο έχει το ατομικό του φίλτρο μέσα. Μάλιστα. Είναι κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και αυτό το οποίο μπορούμε και όπου πάμε να το έχουμε μαζί μας, όπου βρούμε νερό να το γεμίζουμε και να πίνουμε, αλλά συνάμα και στο σπίτι μας, το Imperial Plus, είναι κατασκευασμένο. Μένω στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και έτσι θα έχουμε καθαρό και υγιεινό νερό συνεχώς. Να σου πω, τρομάζω και φοβάμαι. Οι νύχτες κακές δεν θέλω να θυμάμαι. Μένω εδώ γιατί τα όνειρα τα έκανα μαζί σου. Ισορροπώντας τη ζωή μου μες στα κύματα. Μένω εδώ όλο το βράδυ να χαϊδεύω το κορμί σου, δίνοντας λύσεις στα μεγάλα μας προβλήματα. Μα για φαντάζω όλα τα ρούχα μου να λείπουν απ' τα σινιά σου. Ταξίδι στον ουρανό για το παλικάρι. Μα για φαντάζω. Μόνος του, αυτοδημιούργητος, έφτασε στην κορυφή. Κάθε φορά που πληρωνόταν το δήλωσε ο ίδιος. Κρατούσε το 1/5 και τα υπόλοιπα χρήματα στη μητέρα του. Όταν δεν τραγουδούσε, πήγαινε στο προπό του πατέρα του. Ένα παιδί που δεν μίλησε ποτέ εναντίον άλλου. Ένα παιδί το οποίο δέχτηκε πολλά χτυπήματα, ήταν όρθιος, αλλά έφυγε. Και το μεσημέρι στις 2 το απόγευμα, η κηδεία, πολλής κόσμος και στο σπίτι του και στην εκκλησία. Και όπως αντιλαμβάνεστε, πολλοί άνθρωποι που δεν τον είχαν δει, τον άκουγαν όμως τα τραγούδια, στεναχωρέθηκαν. Και πιστεί στην παράδοση. Το παιδί είναι στο σπίτι του. Ακριβώς. Πιστεί στην παράδοση. Όλη νύχτα ήταν μαζί με τους γονείς του στο σπίτι του. Έτσι. Και χιλιάδες κόσμος, 7 η ώρα το βράδυ, θα συγκεντρωθεί στο σημείο του ατυχήματος. Μέσα από το Facebook έγινε όλη αυτή η συνεννόηση. Εκεί στη Νέα Ιωνία θα γίνει θρήνωση σήμερα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το γραφείο της μεταμόρφωσης. Ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας ήταν. Μάλιστα μου έλεγε κάποιος χθες ότι κάθε φορά που πηγαίναν για να φωτογραφήσουν έτσι, με κόσμο κλπ. Με σεμνότητα, με χίλια δύο πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, φίλες και φίλοι, πολλοί κόσμος έχει στεναχωρηθεί για τούτο εδώ που συνέβη στον ίδιο και στην οικογένειά του. 8:46 πρώτα λεπτά, εβδομάδα πληρωμής συντάξεων. 24 του μηνός πάμε στην πεζή πραγματικότητα. 24 του μηνός θα έχουμε τι? Θα έχουμε την κάρτα σύντησης και αυτό που μας ρωτάτε, την επιδότηση ενοικίου.
Πάμε σε ένα απίστευτο ψαλίδι κυρίων, επικουρικών, ΕΚΑΣ, ΕΦΑΠΑΞ, κύριε Μπούρλο. Διότι πια τώρα συζητάμε για μειώσεις, έτσι κανονικά. Ναι, θα το δούμε. Για μένα το ΕΦΑΠΑΞ είναι δεδομένο ότι περίπου 70.000 θα χάσουν το ΕΦΑΠΑΞ. Από εκεί και πέρα βέβαια. Γιατί το κρατάνε τότε. Γιατί κάνουν κρατήσεις τότε. Σωστό. Ναι. Αν να μου το δώσει, να μην μου κάνει κρατήσεις. Δεν καταλαβαίνω αυτό. Σωστό. Το ΕΦΑΠΑΞ είναι από κρατική επιχορήγηση. Άρα, κύριε Μπούρλο, πάμε σε πολυεπίπεδη περικοπή. Από εκεί και πέρα τα θέματα είναι ανοιχτά. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν οι διαπραγματεύσεις που γίνονται και να δούμε σε τι επίπεδο περιορισμών θα πάμε στις επικουρικές. Ήδη από το σχέδιο προβλέπεται ότι όσοι. Όσον οι αιτήσεις εκκρεμούν μετά την 1η-1η-15, ούτως ή άλλως θα έχουν μειωμένο ποσό στην απονομή. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα τα θέματα είναι ανοιχτά. Γιώργος Ρωμανιάς έχει μια αποκάλυψη. Κύριε Ρωμανιά, ναι, κοίταξε, πάμε κατευθείαν. Εκείνο που μέχρι τώρα δεν έχει λεχθεί. Ναι. Και καινούριο είναι αυτό που λέτε τώρα, ε. Καινούριο. Ελάτε. Ναι. Και εγώ το ανακάλυψα πρόσφατα. Ναι. Είναι το άρθρο 53 του πακέτου αυτών των 170 σελίδων. Που αναφέρεται στο 20% της εισφοράς των ασφαλισμένων στον ΟΑΕ, ελεύθερων επαγγελματιών, μάλιστα, και στο ΕΤΑ, επιστημόνων, γιατρών, δικηγόρων, μηχανικών. Εκεί μας λέει το εξής απίστευτο, ότι οι ασφαλιστικές εισφορές θα προσδιορίζονται με 20% μάλιστα, με βάση το φορολογητέο εισόδημα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί το φορολογητέο εισόδημα να μην είναι το κανονικό, αλλά να είναι το τεκμαρτό. Αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει αυτό? Θα πληρώνει 20% εισφορά επί του τεκμαρτού εισόδηματος. Πριν 15 μέρες το πει, κύριε Νούκα. Πριν από 15 μέρες, Γιώργο Ρωμανιά, έθεσε... καλά κάνεις και το λες. Ο κύριος Μουζάκης, κυρία Νούκα, λοιπόν, ήτανε... ο κύριος Μουζάκης το έθεσε και στην Επιτροπή. Έτσι, το έχουμε θέσει, και στην Επιτροπή. Το έχουμε θέσει στην Επιτροπή. Δηλαδή... Το θέσαμε στην Επιτροπή γιατί λέει από επιχειρηματική δραστηριότητα. Οπότε φρονώ, αγαπητέ κύριο Ρωμανιά, ότι σε καμία περίπτωση, επειδή έχει συνέχεια φράση και λέει φορολογικό εισόδημα που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα. Άρα λοιπόν, αφού προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μεταφραστεί. Όχι, δεν λέει αυτό. Λοιπόν, λέει το φορολογητέο εισόδημα που προκύπτει κατά το προηγούμενο έτος. Το φορολογητέο. Λοιπόν, άρα λέει, που προκύπτει. Λέει, από άρα είναι επιβάρηση. Λοιπόν, μισό λεπτό. 61.000 ή 70 είναι αυτοί που θα χάσουν το ΕΦΑΠΑΞ που θα περικοπεί το ΕΦΑΠΑΞ. Μισό λεπτό. Το ΕΦΑΠΑΞ. Το ΕΦΑΠΑΞ είναι 60.000 περιμένουν να πάρουν το ΕΦΑΠΑΞ, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν αποχωρήσει μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2013. Σε πρώτη φάση 70 και συνολικά 300.000. Περίπου σε πρώτη φάση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι λοιπόν, εδώ λέει ο νόμος... έχουμε τούτη την εξέλιξη. Καλά, μην μπαίνουμε σε λεπτομέρειες τώρα. Το διαβάζω επί λέξη. Ναι. Ύψους 20% επί του μηνιαίου εισοδήματος και τα λοιπά, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα. Άρα, παιδιά, για να μην χάσουμε την μπάλα. Τώρα σου λέει, είτε τεκμαρτό, είτε καθαρό που βγάζεις, σε πιάνω ως δρεπανηφόρο άρμα. Και μέσα σε όλα έως 4 Μαΐου το θέμα των δανείων, κυρία Νούκα, έτσι. Ναι, μπορούν να πάνε λοιπόν να ενταχθούν έως 4 Μαΐου στο νόμο ως Κατσέλη. 4 Μαΐου να καταθέσουν τα επικυρωποιημένα τα έγγραφά τους αυτοί που είχαν καταθέσει αιτήσεις μέχρι 19/8/2015. Και σαφώς όσοι είναι να δικάσουν πιο πριν, είναι σε εξέλιξη το δικαστήριό του, σαφώς είναι μέχρι την ημέρα του δικαστηρίου του. Αν είναι πριν τις 4 Μαΐου, μην μπερδευτεί ο κόσμος. Και έχουμε, κύριε Μουζάκη, μια μεγάλη αγωνία του κόσμου. Τι θα γίνει με τον κεφαλικό φόρο που τους πιάνει όλους, ακόμη και με χαμηλά εισοδήματα? Σαφώς. Τι θα γίνει με τους φόρους ακινήτων? Τι θα γίνει θα δούμε με τον φόρο εισοδήματος? Με αυτούς τους συντελεστές, να πούμε ένα πράγμα, Γιώργο, αναφορικά με τα ενίκια. Αυτοί που δεν έχουν εισπράξει τα ενίκια τους έχουν τη δυνατότητα, λέει ο νομοθέτης, μετά την αλλαγή που είχαμε στο φορολογικό νόμο, να προβούν στην εξής διαδικασία. Πριν την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, πρέπει να κάνουν ένδικα μέσα, παράδειγμα αγωγή πληρωμής του μισθού, αγωγή απόδοση του μισθού. Σωστό. Ούτως ώστε να τα καταθέσουν αυτά σε φωτοτυπία στην αρμόδια ΔΟΗ, στη συνέχεια να υποβάλουν τη φορολογική δήλωση, να δηλώσουν το μίσθωμα που δεν εισέπραξαν στον κωδικό, σωστό, τον αντίστοιχο 125-126 της δήλωσης, αφού έχουν δηλωθεί στο Ε2, και να μην φορολογηθεί αυτό το εισόδημα. Άρα λοιπόν, ό,τι δεν εισπράχθει και έχει κινηθεί διαδικασία αγωγής εξώσεως κτλ., μπορεί να μην φορολογηθεί αν έχεις δώσει πριν την υποβολή της φορολογικής δήλωσης αντίγραφα όλων αυτών των στοιχείων στην αρμόδια ΔΟΗ. Δύο θετικές ειδήσεις. Από πατέρα σε παιδί έως 6.000 ευρώ δεν φορολογείται. Από πατέρα σε παιδί. Ναι. Μισό λεπτό. Έχουμε χρηματικό διαθέσιμο. Ναι, ναι, ναι. Χρηματικά διαθέσιμα από πατέρα σε παιδί φορολογούνται με συντελεστή 10%. Αν δηλαδή δώσει ένας πατέρας σε ένα παιδί 10.000 ευρώ, έχει φόρο 10%. Αυτό δεν καταργήθηκε. Δεν έχει καταργηθεί. Δεν έχει καταργηθεί. Έχει υποθεί απλά μόνο. Έχει υποθεί, Γιώργο, και δεν έχει καταργηθεί. Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Μάλιστα. Καμία ρύθμιση διαφορετική. Αποδείξεις. Λέει
ότι ανάλογο με το εισόδημα θα συγκεντρώνεις αποδείξεις. Τέλειωσε το 10% των αποδείξεων, έτσι. Δεν το ξέρουμε και αυτό θα δούμε. Σενάριο είναι. Θα δούμε, Γιώργο, ότι θα φέρει νομοθέτης. Αλλά μέχρι να αποφασίσει η διοίκηση και να φέρει νόμο που θα ψηφιστεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, εμείς συλλέγουμε κάθε είδους απόδειξη από κάθε είδους δαπάνη που κάνουμε για αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών, ούτως ώστε να χτίσουμε το αφορολόγητο μισθωτή και συνταξιούχη. Διότι θα υπάρχουν κίνητρα προφανώς και για τους άλλους. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι το 10% των αποδείξεων πρέπει να τις μαζεύουμε για να καλύψουμε το αφορολόγητο. Σωστό. Αυτό για το 14%. Για το 15, αν το πάει 20% της αποδείξης, σώνει και καλά, σου λέει δεν δικαιούσε να αποταμιεύσεις. Έχεις δίκιο. Σε απογορεύει, ρε παιδάκι μου. Έχεις δίκιο. Σου λέει σώνει και καλά, πρέπει να τα χαλάσεις. Έχεις δίκιο και πρέπει να το δούμε. Είναι φοβερό, δεν είναι. Έχεις δίκιο, Γιώργο, απόλυτα. Διότι ο πολίτης δεν έχει τη χρυσή κάρτα του υπουργού ή του νομάρχη, του υπερφερειάρχη, που μπορεί να χαλάει και να δαπανάει το κράτος. Αυτή είναι η ιστορία. Σωστά. Ο πολίτης χαλάει, δαπανάει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ας το καλό πια. Πάμε σε διάλειμμα. Ευχαριστώ, κύριε. Oh, θα κάτσω, Γιώργος Ρωμανιάς. Γιώργο Ψήλια, σε ευχαριστώ. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Με συγχωρείτε πολύ. Κάθε χρόνο όλο ευκολότερα τα φορολογικά και τα ασφαλιστικά και όλο χειρότερα είναι, κύριε Μπούρλο. Σαφώς πιο δύσκολο. Δηλαδή τώρα πια πρέπει να έχεις φοροτεχνικό, δικηγόρο, μηχανικό, εργατολόγο, γιατρό, οδοντίατρο. Και κυρίως λεφτά. Και να βλέπεις και αυτιά κάθε πρωί, κάθε Σαββατοκύριακο. Ναι, το θέμα είναι να έχει αυτιά η εξουσία. Λοιπόν, να ακούει δηλαδή, αυτό εννοώ. Σας ευχαριστώ θερμά την κυρία Ναυροζίδου, την κυρία Νούκα, τον κύριο Μουζάκη, τον κύριο Μπούρλο, τον Γιώργο τον Ψήλια. Καλά, μένα, η βόμβα. Σήμερα μεγάλη βόμβα είναι, μεγάλη βόμβα του καθηγητή του Κιούγκου. Έχει βάλει φωτιές. Κάτσε, Γιώργο, γιατί έχουμε πολλά να πούμε. Έρχονται πολιτικά. Αμέσως μετά το διάλειμμα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αυτιά, για τη φιλοξενία. Έλα, Γιώργο. Θέλω να πω το εξής. Όσο στην Ελλάδα η ελληνική πολιτεία αγνοεί και δεν αξιοποιεί ανθρώπους σαν τον καθηγητή τον Κασιμάτη, δεν υπάρχει ελπίδα. Μάλιστα. Γρήγορο διάλειμμα. Σε μισό λεπτό μαζί σας με όλες τις ειδήσεις και πολλές αποκαλύψεις, φίλες και φίλοι. Είχα κάποτε μια αγάπη που τη ζήλευαν θεοί κι αγγέλη. Τώρα ξέρω πλέον ούτε θέλει, λέει ούτε να με πει. Είχα κάποτε μια αγάπη που έσταζε φωτιά, χαρά και μέλι. Τώρα ξέρω πλέον ούτε θέλει, λέει ούτε να με πει. Στο ποτήρι μου που πίνω ο γαμάν, στο μυαλό μου δύο λέξεις γύρναν. Κι αν στο σπίτι σου απ' έξω με πάνε, μη σκεφτείς να με μαζέψεις. Έφυγε το παλικάρι, φίλες και φίλοι, αυτοδημιούργητος. Ξεκίνησε από το μηδέν, ήταν στο πολεμικό ναυτικό. Είχε το ταλέντο για το τραγούδι, παραιτήθηκε. Έφτασε πάρα πολύ ψηλά και τώρα πετάει για τον ουρανό. Έτσι είναι η ζωή, δυστυχώς. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Ένα παιδί από μια οικογένεια, όπως μας έλεγε ο κύριος Καραγκούνης πριν από λίγη ώρα. Κύριε Καραγκούνη, γνωρίζετε την οικογένεια του Παντελίε? Γνωρίζω από την πλευρά της μητέρας του. Όχι εγώ προσωπικά, γιατί είναι με το Λοκαρνανία η καταγωγή. Τέλος πάντων, να δώσουμε συλληπιτήρια, γιατί είναι όντως ένα νέο αυτοδημιούργητο παιδί. Ακριβώς. Ξεκίνησε από το μηδέν. Τι να κάνουμε. Συλληπιτήρια λοιπόν στην οικογένεια, μαζί μας, μαζί μας. Από πλευράς κομμάτων, πολύ, πολύ καλοί φίλοι. Αλλού θα συμφωνήσουμε, αλλού θα διαφωνήσουμε, αλλού θα φάμε τα μούτρα μας. Ζαχαριάδης, από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε, κύριε Ζαχαριάδη. Καλημέρα σας. Μαζί μας ο κύριος Καμένος, από πλευράς Ανεξάρτητων Ελλήνων. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα σε όλους. Έχετε κάνει καλή δουλειά για τα ασφαλιστικά ταμεία. Πιστεύω να βγει και για τους φόρους η καλή δουλειά, πόσο αυξάνονται και πόσο θα πληρώσουμε. Για το 16, γιατί ένα χρόνο πριν δεν θα πληρώναμε τίποτα. Δεν θα πληρώναμε έμφυα, δεν θα πληρώναμε κεφαλικό φόρο, δεν πληρώναμε τίποτα. Και καλημερίζω και την κυρία Μαστοράκου. Είναι γιατρός, είναι πρόεδρος των ιατρών της Πάτρας. Καλημέρα, κυρία Μαστοράκου. Καλή σας μέρα. Και εδώ τώρα η κυρία Μαστοράκου θα αποκαλύψει κάτι το οποίο είδα στην εφημερίδα. Πρέπει να το δω στο Γιώργο τον Τράγκα. Στην ανεξαρτησία του Γιώργου του Τράγκα. Είχατε δηλώσει, κυρία Μαστοράκου, ότι σας πληρώνουν με είδος. Οι πολίτες, δηλαδή, αν δεν έχουν χρήματα, φέρουν 6-5 αυγά,
λουκουμάδες, καμιά τυρόπιτα, καμιά κότα, κάνα κοκόρι κλπ. Είναι έτσι. Είναι έτσι. Ναι. Η οικονομική ανέχεια έχει οδηγήσει τους πολίτες στην ανταλλακτική οικονομία με τους γιατρούς. Παρατηρείται περίπου 2 με 3 άτομα στους 10, ειδικά σε περιοχές που έχουν ψηλό ποσοστό ανεργίας, να προσφέρουν κάποια είδη στους γιατρούς. Βέβαια, ο γιατρός εννοείται ότι γνωρίζει την κατάσταση, την οικονομική των πολιτών, και μέσα από τη σχέση εμπιστοσύνης και τη γερή σχέση γιατρού-ασθενούς, με εμπιστευτικότητα και διακριτικότητα, γίνεται ένα είδος ανταλλακτικής οικονομίας όσον αφορά την προσφορά των ιατρικών υπηρεσιών. Ποτέ κανένας γιατρός δεν θα έλεγε φέρε μου 10 αυγά να σου μετρήσω την πίεση ή φέρε μου ένα κοτόπουλο για να σε κάνω καλά. Ίσα-ίσα ο γιατρός από αγάπη και ο πολίτης από αγάπη στο γιατρό. Αλλά και ο πολίτης θέλει να ξεπληρώσει έτσι αυτή την προσπάθεια του γιατρού. Έτσι δεν είναι? Έτσι, έτσι ακριβώς. Ακριβώς. Και έχω να πω και κάτι άλλο, γιατί πολλά ακούστηκαν εχθές στη Βουλή. Έχω πολλά τηλεφωνήματα από όλη την Ελλάδα. Ούτε σύρικες δεν υπάρχουν στα νοσοκομεία. Λείπουν και φάρμακα και λείπουν πάρα πολλά πράγματα. Και αυτά θα πρέπει να τα αντιληφθεί πολύ πολύ γρήγορα όλο το σύστημα το ιατρικό και η κυβέρνηση και να στηρίξει ανθρώπους. Πάμε και στους αγρότες. Θα δούμε σιγά σιγά τους φίλους μας από την Θεσσαλονίκη. Εκεί είναι ο κύριος Ανεστίδης, ο καλός φίλος. Φαίνεται ότι η Έλενα Ιατρού στη Θεσσαλονίκη, φαίνεται ότι την Τρίτη έχουμε τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Μόλις νετάρετε σιγά σιγά με τις κάμερες. Να σας καλημερίσουμε. Καλημέρα, Έλενα, καλημέρα και στους φίλους. Τους αγρότες, τα αδέρφια. Καλημέρα και πάλι. Είμαστε με τον κύριο Καμπούρη, τον κύριο Ανεστίδη και τον κύριο Φωτεινό. Εδώ πέρα, γιατί το βλέπετε στραμμένο στη συνάντηση την αυριανή στη Νίκαια, θα είναι και τον μπλόκο των Μαλγάρων και το σκληρό μπλόκο του Προμαχώνα. Ο κύριος Ανεστίδης είχε χθες ένα αναπάντεχο για τον ίδιο τηλεφώνημα. Σας πήρε ο ίδιος ο κύριος Αποστόλου για να σας καλέσει. Καλημέρα, κύριε Ανεστίδη. Καλημέρα στο πάνελ και σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα. Ναι, όντως, κατά τις 11 η ώρα. Καλημέρα, αρχηγέ των τρακτέρ της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, χτυπάει το τηλέφωνο και είναι ο υπουργός, έτσι. Γιώργο. Χτυπάει το τηλέφωνο και είναι ο υπουργός. Στην αρχή δεν κατάλαβα, εν πάση περιπτώσει. Τι είπε ο υπουργός? Είναι ο υπουργός. Με κάλεσε και λέει ότι θα ήθελα να είσαι κι εσύ στο διάλογο της Δευτέρας. Ναι. Θα έχω τηλεφωνήσει, αλλά τηλεφωνήσω και σε άλλα μπλόκα, λέει. Και όπως αργότερα ανακαλύψαμε, είχε τηλεφωνήσει και στον κύριο Μπούτα και στον κύριο Παύλο επάνω στον Αραμπατζή, επάνω στον Προμαχώνα. Μιλήσαμε εμείς, αλλά εμείς έχουμε τη συνάντηση της Κυριακής, θα συνεκτιμήσουμε και την όλη κατάσταση. Μάλιστα. Και ανάλογα θα απαντήσουμε μετά την Κυριακή που θα κάνουμε στη Νίκαια τη συνάντηση. Θα απαντήσουμε και θα εκτιμήσουμε ανάλογα την κατάσταση, αν πρέπει να πάμε ναι ή όχι. Σίγουρα και εμείς είχαμε σκοπό και να ζητήσουμε το διάλογο με την κυβέρνηση. Ναι. Τώρα όμως προηγείται ο διάλογος αυτός της Δευτέρας. Αν βγει λευκός καπνός, εκ νέου και εμείς θα συνεκτιμήσουμε την κατάσταση και ανάλογα θα πράξουμε αν θα έπρεπε να βρεθούμε. Αυτό το τηλεφώνημα δεν μπορούσε να γίνει 20 μέρες πριν. Πριν γίνει όλη αυτή η ιστορία. Να κάτσετε σε ένα τραπέζι όλοι και να πείτε 1, 2, 3, 4, ελάτε να τραβήξουμε μπροστά. Διότι στη δημοκρατία, το έχουμε πει πολλές φορές, δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Η φράση αυτή του Μπακογιάννη είναι λιδία λίθος σε κάθε πρόβλημα. Θέλω να πω το εξής, ότι εσείς είστε άνθρωποι του μόχθου, άνθρωποι της δημιουργίας. Χωρίς αγροτιά δεν υπάρχει τίποτα. Το ξέρει καλά ο υπουργός, είναι από την Εύβοια. Άρα λοιπόν, ως άνθρωποι της δημιουργίας εσείς και ως άνθρωποι του διαλόγου, μπορείτε να βρείτε μια άκρη και να τους πείτε ρε παιδιά, αυτό το πράγμα δεν είναι σωστό. Πρέπει να το λύσετε. Εσκεμμένα το κάνανε, κύριε Αυτιά. Γιατί? Καλημέρα και από μένα. Εσκεμμένα το κάνανε. Καλημέρα. Για να διαλυθούμε. Και όταν είδανε, ότι δεν τους βγαίνει και ο κόσμος πεισμόνει ακόμα περισσότερο, ήρθανε και μας πήραν αυτοί από μόνοι τους να πάμε. Αχα. Όπως είπατε και εσείς, το φυσιολογικό θα ήταν, αφού είμαστε 25 μέρες στον δρόμο, αφού είναι τα προβλήματα τεράστια και όπως φαίνεται δεν θέλουν να δώσουν λύση. Γιατί αν ήταν. Εγώ μερικές φορές απορώ με την υπομονή τους. Να προπυλακίζονται κάθε μέρα βουλευτές, να γίνονται επεισόδια, να κλείνουν σύνορα, να ταλαιπωρείται όλος ο κόσμος. Αυτοί όμως πηγαίνανε όπως το θέλανε αυτοί. Θεωρήσαν ότι αν καθίσουμε στα μπλόκα ένα μήνα, ότι θα διαλύσουμε. Δεν έγινε όμως έτσι. Δεν τους βγήκε και τώρα πήγανε στο Plan B. Καταλαβαίνω ότι αυτό που λέτε έχει τη δική του. Επίσης, κύριε Αυτιά. Ελάτε. Μας κατηγορούσανε ότι δεν θέλουμε το διάλογο. Ότι τον αποφεύγουμε. Τα αιτήματά μας τα ξέρανε εδώ και πόσες μέρες. Γιατί το τηλεφώνημα έγινε χθες και ενώ έπρεπε να γίνει πιο μπροστά για να πούμε στο διάλογο. Μάλιστα. Εδώ είναι ο εκπρόσωπος
Ωραία. Επίσης, εδώ επίσης, είναι. Μισό λεπτό, μισό. Έλα, πρόεδρε. Στείλαμε πορτού 15 μέρες. Στείλαμε πορτού, ναι, 15, ναι, μέρες. Ναι. Έγγραφο με τα αιτήματα. Το κοινοποιήσαμε στη Βουλή. Ήταν τα αιτήματά μας. Ζητήσαμε να γίνει σε ημερήσια διάταξη στη Βουλή η συζήτηση και να απαντήσουν και να ακούει και όλος ο ελληνικός λαός. Είπαμε να. Και σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων να τοποθετηθούν και να ακούσουν και τα άλλα κόμματα. Άρα τον διάλογο και το λευκό καπνό το θέλαμε να βγει πριν και 15 μέρες και 20. Αυτοί το πήγαιναν, όπως εσείς είπε ο συνάδελφος Καμπούρης, στο να διαλυθούμε. Αφού ήταν τελικά ότι δεν διαλυόμαστε, τώρα πήγαν στη δεύτερη πράξη. Μισό λεπτό. Θα το δούμε. Είναι, εδώ, έχει διάθεση. Είναι, ναι, εδώ δύο βουλευτές. Είναι ο κύριος βουλευτής, με το καλό. Με το καλό. Γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Έτσι. Μάλιστα. Του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, λένε στο ΣΥΡΙΖΑ το καλό παιδί του ΣΥΡΙΖΑ για τον Ζαχαριάδη, γιατί καλά. Όπου ανοίξει τηλεόραση πάει ο Ζαχαριάδης και δέχεται όλη την επίθεση ολονών. Αυτή είναι η μοίρα των κυβερνήσεων. Κύριο και κύριος Καμένος εδώ, των ανεξαρτήτων Ελλήνων, ο βουλευτής. Λοιπόν, εδώ τώρα οι αγρότες... Ναι, έχουμε ξαναβρεθεί και θα ήθελα να... Και έχουμε ξαναβρεθεί με τον κύριο Καμένο για τα λεμόνια και θα τον απαντήσω για τα λεμόνια. Τι του είπατε για τα λεμόνια, κύριε Καμένο, μισό λεπτό. Και ήταν η ερώτηση. Τι έγινε, τι ερώτηση ήταν. Να κοστολογήσουμε πόσο μας κάνει το στρέμμα να μαζεύουμε τα λεμόνια, γιατί δεν τα μαζεύουμε και είναι κάτω στο ανεργολίδα που πέρασα. Ωραία. Γεμάτα σε λεμόνια. Τι ρωτήσατε λοιπόν, πόσο κάνει το στρέμμα, γιατί πόσο ακριβό είναι αυτό να το μαζέψουμε. Ελάτε να λυθεί η παρεξήγηση, κύριε Αρεστίδη, ελάτε. Επειδή την προηγούμενη φορά είχε περάσει από την Αργολίδα και είδε ότι τα λεμόνια σαπίζουν στις λεμονιές. Ναι. Που όφιλε σαν βουλευτής να κατεβεί και να πάει να συναντήσει τους αγρότες και να δει τελικά γιατί σαπίζουν τα λεμόνια, ναι ή όχι. Παρά βγήκε στην τηλεόραση και διαπιστωθεί με την Αργολίδα. Αφήστε να τελειώσω και να απαντήσετε, κύριε Καμένε. Κύριε Καμένε, αφήστε με να τελειώσω, σας παρακαλώ. Οφείλατε να κατεβείτε και να πάνε να δείτε τους συμπολίτες. Γι' αυτό σας ψήφισαν και σας έστειλαν στη Βουλή. Κατέβηκα. Λοιπόν, απαντώ για τα λεμόνια. Οι δεντρώδες καλλιέργειες δεν έχουν επιδότηση. Από φέτος μπαίνουν στην επιδότηση οι δεντρώδες καλλιέργειες. Δεν έχουν ούτε ένα ευρώ επιδότηση τα λεμόνια, τα πορτοκάλια και τα πάντα. Από φέτος στην καινούργια κοινή αγροτική πολιτική για πρώτη φορά θα έχουν επιδότηση, η οποία ακόμη δεν έχει καθοριστεί. Εσείς ρίχνατε λάσπη στο ότι οι αγρότες δεν μαζεύουν λεμόνια, κάθονται και παίζουν τάβλη και παίρνουν τις επιδοτήσεις. Είπατε τέτοιο πράγμα, κύριε Καμένο. Εγώ ρώτησα γιατί φράγκο. Δεν τα μαζεύουν, πόσο ακριβό είναι. Και γιατί τα λεμόνια φέρνουν από Αργεντινή και να πληρώνω 5 ευρώ το κιλό. Γιατί φέρνετε ανεξέλεκτα απ' έξω λεμόνια χωρίς να ελέγχετε ούτε για τα υπολείμματα φαρμάκων, ούτε τίποτα. Σε άλλες χώρες, τα λεμόνια Αργεντινής, όπως προαναφέρετε, τα έχουν απαγορεύσει. Αλλά εσείς έχετε σκορπίσει. Όπως έχετε σκορπίσει και φέρνετε και καλαμπόκια από τη Βουλγαρία, τα οποία είναι επικίνδυνα με αφαλατοξίνες. Το ξέρετε αυτό. Τώρα εμείς. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά έξι, εδώ. Δεν γίνεται αλλά, επειδή έχετε σκορπίσει. Όχι, φέτος γίνεται. Όχι. Αφήστε τι γινόταν. Λεμόνια Αργεντινής και Ισραήλ και πιπεριές και κρεμμύδια τρώμε εδώ και 5 χρόνια. Θα το σταματήσει κανείς αυτό. Θα το σταματήσει κανείς αυτό. Πρέπει να το σταματήσει. Πρέπει να δούμε το κοστολόγιο. Πόσο κάνει το στρέμμα, γιατί δεν μαζεύεται. Τι υπονοείτε, ότι είναι φτηνότερα τη Αργεντινή από τα ελληνικά. Μα πρακτικά οι μεσάζοντες αυτό κάνουν. Ένα λεπτό. Λέει ο κύριος Καμένος ότι οι μεσάζοντες είναι αυτοί που ανεβάζουν τις τιμές και πρέπει να καταργηθούν ώστε να εισπράτετε το βιό σας. Για να δούμε τι λέει. Λέω. Αυτή είναι η λύση. Ελάτε, κύριε Αναστίδη, ελάτε, κύριε Καμπούρη. Να βγάλουμε τους μεσάζοντες από τη μέση, να έρχεται να μας δώσουν τα ελληνικά πρώτα να τα τρώμε στις οικογένειές μας. Και θέλει λίγο λάδι να γρασαριστούν τα γρανάζια του. Άκουσε να σου πω, κύριε Καμένε, πάλι εσύ το κοστολόγιο. Όταν το κόστος παραγωγής και να το μαζέψει κοστίζει περισσότερο από ό,τι θα το πουλήσει. Ναι. Προτιμά να το αφήσει να σαπίσει παρά να μπει κι άλλο. Εγώ αυτά τα νούμερα μου δεν μου τα έχετε πει. Μου τα λέτε το γενικά. Καταλάβεις αυτό. Θέλω να μου πει το κάθε στρέμμα κάνει 10 ευρώ. Δεν τα λέω γενικά. Και το πάλι μου λέει 10 μου κοστίζει να το μαζέψω και αναγκάζεται ο τρόπο να το αγοράσει με 3. Αυτό δεν το έχω ακούσει το νούμερο. Ρε άνθρωπε, το καταλαβαίνει του λέω. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Ότι για να το μαζέψω εγώ το λεμόνι μου κοστίζει αλφα τιμή. Ποιο είναι το άλλο? Εγώ αυτό. Ξέρω στο σούπερ μάρκετ αυτό το πληρώνω. Αυτό που θα το πουλήσω είναι πολύ λιγότερο. Έχω την αντίποση ότι έχεις κάλο στο μυαλό. Μισό. Εσείς τρώτε λεμόνια Αργεντινής. Στην οικογένειά σας τι την ταΐζετε? Ελληνικά λεμόνια. Εσείς κύριε μου, τι την ταΐζετε την οικογένειά σας? Λεμόνια Αργεντινής ή λεμόνι ελληνικό? Άμα το ελληνικό κοστίζει με τα κοστολόγια που έχετε θα βάλει. Θα τους δώσεις εσύ οι Αργεντινείς. Εγώ δεν θέλω να τρώω Αργεντινείς. Εγώ θέλω να μου πείτε πόσο κάνει το στρέμμα, λοιπόν, να πιέσουμε τους εργάτες και λοιπόν να βγάλουμε τους μεσάζοντες να μου έρθει ανταγωνιστικά ελληνικό λεμόνι στο σούπερ μάρκετ. Αυτό θέλω. Τότε κάνε πολιτική
Και όταν κάνει πολιτική για το κόστος παραγωγής, να μην μπορεί να βγαίνει περισσότερο το λεμόνι από το εισαγόμενο. Αυτό φωνάζουμε και λέμε. Συμφωνώ. Και εσύ κάθεσαι και μου λες πόσο κοστίζει. Άρα λοιπόν, να η πρώτη, πρώτη γεφύρωση. Μισό λεπτό, αυτή παιδιά. Γέφυρα. Να ένα καλό που βγήκε. Μέχρι προχθές, ρε μέχρι προχθές συζήτηση που λέγες, κύριε Φιάμισο, δεν καταλαβαίνετε. Μέχρι προχθές. Έλα, Αναστηθή. Δεν είμαστε εχθροί. Θέλουμε συζήτηση. Μέχρι προχθές. Να φτιάξουμε το κοστίζο. Μέχρι προχθές έκανε σπέκουλα και ο αρχηγός ο κύριος Καμένος. Άντε πάλι. Έλεγε ότι τα λεμόνια δεν τα μαζεύουμε γιατί παίρνουμε επιδοτήσεις. Που όφιλε να πάρει στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να ρωτήσει. Και σαν πρόεδρος της συγκυβέρνησης και σαν βουλευτής. Τώρα που τελικά κατάλαβε ότι δεν παίρνουν επιδοτήσεις οι εδεδρότες καλλιέργειες, από φέτος μπαίνουν με 10 ευρώ το στέμμα. Λοιπόν. Που σαν ωραία. Να λέμε χέρι και φορά να στην γέφυρα που βρήκαμε να, τώρα. Να αφήσουμε ένα λεπτό, παιδιά. Παιδιά, ακούστε. Ένα λεπτό. Παιδιά. Εάν σταθούμε μόνο στο λεμόνι, να πάμε σε όλα τα προϊόντα και να δούμε. Μισό, παιδιά. Ακριβώς. Να πάμε λοιπόν στον Αναστήθη, να πάμε στον Καμπούρη και να πούμε. Παιδιά. Έτσι, μπράβο. Ποιο είναι το. Ένα ρετό, παιδιά. Παιδιά. Όσον αφορά γιατί είπε να πούμε κάτι τεκμηριωμένο, όσον αφορά για το κόστος. Εγώ επειδή είμαι ανταγωνιστής με τον Ιταλό παραγωγό, στο λάδι, στο ρύζι, σε πολλά προϊόντα. Ο Ιταλός παραγωγός δανείζεται χρήμα με 2%. Και εγώ ξεπερνάω το 12%. Σωστός. Αμέσως αυτή η γεφύρωση του 10%. Άρα. Πώς θα καλυφθεί αυτή η ψαλίδα. Άρα, και όχι στο δικό μου τον τομέα μόνο. Άρα. Αλλά και στο δευτερογενή και στο μεταποιητή. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Το ΦΠΑ σε εμάς είναι 23% στην αγορά εφοδίων. Έτσι ακριβώς. Το κόστος παραγωγής έχει ανέβει πάρα πολύ. Ακούστε με. Ένα λεπτό. Παιδιά, μου έχετε εμπιστοσύνη. Παιδιά, μου έχετε εμπιστοσύνη. Κάτι θέλω να ρωτήσω. Αγρότες Θεσσαλονίκης, με εμπιστεύεστε. Ένα λεπτό, ρε παιδιά. Με εμπιστεύεστε. Ναι, ναι. Λοιπόν, άρα μπορούμε να κάτσουμε να δούμε και να πούμε η ντομάτα που έρχεται από εκείνη τη χώρα κάνει τόσο. Η δικιά μας πόσο κάνει, πόσο να πιέσουμε το κόστος ώστε τα ελληνικά προϊόντα μας να γεμίσουν την ελληνική αγορά ώστε και εσείς να εισπράτετε το βιό σας και ο πολίτης να μην αγοράζει ακριβά. Αυτό θέλουν οι αγρότες. Και να μην εξάγουμε και συνάλλαγμα. Οι αγρότες, αυτό θέλουν. Εξάγουμε συνάλλαγμα. Αυτό θέλουν οι αγρότες. Δηλαδή, η νοικοκυρά που μας βλέπει στο σπίτι, ξέρετε τι λέει τώρα. Ρε παιδιά, γιατί εγώ να το αγοράζω ακριβό και ο αγρότης, ο Αναστήθης, ο Κουμπούρης, ο άλλος ο φίλος, ο καλός, δεν εισπράττουν το βιό τους. Και λέει, πού στο καλό πάνε αυτά τα λεφτά. Για πρώτη φορά λοιπόν πρέπει να κάτσουμε κάτω, αγαπητέ κύριε Ζαχαριάδη. Να δούμε ποιος είναι αυτός που βάζει το χέρι του και η ντομάτα. Ενώ πουλάει ο αγρότης 20 λεπτά, κύριε, η ντομάτα φτάνει 1,5 ευρώ. Ελάτε, παιδιά. Ελάτε. Αυτιά, ελάτε. Γιατί δεν ρωτάτε εκεί πέρα τους βουλευτές να τους ρωτήσετε, να τους πείτε γιατί πριν 1,5 χρόνο δεν μας τα λέγανε αυτά. Μάλιστα. Όταν ερχόταν στα μπλόκα. Τι άλλαξε τώρα και ξαφνικά εμείς γίναμε οι απαράδεκτοι αγρότες που δεν ξέρουμε τι ζητάμε. Σαφής. Για ρωτήστε σας παρακαλώ πολύ. Σαφής. Γιατί όλοι κάποτε αυτοί μας τυπούσαν στην πλάτη εμάς. Άρα. Και τώρα τι γίναμε εμείς. Άρα η ελληνική αγροτιά λέει το εξής. Απλά και ξεκάθαρα. Για να σας πω και κάτι άλλο. Η χειρότερη οικονομική καταπίεση είναι όταν έχεις πολύ ακριβά αγαθά. Πανάκριβα αγαθά, γιατί δεν έχει πέσει καμία τιμή από το 9 και μετά με τα μνημόνια. 25% ανέβηκαν οι τιμές. Πρωτοφανές, θα κάψουμε και τα βιβλία που μαθαίναμε στα πανεπιστήμια. Λέει λοιπόν η ελληνική αγροτιά σήμερα στην κυβέρνηση, αγαπητέ κύριε Ζαχαριάδη, να κάτσουμε κάτω, βοηθήστε μας. Ο Ιταλός παίρνει λεφτά με 2% και εγώ παίρνω με 10% χρήμα από την τράπεζα. Βοηθήστε μας να μην έχουμε μεγάλα μεταφορικά. Βοηθήστε μας τα εργατικά, βοηθήστε μας αυτό. Σε να μειώσουμε το κόστος παραγωγής, να τρώει φτηνά ο Έλληνας. Και εμείς θα εισπράττουμε τα λεφτά μας. Ελάτε. Δεν υπάρχει και ωραίο πράγμα από αυτό. Όχι. Αυτό που λέει η ελληνική αγροτιά σήμερα, όποιος στην κυβέρνηση έχει αυτιά, να τα ακούσει. Και να δούμε λίγο και το συνταξιοδικό με τον ΟΓΑΜΕΤΑ. Αμέσως, γιατί πέσανε και τα έσοδα. Κύριε Ζαχαριάδη, ξεκάθαροι άνθρωποι. Όταν βάζει τα φόμπλα και τα άλλο 27%. Ελάτε. Ελάτε, παιδιά. Ζαχαριάδης, από το ΣΥΡΙΖΑ. Από την πρώτη μέρα που ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις και υπήρξε αίτημα για διάλογο. Εμείς ήμασταν ανοιχτοί, είμαστε ανοιχτοί και θα είμαστε ανοιχτοί. Και υπάρχουν πολλά. Σε αυτό που λένε, τέτοια... θέλω να μου πείτε. Να ολοκληρώσω μια φράση. Όλο ανοιχτή. Ναι, αλλά να ολοκληρώσω μια φράση. Δεν είμαστε όλοι ανοιχτοί. Εντάξει τώρα, μην. Έτσι, λοιπόν, λοιπόν. Διάλογο και λοιπά. Και είμαστε με τον κόσμο και καλά κάνει και κατεβαίνει και κάνει και δείχνει. Το κόσμο είναι απέναντι. Κατάλαβα. Λοιπόν, γιατί... πες μου τώρα και στο κόστος παραγωγής. Εδώ σε θέλω. Κύριε Αφιά, από μια πρόταση. Επειδή είσαι καλό παιδί, είσαι σπουδασμένο. Δεν χρειάζεται καλό παιδί. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να είμαι καλό παιδί. Κάνανε μια πρόταση οι άνθρωποι και λένε. Βοηθήστε μα να ρίξουμε να κάνω μια τοποθέτηση. Λέω λοιπόν ότι υπάρχουν ζητήματα. Τα οποία είναι
με το, σχετικά με το ασφαλιστικό, υπάρχουν ζήτημα με το κόστος παραγωγής, υπάρχουν ζητήματα με το ζήτημα της εξωστρέφειας της αγροτικής παραγωγής. Όλα αυτά πρέπει να κάτσουμε να τα συζητήσουμε. Έτσι, μόνος, αλλά από κάπου πρέπει μόνος, να αρχίσουμε. Όλα θα τα συζητήσουμε. Όλα. Και πρέπει να υπάρχει ένας διαρκής ανοιχτός διάλογος και να προσπαθούμε τη θέση των πιο φτωχών, των πιο αδύναμων ανθρώπων, των ανθρώπων που χτυπήθηκαν πολύ από την κρίση και οι αγρότες ανήκουν σε αυτούς, γιατί είναι και ένα επάγγελμα το οποίο έχει να κάνει με τις καιρικές συνθήκες, με τη μεταβλητότητα των φαινομένων. Ναι, αλλά τους έχεις 30 μέρες στο δρόμο όμως, έτσι. Τους έχεις 30 μέρες, δεν πήγανε στο χωράφι, έχουν οικογένειες, τους αυξάνει τις φορές όπως φωνάζουνε. Έχουν θέματα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σας είπα στην αρχή ότι πριν από 3 εβδομάδες υπήρξε αίτημα από την πλευρά των αγροτών. Ωραία, ποιος θέλει για αυτήν την κατάσταση. Κάποιο θέλει. Μα κοιτάξτε, έκαναν ένας που στους δρόμους δεν είναι τυχαία. Οποτεδήποτε θέλετε, οποτεδήποτε θέλετε, αυτό να ακούσουμε, ελάτε, ελάτε να συναντηθούμε. Κάλεσε η Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου στη Βουλή, στο Κοινοβούλιο, και δεν υπήρξαν αντιπροσωπείες. Τα είπαμε αυτά, εσύ φταίς. Μπορούμε έστω και σήμερα, έστω και σήμερα να κάτσουμε στο τραπέζι του διαλόγου. Έλα, πρόεδρε. Πιο γρήγορα από αύριο. Ελάτε, πρόεδρε. Ελάτε, πρόεδρε. Κύριε Ζαχαριάδη, ναι. Κύριε Ζαχαριάδη, εν δυνάμει βουλευτής, όπως είπε και ο κύριος Αυτιάς. Δεν με νοιάζουν αυτά, κύριε Ανεστίδη, αφήστε τα αυτά τώρα. Εν δυνάμει και καλό παιδί και κακό παιδί, λίγο. Δεν είναι αυτό το θέμα. Σε άκουσε, σε άκου, ναι, εγώ σε άκουσε, δεν έρχομαι εδώ για να συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα. Άκουσε, άκουσε να σου πω λίγο, σταμάτα. Κάθε Έλληνας πολίτης είναι και εν δυνάμει βουλευτής, έτσι θα πάμε μπροστά τώρα. Αυτοί που μας κυβερνάτε, μέσα από τα φοιτητικά χρόνια και διάφορες διασυνδέσεις που δεν έχετε δουλέψει ποτέ και γίνεστε βουλευτές και γίνετε παντός εφικτού, η δική να λύσετε τα πάντα. Τώρα. Λοιπόν, πάνε να κολλήσετε κανένα ένσημο πρώτα. Πάνε να κολλήσετε κανένα ένσημο. Δεν καταλαβαίνω τώρα. Σε μένα τα λέτε αυτά. Μπορεί να κατάλαβε πολύ καλά. Θα το απαντήσω εγώ που σε μένα τα λέτε αυτά. Για τη συντάξη του ΟΓΑ. Σε μένα τα λέτε αυτά. Εγώ για να πληρώνω τη συντάξη του ΟΓΑ. Σε μένα τα λέτε αυτά. Εγώ που είμαι διαβασμένο. Για ποιον τα λέτε αυτά. Κύριε Καμένο, μισό λεπτό παρακαλώ. Κύριε Αυτιά, για ποιον τα λέει αυτά. Άκουσε, μα είναι δυνατόν να μιλήσει ένσημα. Θα απαντήσετε μετά. Σε εισαγγελέα πήγαμε εδώ πέρα. Εισαγγελέα επιστήμων. Γιατί μειώθηκαν τα έσοδα του ΟΓΑ 200 εκατομμύρια μέσα στην κρίση. Γνωρίζει αυτά που σου λέω. Έχουμε ανέργους αγρότες ή δεν πληρώνουν τις φορές. Πόσο έχω δουλέψει και πού έχω δουλέψει εγώ και πόσο δουλεύω. Γενικά μίλησε, δεν μίλησε. Έχουμε ανέργους αγρότες. Γιατί μειώθηκαν τα έσοδα του ΟΓΑ 200 εκατομμύρια σε 5 χρόνια. Με λασπολογία θα προχωρήσουμε δηλαδή. Ένας είναι εδώ. Από 550 εκατομμύρια το 10 έσοδα ΟΓΑ πήγε 351. 200 εκατομμύρια. Έχουμε άνεργους αγρότες ή δεν πληρώνετε τις φορές σας. Απαντάει Ανεστίδης. Πάμε. Η ερώτηση είναι απλή. Λοιπόν, από εμάς που δεν έχουμε δουλέψει στη ζωή μας. Αυτά, σε όλα αυτά που είπαν οι συνάδελφοι για το κόστος παραγωγής. Έχετε καταγράψει ανέργους αγρότες. Γιατί έχω 200 εκατομμύρια λιγότερα έσοδα. Σταμάτα από εκεί για να απαντήσω. Παρακαλώ. Ρε, σταμάτα για να απαντήσω. Παρακαλώ. Α! Έστω να κατήσω μια ώρα εκεί πέρα και να κάνεις παπαραγωγίες. Για φορεινό χωριό. Περίμενε. Άκου. Μην παλώστε. Σε έχω και γλίτσα σπίτι. Σχημαλόγο είναι γλίτσα. Ναι, ενώ ρε παιδί μου το χωριό κι εγώ. Λοιπόν. Δεν έχω κανένα τζάκι. Κατσούνα τη λέει. Εντάξει, είσαι που χωριό είσαι. Ξεχάσεις ποιο χωριό είσαι. Όλοι το επικαλείστε αυτό ότι είστε που αγροτικό χωριό. Λοιπόν, σε όλα αυτά που είπα συνάδελφοι για το κόστος παραγωγής, έρχεται και φέτος και ξαναβάζει αυτό το ασφαλιστικό που είναι φοροπηκτικό μέσω επί του καθαρών εισόδων 27,5% που φτάνει στα 3 χρόνια. Τώρα μας έδωσε μια ασπιρίνη, το κόβεται το πόδι και μας πήγε 2 χρόνια παραπίσω. Πάλι στην ίδια κλίμακα, δηλαδή φτάνουμε στο ύψος το 20% και 7% η ιατρική περίθαλψη πάει στο 27%. Άρα λοιπόν, από αυτό το 27% επί του καθαρού εισοδήματος, για ποιο διάλογο να πάμε να μιλήσουμε για το κόστος παραγωγής, το λέμε. Χθες το βράδυ ο Κόκαλης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος του ΣΑΝΕΛ, έλεγε στη Βουλή, τον άκουγα, εμείς δεν υποσχεθήκαμε στους αγρότες να παίρνουν παράνομες επιδοτήσεις. Δηλαδή, εμείς ζητάμε να παίρνουν παράνομες επιδοτήσεις. Είναι καλά αυτά που λένε? Δηλαδή, στέκεται το μυαλό τους? Αυτά ζητάμε εμείς. Εμείς ζητάμε να είναι επιβιώσιμο το αγροτικό επάγγελμα, να μείνουν 5 φράγκα στην τσέπη μας να ζήσουν τις οικογένειές μας και όχι να ξεκληριστούμε. Αν θέλουν να καταλάβουν. Και πάμε παρακάτω. Λένε ότι το 90% των αγροτών δηλώνουν κάτω από 5.000. Λοιπόν, απαντώ γιατί δεν ξέρουν πρόσθεση. Όταν λένε το 90% για να δηλώσουμε κάτω από 5.000, ούτως ή άλλως, αφού φορολογούμαστε με το τεκμαρτό εισόδημα διαβίωσης, δηλαδή πάμε στις 12.000.
Πώς λοιπόν, αφού ούτως ή άλλως δηλώνεις 12.000 με την καινούργια φορολογική κλίμακα που έβαλαν από εδώ και δύο χρόνια, πώς δηλώνουμε κάτω από 5.000 το φορολογούμαστε? Και ελεύθερος να είσαι ακόμη. Σαφής. Όταν έχεις ένα σπίτι πρέπει να σημαίνει ένα βραδιά μονάχα. Τελεία. Δηλώνεις 12.000. Τελεία, πρόεδρε. Πώς λοιπόν αυτή η σπέκουλα, με αυτή τη σπέκουλα θα καθίσουν στο τραπέζι του. Αφού δεν έχουμε μιλήσει αλήθεια. Προχθές ο κύριος Καμένος. Προχθές ο κύριος Καμένος. Ποιος από τους δυο? Ο βουλευτής ή ο πρόεδρος? Αυτός που είναι. Αυτός που είναι. Ο κύριος Δημήτρης Καμένος. Μάλιστα, που είναι εδώ. Ναι, ο Δημήτρης. Ναι. Άπλωσε στον κύριο Παπαδάκη ένα σεντόνι, ένα τετρασέλιδο και μια σελίδα και έχασε όλο το πάνω. Και ο Γιώργος το έχει. Ναι. Και, ναι. Και δεν το είχα δει στο Παπαδάκη. Και έλεγε πώς μειώθηκαν οι... Είμαστε λέει ένα 350 και πληρώνουμε και πληρώνουμε. Ναι. Λοιπόν, το έχει εκεί να το δείτε. Εμείς, οι επαγγελματίες αγρότες, είμαστε 247.000 με βιβλιάρι του ΟΓΑ. Όλοι οι υπόλοιποι είναι ετεροπαγγελματίες. Κάθεται και λέγεται το προνομιακό. Λοιπόν, οι 270 τους 150.000 αγρότες που έχουμε συνταξιούχους μπορούμε με αυτοτελή. Μάλιστα. Με αυτοτελή ασφάλιστρο και να είναι αυτοτελές ο ΟΓΑ, θα μπορέσουμε τους συντηρούμε και να πληρώνουμε τη σύνταξη. Και αν χρειαστεί στις υπάρχουσες κατηγορίες. Μάλιστα, λοιπόν, αγαπητέ μου, πάνω, να πούμε στο εξής. Οι αγρότες πληρώνουν τις παλιές συντάξεις. Οι παλιές συντάξεις είναι 3.600 στο χρόνο. Καρακούνης, ένα λεπτό. Μόνο Γιώργο, μη με κλείσει για διαφημίσεις. Μη με κλείσει για διαφημίσεις. Να κάνω μια αποκατάσταση και ένα λεπτό, παιδιά. Αγαπητέ πρόεδρε, φίλοι μου αγρότες από τη Θεσσαλονίκη, να ξέρετε κάτι. Και ο Ζαχαριάδης έχει ένσημα και ο Καμένος έχει ένσημα. Το πιστοποιεί ο Ρωμανιάς. Ελάτε κύριε, ελάτε, κύριε Καρακούνη. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τι λέει η αξιωματική αντιπολίτευση. Λοιπόν. Γιατί βγαίνατε και, έρχεται και με μπλε κυβέρνηση. Ο έχει τεράστια και με πράσινη κυβέρνηση. Μισό λεπτό, Γιώργο μου, μισό λεπτό. Λοιπόν, κύριε Καρακούνη, οι άνθρωποι κοιτάξτε σήμερα βάλανε ένα θεμέλιο λίθο. Έτσι. Το ζήτημα είναι, κύριε Αρχιά, να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Ναι. Αν θέλουμε να βοηθήσουμε τον πρωτεγενή τομέα, αν θέλουμε να βοηθήσουμε τους αγρότες, αν θεωρούμε ότι η αγροτιά μπορεί να αυξήσει το ΑΕΠ, ναι, ή δεν το θεωρούμε. Μάλιστα. Αν δεν ξεκινήσουμε από αυτή την κουβέντα, νομίζω όλα τα υπόλοιπα είναι περιτά. Διότι μιλάμε για το κόστος παραγωγής. Μάλιστα. Καταρχήν, το ξέρουμε βέβαια οι αγρότες, η Ελλάδα δεν έχει μεγάλο κλήρο. Έχει μικρό κλήρο. Δεν έχουμε μεγάλο αγρότες ή δεν είναι πολύ μεγάλο αγρότες. Μικρό κτηνοτρόφους έχουμε, μεσαίους κτηνοτρόφους έχουμε και μεσαίους αγρότες. Τι λέμε λοιπόν? Λέμε για το κοστολόγιο. Αν στο κοστολόγιο, διότι πραγματικά το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι δεν υπάρχει προστιθέμενη αξία στο προϊόν. Άντε έρχεσαι λοιπόν στο κοστολόγιο και λες 23% ναι, ανεβάζω τα αγροτοεφόδια παντού. Μάλιστα. Τα λιπάσματα, το κόστος παραγωγής. Θα πάει στα ύψη η τιμή. Αν αυξάνεις τις ασφαλιστικές εισφορές 3 φορές μάλιστα, επάνω. Μάλιστα. Μιλάμε σε αυτόν τον άνθρωπο. Αν τα καύσιμα που μέχρι τώρα ήταν μειωμένα, σαφής, τα αυξάνεις. Μια στιγμή, κύριε Αυτιά, για να ολοκληρώσω. Δεν είχα καθόλου χρόνο. Ελάτε. Αν λοιπόν τα αυξήσεις, ποιο είναι το κόστος παραγωγής για τον κύριο Ανεστίδη? Πώς θα παράγει και θα του μείνουν χρήματα? Όταν το έκανα αυτή την άσκηση με τους συνοπαραγωγούς, γιατί δεν ήξερα κανένα να κάνει κοστολόγηση. Περιμένετε λίγο. Εδώ έχουμε μπροστά, είχαμε διασφαλίσει χρήματα ευρωπαϊκά και κοινοτικά. Να συνεχίσουμε το διάλειμμα και να έχετε πρώτο λόγο. Αλλά να έχω όμως λίγο το χρόνο. Να... Λοιπόν, να άρα κύριοι, βάλατε ένα θεμέλιο λίθο σήμερα. Και να πω και κάτι άλλο. Οι αγρότες έχουν ξεκάθαρο μυαλό, μωρέ, γιατί αναπνέουν καθαρό αέρα στο χωράφι. Έχουν φιλελεύθερο πνεύμα. Βλέπουν τη φύση, βλέπουν όλα αυτά. Πνεύμα. Τα ξέρει ο Ανεστίδης, τα ξέρει ο κύριος Καμπούρης, τα ξέρουν οι περισσότεροι. Και να πω και κάτι άλλο. Χωρίς γεωργία, χωρίς αλεία, χωρίς αγορά και χωρίς ανθρώπους της παραγωγής και της δημιουργίας. Γεια σας, παιδιά. Χαιρετιόμαστε. Διάλειμμα και παρεμβαίνεις. Περίμενε. Με πιέζει το διάλειμμα, Γιώργο, περίμενε. Κύριε, και να πάρεις το λόγο μαζί μου. Θα μας ξαναβγάλεις για να ακούσουμε μαζί. Θα ξαναβγάλω, μην ανησυχείς. Διάλειμμα. Διάλειμμα τώρα. Διάλειμμα. Ασφαλιστικό! Αλλιώς πρέπει να φύγετε! Λίχτα από
Αυτά είναι τα συνθήματα, φίλες και φίλοι, των τελευταίων κινητοποιήσεων. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε πλήστα όσα θέματα και έχουμε, αγαπητέ κύριε Ζαχαριάδη και κύριε Καμένο, τις κοπέλες οι οποίες δουλεύουν στους Δήμους, είναι οι εργαζόμενες στην κοινωνική βοήθεια, το είπα καλά. Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης κοινωνικές δομές. Πόσο καιρό πληρώτε είστε? Από τον Οκτώβριο. Από τον Οκτώβριο. Θα πληρώσει έμφυα η κοπέλα αυτή? Θα πληρώσει φόρο εισοδήματος? Θα πληρώσει ΔΕΗ? Θα πληρώσει ΟΤΕ? Θα πληρώσει κινητή τηλεφωνία? Θα πληρώσει ΕΙΔΑΠ? Και τι άλλο κάνετε? Χτυπάτε την πόρτα κάθε μέρα? Παρέχουμε όλες τις εξειδικευμένες γνώσεις που έχουμε στους ανθρώπους που ζητάνε βοήθεια, απειλούνται από τη φτώχεια, ναι. Και παράλληλα, παρά το γεγονός ότι τους βοηθάμε, απειλούμαστε και εμείς οι ίδιοι από τη φτώχεια. Και πώς ζείτε, παιδιά? Ποιος σας ζει? Οι οικογένειές μας. Οι γονείς μας. Να είναι καλά οι γονείς μας. Να το. Οι γονείς και αν όσοι μπορούν. Γιατί έτσι δεν πληρώνονται, μπορούμε να μάθουμε για ποιο λόγο. Έλατε, δεν πήγανε, να μας εξηγήσουν το λόγο. Πήγατε. Θεανό, δεν πήγατε. Έλλειψη πήγαμε χρημάτων, την προηγούμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα συγκεκριμένα, στην κυρία Φωτίου. Ναι. Μας είπε ότι ήταν κάποιο διαδικαστικό, διοικητικό θέμα της καθυστέρησης. Και ότι μέσω επόμενο διάστημα έχουν γίνει απαραίτητες ενέργειες ώστε να πληρωθούμε. Υπολείπονται κάποια δικαιολογητικά από τους φορείς. Πόσους μήνες το ακούτε συνέχεια? Αν σκεφτείτε ότι από τον Νοέμβριο ψάχνουμε την Υπουργό, στην προκειμένη περίπτωση τουλάχιστον έχουμε μια απάντηση. Σας ευχαριστώ θερμά. Πόσους δικαιούχους θα απασχολεί? Βεβαίως, πόσους δικαιούχους. Κύριε Καμένο, θα τα δείτε αύριο το πρωί? Αύριο, ναι, με θα την κυρία Φωτίου. Και τώρα που τελειώσει η εκπομπή. Δεν άκουσα τον κύριο Καμένο, αν μπορεί να επαναλάβει. Πόσοι δικαιούχοι είναι μαζί με εσάς, πανελλαδικά? Πανελλαδικά είμαστε γύρω στου 800 εργαζομένου. Μάλιστα. Κύριε Καμένο, μόλις τελειώσει η εκπομπή. Θα χάσουμε τη δουλειά μας δυστυχώς μετά τον Ιούνιο. Και θέλουμε να ρωτήσουμε και δημόσια και επίσημα στο νέο σχεδιασμό της κυβέρνησης τι θα γίνουν, πόσες θέσεις εργασίας θα μείνουν, γιατί μας ενημέρωσε ο Υπουργός ότι θα μειωθούν οι θέσεις εργασίας. Σωστό αυτό. Θα είναι υποστελεχωμένες οι δομές. Και αφορά όλη την Ελλάδα. Κύριε Ρωμανιά, κύριε Ρωμανιά, είναι πολύ σοβαρά τα θέματα. Υπάρχουν άνθρωποι που σου λέει θα έχω δουλειά αύριο, δεν θα έχω. Κύριε Καραγκούνη, αγαπητέ κύριε Ζαχαριάδη, κύριε Καμένο, εδώ, το ζείτε. Εδώ υπάρχει άλλο ένα θέμα ηθικής τάξης. Ελάτε. Αυτό, έτσι. Ενώ απασχολούνται. Ενώ το κράτος καλύπτει τις ανάγκες ναι, τους, δεν τους πληρώνει. Σωστό. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό. Δεν μιλάμε να έχουμε μια επικοινωνία να μιλήσουμε για τον ιδιωτικό τομέα τώρα. Εδώ δεν μιλάμε για τον ιδιωτικό τομέα. Ακριβώς. Μιλάμε για κρατική πλέον και λειτουργία. Και για πραγματικές ανάγκες, γιατί κάθε πρωί χτυπάτε την πόρτα ανήμπορων ανθρώπων που έχουν ανάγκη από γιατρό, από φαγητό, από. Και αυτές οι περίφημες κοινωνικές δομές που πήγαν, κύριε Ζαχαριάδη. Σκεφτείτε, συγγνώμη, όταν δεν πληρώνεται αυτό που βοηθάει. Θα σας πω, βεβαίως. Έτσι, είναι σοβαρό το θέμα. Χρειάζεται ενίσχυση των κοινωνικών δομών, διεύρυνση και να εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται διεύρυνση. Μείωση θα γίνει των δομών από 1η Ιουλίου και μετά. Τα δεδουλευμένα των ανθρώπων να καταβληθούν παρά τις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουμε. Να σας πω κάτι, δεν είναι μόνο τα δεδουλευμένα. Σκεφτείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι από 1η Ιουλίου δεν θα έχουν παντοπολείο, δεν θα έχουν φάρμακα, δεν θα έχουν τρόφιμα, δεν θα έχουν καθημερινή σύντηση, δεν θα έχουν κοινωνικούς λειτουργούς να τους ακούσουν και να τους υποστηρίξουν. Είστε σαφέστατοι. Ή να τους διασυνδέσουν με άλλους φορείς. Είστε σαφέστατοι. Σας λέω, και αυτό λοιπόν, αφορά όλη την Ελλάδα, κύριε Ζαχαριάδη. Μέχρι τον Ιουνίο έχουμε το χρόνο να φτιάξουμε. Μα είναι απλήρωτη μέχρι τον Οκτώβριο. Ο σχεδιασμός της κυρίας Φωτίου μιλάει για μείωση των δομών και μείωση του προσωπικού. Λοιπόν, είναι σοβαρό το θέμα. Έχουμε δεν τη δυνατότητα μέχρι τότε. Έτσι. Για κοινωνικό κράτος. Σκεφτείτε και ότι κοινωνικές δομές χωρίς χρήματα. Σωστό. Δεν μπορείς να κάνεις. Έτσι, μπράβο. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό που λέτε. Και αυτό που έρχεται μπροστά μας και δυστυχώς αυτό φωνάζουμε, ναι. Διότι όλη αυτή η πολιτική οδηγεί σε οικονομικό αδιέξοδο, αυτό είναι σαφές. Αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι μια αύξηση των φόρων και περικοπές συνεχώς. Γιατί? Διότι πρέπει σαφής να εξοικονομήσουν πάνω από 2,5 δισεκατομμύρια σαφής ευρώ για να κλείσουν αξιολόγηση. Λοιπόν, πώς όλα αυτά θα συμβαδίσουν με τις κοινωνικές δομές, με το κοινωνικό κράτος και με τους αγρότες αύριο, που ζητήσαμε πριν? Αύριο θα είσαι θέλω εδώ. Να πω θα ξαναδείς κάτι τον Ανεστίδη αύριο από Θεσσαλονίκη. Κορίτσια, σας ευχαριστώ θερμά. Θα σας δούμε και εμείς. Για το αγροτικό, έστω αύριο θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Ανεστίδης εδώ αύριο ξανά, εξάντληση διαλόγου. Να ολοκληρώσω για το αγροτικό. Μισό. Τέλος χρόνου. Λοιπόν. Αγαπητέ κύριε Ανεστίδη, αγαπητέ κύριε Καμπούρη, αγαπητέ κύριε, πείτε μου και το τρίτο επώνυμο γιατί. Φωτεινέ. Πώς? Φωτεινέ. Μπράβο. Φωτεινός. Αύριο και οι τρεις σας εδώ. Να κάνω μόνο μία. Όχι, δεν υπάρχει, δεν είναι χρόνος. Έτσι, αύριο εδώ. Για το αγροτικό, για το αγροτικό. Όχι, αύριο. Καλά, αύριο εδώ. Εντάξει. Φίλοι με στοιχεία, μου με στοιχεία αύριο. Μπράβο, φίλοι μου αγρότες. Αύριο εδώ. Ακούμε αερολογίες. Εντάξει. Αύριο εδώ, παιδιά, σας ευχαριστώ θερμά. Και εμείς έτσι, τέλος χρόνου, πάω σε διάλειμμα, παιδιά. Εξαπάτησαν τους αγρότες.
Ένα μήνυμα. Πάω ένα σε διάλειμμα. Να πούμε και ένα καλό νέο, κύριε Αυτιά. Ευχαριστώ και την κυρία 10 δευτερόλεπτα. Μαστοράκου. Ποιο είναι το καλό νέο? Το καλό νέο είναι στην Επιτροπή των Γερμανικών Οφειλών. Αποφασίστηκε να έχουμε μια εθνική ημέρα μνήμης για τα ελληνικά ολοκαυτώματα των 100 χωριών. Να γίνει και ένα μνημείο. Και να, αν καταφέρουμε να γίνει και μια αργία. Κύριε Μαστοράκου, να μου επιτρέψετε λίγο. Πάμε στην κυρία Μαστοράκου, ναι. Θα ήθελα να πω το εξής. Αυτοί οι αγανάκτιστοι γεωργοί που εκφράζουν οι αγρότες, εκφράζουν όλες οι επαγγελματικές και επιστημονικές ομάδες για το ασφαλιστικό. Στα πλαίσια της ανταλλακτικής οικονομίας, όπως καλά το καταλαβαίνετε, ο γιατρός πλέον έχει πάρα πολύ στενά περιθώρια διαβίωσης. Όταν λοιπόν το ασφαλιστικό έρχεται και ουσιαστικά δημεύει το 70% του εισοδήματος ενός γιατρού, πείτε μου σας παρακαλώ πώς θα μπορέσει να κάνει είστε επαγγελματικό σαφέστατη βιοπορισμό. Είστε σαφέστατοι. Δεύτερον, προσέξτε εδώ τους κινδύνους. Να το αναλύσουμε αύριο και να μου βγείτε από την Πάτρα. Μόνο ένα πράγμα. Δεν έχω άλλο χρόνο. Η ιδιωτική πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας θα καταρρεύσει, θα κλείσουν γιατρία. Η ιατρική μετανάστευση αυτή τη στιγμή είναι τεράστια. 670 γιατροί της Πάτρας έχουν αποχωρήσει την τελευταία πενταετία σε ένα σύλλογο 2.000 γιατρών. Όπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, απειλείται. Είναι τεράστια τα θέματα. Και η δημόσια υγεία απειλείται από το ασφαλιστικό. Και πραγματικά πρέπει να τεθεί σε άλλη βάση. Βεβαίως. Και σας ευχαριστώ θερμά. Το πάω σε ένα γρήγορο διάλειμμα. Το ότι δέχονται όμως αυτή τη σχέση με τους αγρότες. Στην αυριανή εκπομπή να κάνετε και μια πιο μεγάλη αναφορά στα ζητήματα της λίστας Μπόριανς. Ξέρω. Διότι γνωρίζω ότι αυτά τα θέματα εσείς τα πιάνετε και πάντα τα αναδεικνύεται με τον τρόπο που πρέπει. Σήμερα έχει ενδιαφέρον και πέρασε ο χρόνος. Γιατί η λίστα Μπόριανς έπρεπε να ήρθε το 2015. Ευχαριστούμε τους γιατρούς. Κινητό σας περιμένει, μια τηλεόραση, με συγχωρείτε, σας περιμένει, φίλες και φίλοι, από τις πιο σύγχρονες, και ετοιμαστείτε για να τηλεφωνήσετε. Είναι η Samsung και βλέπετε όλα τις τα στοιχεία, τηλεόραση και διαφήμιση μαζί, κάθε τι το οποίο σας κάνει ευκολότερη έτσι, είτε η μοναξιά σας είτε η δραστηριότητά σας. Βλέπετε ότι υπάρχουν όλες οι χρήσεις, ευκολία στη χρήση και την διαχείριση, και δείτε το τηλέφωνο αμέσως τώρα. Τηλεφωνήστε τώρα στο 901-800-84-44. Φίλες και φίλοι, εδώ καθώς ολοκληρώνουμε, εμείς θα πούμε το αντίο σε ένα καλό παιδί, σε ένα παιδί αυτοδημιούργητο. Η Μαρία Ιβούσουλα είναι εκεί όπου σε λίγη ώρα οι φίλοι, οι συγγενείς, η μάνα και ο πατέρας και τα αδέρφια του θα τον αποχαιρετήσουν. Μαρία. Είναι πολύ δύσκολες οι στιγμές, Γιώργο, γιατί όπως είπες και εσύ, όλοι κάνουν λόγο για ένα πολύ καλό παιδί. Γνωστοί, φίλοι, άγνωστοι, άνθρωποι που δεν είχαν ακούσει ποτέ τα τραγούδια του, αλλά και άνθρωποι που τον ακολουθούσαν στα καλλιτεχνικά του βήματα τα τελευταία χρόνια. Όλοι έχουν συγκεντρωθεί αυτή τη στιγμή έξω από το σπίτι του τραγουδιστή. Δεν πήγαμε στο σπίτι, σεβόμαστε την οικογένεια, είμαστε έξω από τον Ιερό Ναό, έτσι, όπου σε λίγα λεπτά θα φτάσει η σωρός του αδικοχαμένου τραγουδιστή. Να σου πω ότι πολλά νέα παιδιά, Γιώργο, πολλοί κόσμος, από πολύ νωρίς το πρωί, από χθες το βράδυ, συμπαραστέκονται στην οικογένεια του αδικοχαμένου νεαρού τραγουδιστή. Είναι δίπλα τους, όλοι λένε για τον Παντελή, ο Παντελής μας. Θα το θυμόμαστε πάντα, θα ζει για πάντα στις καρδιές μας, θα ακούμε τα τραγούδια του και δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ. Τονίζουν ότι είναι πολύ δύσκολες οι στιγμές. Να τον αποχαιρετήσουμε. Ένας τέτοιος άδικος θάνατος, να τον αποχαιρετήσουν και εκείνοι και εμείς. Να πούμε το τελευταίο αντίο. Όλοι είναι εδώ συγκεντρωμένοι στις 2 στην εκκλησία εδώ του Αγίου Σπυρίδωνος στη Νέα Ιωνία θα τελεστεί η κηδεία. Στις 10 όμως, όταν θα φτάσει εδώ η σωρός, τότε θα ξεκινήσει, θα τεθεί μάλλον σε λαϊκό προσκύνημα για να τον αποχαιρετήσουν όλοι όσοι τον αγάπησαν, και ήταν, Γιώργο, πραγματικά πολλοί εκείνοι που τον αγάπησαν και θα συνεχίσουν να τον αγαπούν. Κουράγιο στους γονείς του και στους δικούς του. Ο Παντελής, όταν πληρωνόταν, φίλες και φίλοι, κρατούσε το 1/5 και τα υπόλοιπα τα έδινε στη μητέρα του. Και όταν δεν τραγουδούσε, πήγαινε στο πρακτορείο προπό του πατέρα του. Αυτά από ένα παιδί που χάθηκε νωρίς, ξεκίνησε μόνος, αυτοδημιούργητος. Καλό ταξίδι, παλικάρι μου, και όσοι σου πέταξαν πετριές θα αισθάνονται πολλές τύψεις, παλικάρι μου. Πολλές. Καλό ταξίδι.
το κλειδί της καρδιάς δεν μου ζήτησες κι είπα να σε πιστεύω. Όνειρό ζω, μη με ξυπνάτε, αφήστε με να το ζήσω κι αυτό στη δική του αγκαλιά. Να κοιμάται κι εγώ στις μύτες να αποχωρώ.